Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Και βεβαίως, ο συνήθως, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας σήμερα είναι ο Άρης ο Λαμπρόπουλος. Και θα συζητήσουμε για τα κύριο λόγο τα ζητήματα επικαιρότητας, όπου είναι πολύ σημαντικά και κανονικά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως, ο καθένας τα ερμηνεύει όπως θέλει, όπως το θεωρεί με βάση την πολιτική θεολογία στην οποία υπάγεται. Εμείς προσωπικά είμαστε από αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε κατάφαση την πραγματικότητα και μέσα από εκεί να κατανοούμε τις στρατηγικές που πρέπει να δεχτούν. Κάποιοι άλλοι παραθεμελιώνουν την πολιτική τους θεολογία, λογικό είναι αυτή η ιστορία. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, το γίνεται το εξής, ρε παιδί μου, είναι όπως το λέγει ο Μάρξ, έλεγε η ανάγκη του κατατρεγμένου είναι η θρησκεία. Έτσι είναι και αυτό. Το όπιο του λαού το έλεγε, εν πάση περιπτώσει. Το όπιο του λαού, ναι, το καταφύγιο. Ο πόνος και το καταφύγιο του κατατραγμένου. Λοιπόν, έτσι είναι και η πολιτική θεολογία. Εγκλωβιζόμαστε σε ένα μαντρί και μετά μεταξύ μας λέμε πόσο δίκιο έχουμε. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, πόσο η ιστορία μας ανήκει. Ενώ μας εξεβράζει η ιστορία. Έτσι γίνεται και για τις δεξιές συσπηρώσεις και για τις αριστερές συσπηρώσεις, οι οποίες επιμένουν σ' όλοι και καλά να μην εισπράττουν τα μηνύματα των καιρών, της πραγματικότητας, να βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά όταν ο άλλος είναι 70-80 χρονών και έχει προχωρήσει στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει καταλάβει που έσφαλα στη ζωή μου, έτσι, και πώς μπορεί να πραγματικά να προσδιοριστεί σε σχέση με τα πραγματικά κύματα ή κινήσεις της ιστορίας, ξανά επαναθεμελιώνει τον εαυτό του. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία το πόσες ήττες έχει δεχτεί, το πόσες ιδεολογικές αποκαλύψεις έχει, να το πούμε έτσι, έχει φτάσει στο σημείο να είναι μια θρησκεία την οποία μπορεί να την πιστεύει κάποιος με την λογική του δυσκόλυπτου και όχι μόνο αυτό που χρειάζεται μια, πώς να το πούμε, μια αναφορά στο Θεό για να μπορέσει να στηρίζεται και ο ίδιος συναισθηματικά, αν θέλεις, και σαν άνθρωπος πορευόμενος σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που η οποία θα δυσκολέψει, χρειάζεται τη δική του θρησκοληπτική, το δικό του θρησκοληπτική, τη θρησκοληπτική ένεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή, για την απελευθέρωση από τα δεσμά της ανθρωπότητας, δεν σταματάει ή δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά το θέμα είναι πώς τον υπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το κοινωνικό μέσο που είναι το μόνο που μπορεί να σε βγάλει από αυτήν το αδίέξοδο και είναι αυτός ο κόσμος που συνηθίζουμε να βρίζουμε. Και να τον αξιώνει. Η κοινωνία κόσμος, αυτή. Κυρίως οι κατώτερες τάξεις, εκείνες τα κοινωνικά στον, τα αδύναμα, πώς θα το πούμε. Κοινωνικά αδύναμοι, οι οποίοι βεβαίως είναι και οι μόνοι φορείς που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα, που έχουν την υποχρέωση και, και το καθήκον να φέρουν τα πάνω κάτω στην πραγματικότητα. Κανένας στο όνομά τους δεν το κατάφερε, κανένας στο όνομά τους δεν μπορεί να το καταφέρει. Και οπότε το έκανε, δεν το επέτυχε, έφερε τέρατα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί μπροστά σε μια ακρεφή νεοφασιστική ακροδεξιά που όπως επεξελίσσεται, ανεξαρτήτως αν είναι σοσιαλδημοκρατικής κατευθύνσεως ή καταγωγής, είτε νεοφιλελεύθερης, είναι μια φασίζουσα ή φασιστική ακροδεξιά η οποία σήμερα προσπαθεί να μεταπλάσει τον κόσμο κατ' εικόνα και ομοίωσή της. Γιατί λες την κυβέρνηση, κύριο Μητσοτάκη, η φασιστική και νεοφιλελεύθερη σίγουρα, αλλά γιατί τη λες έτσι? Κοίταξε να δεις κάτι. Ο κύριο Μητσοτάκης πολιτεύεται όπως ο παπάγος τα πρώτα χρόνια μετά το εμφυλίου, για να μην πω για τις κυβερνήσεις του εμφυλίου. Έτσι πολιτεύεται. Πολιτεύεται ακριβώς χτυπώντας ό,τι υπάρχει ή προσπαθώντας να επαναφέρει. Μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης αυτός προσπαθεί να κάνει είναι να κλείσει την παρένθεση που υπήρξε μετά τον εμφύλιο μέχρι και την έλευση, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, μέχρι, ας πούμε, παραμονές της ένταξής μας ή με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
προσπαθεί να επαναφέρει την Ελλάδα εκεί που ήταν την εποχή του δόγματος Τρούμαν, της του Πιουριφόη, τις καταστάσεις δηλαδή τις τραγικές που υπήρχαν άλλωστε, και να πάρει το αίμα του πίσω από αυτό που τόσο η ίδια η οικογένειά του, η πολιτική του οικογένειά, η κυρία, όσο και το κόμμα το οποίο υπηρετεί σήμερα με τα συμφέροντα που εκφράζει, ήταν σε υποχώρηση από τότε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το μόρφωμα που σήμερα κυβερνάει γεννήθηκε με την Βρετανική επέμβαση και την Αμερικανική επέμβαση, στηρίχτηκε στους δύο αυτούς πνεύμονες, όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ένας αγγλικός και ο άλλος αμερικανικός πνεύμονες, και υπηρέτησε αυτό το κατοχικό καθεστώς μέχρι εκεί που την πήρε χαμπάρι ο κόσμος, και από τότε, από την δεκαετία του ουσιαστικά του 60 και μετά, βρίσκεται σε υποχώρηση. Βρίσκεται σε υποχώρηση γιατί κανένα από τα προγραμματικά ζητήματα με τα οποία συνδέεται αυτό το κόμμα δεν υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Το ανέστησε ο Τσίπρας όμως, Δημήτρη. Αυτό λέω. 18% είχε πάρει σε εκλογές του 12. Αυτό λέω. Ξαναερχόμαστε. Αυτό λέω. Ότι στην πραγματικότητα σήμερα έχουμε μια νεορουβανσιστική δεξιά, η οποία έχει καθαρά εμφυλιοπολεμικό χαρακτήρα και προσπαθεί να επαναφέρει την Ελλάδα στη δεκαετία του 40 και του 50. Εκεί μας πάνε. Θα σου έλεγε όμως κανείς ότι δεν έχει πάρει μέτρα τα οποία να είναι εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα. Δεν κάνει δηλαδή ρεβανσισμό όπως φοβόντουσαν διάφοροι. Εμείς μισό λεπτό. Καταρχάς στα εργατικά, στα εργασιακά ζητήματα. Αν θέλεις να κάνουμε μια. Στα εργασιακά, βεβαίως. Τα πεπραγμένα της Λαοπρόπη, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Να δούμε λιγάκι. Και Δημήτρη μου, διόρθωσέ με. Εγκαταλείφθηκε η Κύπρος ουσιαστικά. Εγκαταλείφθηκε δηλαδή το χέρι της Ελλάδος. Και δεν μιλάω για συναισθηματισμούς, είμαστε όλοι Έλληνες και τέτοια. Αλλά είναι ένα γεωπολιτικό ατού τεράστιο της Ελλάδος το οποίο εγκαταλείπεται. Πρώτον. Δεύτερον, πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών όπως την υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Νέας Δημοκρατίας όσο καιρό ήταν αντιπολίτευση. Σωστό. Πλήρης εφαρμογή του. Και μάλιστα τα ξαναβρήκε και με τον ΖΑΕΦ. Τα βρήκε με τον ΖΑΕΦ, ακριβώς. Έτσι. Γιατί είναι παιδί μου τα παιδιά. Έχουν κοινά αφεντικά και κοινούς χρηματοδότες. Πώς είναι δυνατόν να μην τα βρούνε. Έτσι. Εδώ να θυμίσουμε ότι κάποιοι ελάχιστοι, σαν και εμάς εδώ, φωνάζαμε από αυτό το μετερίζι σε όλους αυτούς που είτε με καλή πρόθεση, είτε λόγω χαμηλής πολιτικής αντίληψης και ανάλυσης, τρέχανε πίσω από αυτές τις διαδηλώσεις. Να τους θυμίσουμε ότι στηθήκανε αυτές τις διαδηλώσεις για να μας έρθει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Δεν ήταν όλος αυτός ο κόσμος που κατέβαινε κάτω. Και το λες γιατί κάνοντας αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης, στην ουσία για κυβέρνηση. Τον φτιάξανε πατριώτη, τον στήσανε πατριώτη και μάλιστα μας το φέρανε για να τιμωρήσουν, υποτίθεται, τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε. Γι' αυτό και εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί οι μάγκες. Πού είναι αυτοί σήμερα, οι τσάμπα μάγκες που το παίζανε οι Μακεδόνες. Πού είναι σήμερα, πού εξαφανισμένοι, γιατί δεν μιλάνε πουθενά. Έλατε. Γιατί είναι βουλωμένα τα στόματα. Έλατε. Γιατί είναι βουλωμένα τα στόματα για το έγκλημα στην Κύπρο. Την πλήρη εγκατάλειψη του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Επίσημα πλέον. Γιατί. Γιατί όταν έγινε αυτό με το παιδάκι, το οποίο πραγματικά εμένα με συγκλώνησε, με συγχωρείς δηλαδή, υπήρχε και με την ευκαιρία να το ξαναπούμε εδώ πέρα. 16χρονος λοιπόν, ο οποίος κατέβασε την κατοχική κυβέρνηση. Την κατοχική σημαία και την εικόνα του Ραούφ Ντενκτάς. Ήταν έτοιμοι να του δώσουν και το όνομα στους Τούρκους. Δεν το παραδώσανε. Έτσι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το παραδώσανε. Να πούμε κάτι, ότι στην κατοχή τη δική μας, στην ναζιστική κατοχή, υπήρχαν οι σαλταδόροι που ήταν πιτσιρίκια το 15 χρονών, οι οποίοι σαλτάρανε στα φορτηγά, όχι μόνο οι ψωμί, κλέβανε ό,τι μπορούσε να φανταστείς. Ήταν τέτοια η ζημιά που κάνανε στις δυνάμεις κατοχής, ώστε οι δυνάμεις κατοχής αποφάσισαν να συμπεριφερθούν με τον πιο άγριο τρόπο, όπως αξίζει πάντα σε ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Λοιπόν, τους πάγανε τα χέρια όταν πιάνανε αυτά τα παιδιά, τα σκοτώρανε. Λοιπόν, στην ελληνική παράδοση και
στην κουλτούρα και στη λαϊκή δημιουργία και στο λαϊκό συνέστημα και την τέχνη, και την τέχνη που επιβίωσε, τα παιδιά αυτά αποτελέσαν, πώς να το πούμε, σημείο αναφοράς και ηρωισμού. Παιδιά μικρά κτλ. Ανάμεσα αυτά ήταν και μια περίφημη ταινία που έχει γυριστεί στη δεκαετία του 50 και νομίζω ότι είναι αξιόλογο να τη δει κανείς, όσο αντέχουν τα στομάχια τους. Η σημαία από τους σημερινούς δήθεν μεγαλοπατριώτες να το δουν είναι το ξυπόλυτο τάγμα. Λοιπόν, αυτό απαντάει σε μια πραγματικότητα, το πώς πάλευε μια ολόκληρη κοινωνία, ένα ολόκληρο έθνος. Και σήμερα η έπικη αυτού του έθνους, οι απότοκοι, πώς να τους πεις, ρε παιδί μου, πρώτος Έλληνες δεν μπορεί να τους πεις. Ούτε λοιπόν, διάδοχοι αυτού του έθνους. Όχι, βέβαια. Στέλνουν ένα επίγονοι. Μικρό παιδί, 16 χρονών, δεν είναι επίγονοι, γιατί δεν έχουμε κοινούς γόνους. Mm-hmm. Πώς να το κάνουμε. Αυτοί είναι εδώ σύλλογοι. Δεν ξέρω πώς να το πεις. Λοιπόν, ήταν έτοιμοι να παραδώσω 16 χρονών παιδί. Δεξιοί και αριστεροί μαζί. Αυτοί που θαυμάζουν τους Παλαιστίνιους όταν κάνουν αντίσταση, ναι, έτσι, ναι, στην Ιντιφάντα. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Και δείχνουν τα παιδάκια που εκεί σκοτώνονται, ναι, από τους, ναι, κακούς, ναι, Ισραηλινούς και τα λοιπά, που όντως σκοτώνονται. Ναι, αλλά όταν πρόκειται για τους Τούρκους, δεν τρέχει κανένα πρόβλημα, γιατί πώς θα το κάνουμε. Δεν αλλάζουμε τη διάθεση. Είναι πολύ, πώς το λέγει ο Καλογύρου, είναι πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε αυτό, έχουμε τα εργασιακά που μπαίνουν, καταργούν τις συλλογικές. Πρώτον, οι κλαδικές συμβάσεις υποβαθμίζονται υπέρ των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Τρία, υπονομεύονται οι κλαδικές γενικώς. Βάζουν περαιτέρω εμπόδια στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Κατάργηση του αιτιολογημένου των απολύσεων των εργαζομένων. Νόμος για το συνδικαλισμό που δυσκολεύει πολύ τις απεργιακές κινητοποιήσεις και πολλά άλλα. Δεν τα αναλύουμε τώρα, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Ο τρόπος που για το συνδικαλισμό, ειδικά ο νόμος για το συνδικαλισμό, τερατώδης, είναι ξαναγυρίζουμε στο συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Στο συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Πρέπει να δίνεις τα στοιχεία για να σου φτιάχνει η ασφάλεια φάκελο προκειμένου να συμμετάσχεις ή αν θες να συμμετάσχεις σε σωματείο. Σε αυτή την κατάσταση. Και αν αυτό το πράγμα δεν επιστροφεί στον εμφύλιο, πού ακριβώς είναι. Στην μεταξική διαφορία. Πού είναι ακριβώς. Ποιος έχει διανοηθεί τα διαμέτρα. Πού ακριβώς ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη που είναι και ευρωπαϊστές πάνω θέμα τους. Πού ακριβώς. Και το Κερσάκης αντιγεί βεβαίως, είναι το Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, όπου επικαιροποιείται, όπως μας είπε και αυτός ο κολοσσός της πολιτικής και της πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης, επικαιροποιείται η συνθήκη της Λοζάνης. Να θυμηθούν όσοι από εδώ ακούγανε αυτά τα ζητήματα που λέγαμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Να θυμηθούν να τρέξουν στις εκπομπές. Και πώς συνδέεται αυτό το πράγμα με τη συνθήκη της του Βουκουρεστίου του 2013, που χάθηκε η βάση της. Και έτσι έρχεται η ώρα να αναθεωρηθεί, όλα, να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Προσέξτε τώρα ορισμένα πράγματα, γιατί μπορεί να είναι απατεώνες αυτοί. Αλλά και εμείς δεν έχουμε χάσει την επαφή μας με την πραγματικότητα, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς. Επικαιροποίηση σημαίνει αναθεώρηση. Τι άλλο. Έτσι, επικαιροποίηση, εκτός και αν επικαιροποιείς πράγματα τα οποία, μάλλον εντάσσεις στη συνθήκη, πράγματα τα οποία είναι κατακτημένα στο διεθνές δίκαιο σήμερα. Όπως, παράδειγμα, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ιδιαίτερα της Δωδεκανήσου. Δεν ισχύει σήμερα και δεν μπορεί να ισχύει σήμερα, διότι το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρα στο ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί έδαφος ή εθνική επικράτεια να μην έχει τη δυνατότητα της άμυνας στην εθνική σου επικράτεια. Όμως αυτό δεν το συμφωνείς με τον απέναντι. Το εφαρμόζεις ως πράξη μονομερής άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είχαν κάνει κυβερνήσεις. Όχι οι τωρινές, αλλά και οι παλιές. Είναι να εμφανίσουν τις δυνάμεις που υπάρχουν εκεί επίσημα και όχι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλο μέχρι όταν αποστατικοποιηθούν όλα τα νησιά. Να εμφανίσουν τις δυνάμεις, δηλαδή. Τις δυνάμεις που υπήρχαν, εγώ υπηρέτησα σε αυτά τα νησιά. Α, παίζαμε το κρυφτό. Εγώ ήμουν ατέα, ας πούμε. Ήμουν εθνική. Ναι, μαλακίες τώρα. Λοιπόν, οι χωροφύλακες οι παλιότεροι. Λοιπόν, αυτό είναι επικαιροποίηση της συνθήκης της Λοζάνης. Αλλά αυτό γίνεται η επικαιροποίηση αυτού του είδους με βάση τα κατακτημένα του διεθνούς δικαίου. Γίνεται με βάση μονομερής πράξης άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
δεν κάθεσαι στο τραπέζι με τον απέναντι να συζητήσει ποια είναι τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Αυτό μόνο θα μπορούσε να επικαιροποιήσει. Μόνο αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη επικαιροποίηση σε συνάντηση των δύο πλευρών σημαίνει αναθεώρηση. Σωστό. Σωστό. Εντάξει, και έτσι ερχόμαστε στην τρίτη μεγάλη αναθεώρηση σύνορων που δέχεται η χώρα μετά την κατάκτησή της των Βαλκανικών πολέμων, να το πούμε έτσι. Η πρώτη ήταν με την σύγκριση των Σευρών, η δεύτερη είναι με τη Λοζάνη και τώρα μας έρχεται η τρίτη μεγάλη. Είχαν σχεδιάσει να το κάνουν αυτό το 53-55, γι' αυτό λέω μας ξαναγυρίζουν εκεί. Ήταν μέρος του δόγματος Τρούμαν η παράδοση του Αιγαίου και της Θράκης σε συνδιοίκηση, ξαναλέω, όχι συνδιαχείριση όπως λένε διάφοροι, λοιπόν, συνδιοίκηση με τους Τούρκους υπό Αμερικανό στρατηγό. Τότε υπήρχε σύγκρουση και με τους Βρετανούς, όπου περίπου στη δεκαετία του 40 βάζανε θέμα ότι ειδικά στη Θράκη ήθελα να είναι Εγγλέζος στρατηγός και όχι Αμερικανός στρατηγός. Γιατί έχει το ισχύ. Γιατί θέλουν να διατηρήσουν την επιρροή, γιατί κρατούσαν την Κύπρο, έτσι. Θέλουν να διατηρήσουν την επιρροή τους, να έχουν ρόλο δηλαδή στην εξέλιξη των στρατηγικών σχεδίων στα γεωπολιτικά πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα υπήρχαν αντιθέσεις Αμερικανών, Εγγλέζων, Βέβαια υπήρχαν. Βεβαίως υπήρχαν, αλλά αυτό αφορά όχι τον Καρπαζό Εισπράκτορα, αλλά αφορούσε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έγινε αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός μας πρώτον είχε βγει από έναν πόλεμο όπου είχε απελευθερωθεί ο ίδιος και ήξερε τι σημαίνει η αξία της ελληνικής ανεξαρτησίας, της ελληνικής αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας. Και το δεύτερο είναι το Κυπριακό. Ότι προέκυψε το Κυπριακό, οι Ελλαδίτες πρωτοστάτησαν, μαζί με τους Κυπρίους βεβαίως, αλλά οι Ελλαδίτες πρωτοστάτησαν κυριολεκτικά στην ανάδειξη του Κυπριακού με πρώτα και κύρια τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα. Με νεκρούς κιόλας. Εκεί να θυμόμαστε, η αριστερά έχει πρωτοστάτηση. Και επειδή η αριστερά δεν ήταν γενικά και αφηρημένα τότε, ήταν η ΕΔΑ. Λοιπόν, είχε πρωτοστατήσει μαζί με τεράστιες μάζες της Ένωσης Κέντρου, δηλαδή οι παλιές αιανεμικές δυνάμεις, οι οποίες ξαναβγαίνανε στο πεζοδρόμιο παρά την ήττα στον Εμφύλιο, ξαναβγαίνανε στο πεζοδρόμιο να υπερασπιστούν αυτό που θεωρούσαν. Πέντε χρόνια μετά. Λοιπόν, ούτε καν. Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινάνε το 1953. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπόρεσαν. Το Σεπτέμβριο του 55 έχουμε το γνωστό πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό βέβαια κλιμακώνει σε ίδιο βαθμό την αντιπαράθεση με την Τουρκία, που δεν επέτρεπε πλέον να συνεχιστούν τα αμερικανικά σχέδια. Με τον Μεντερές. Ναι. Λοιπόν, τότε που διώχνονται οι Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη το 50, Σεπτεμβριανά, όπως λέγονται. Μάλιστα, ο Ντάλες διάταξε τότε την Ελληνική Βουλή να μην το συζητήσει καν. Και βεβαίως τότε η κυβέρνηση Παπάγου που ήταν στα πράγματα, βεβαίως, όπως σήμερα η Μητσοτάκη, ακριβώς τήρησαν αυτή τη γραμμή και απαγόρευσαν να τεθεί σε συζήτηση το τι έγινε με τα Σεπτεμβριανά, με το Σεπτεμβριανό πογκρόμ το 55. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν τους πέρασε τώρα τότε. Από εκεί και πέρα ήρθε το ΝΑΤΟ, νέες μεγάλες κινητοποιήσεις και ιστορίες. Βέβαια το ΝΑΤΟ και την παραμονή στο ΝΑΤΟ, στο στρατιωτικό σκέλος και με τις βάσεις, το έλυσε το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, δεν χρειάστηκε η δεξιά να μας το λύσει, μας το λύσει το Πασόκ το θέμα. Λοιπόν, και μετά μας έπνιξε στα χρέη για να μην μπορούμε να σκεφτούμε με όρους εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και τώρα επανερχόμαστε στο να δικαιωθεί ο παπαγικός συναγερμός και το μετεμφυλιακό κράτος ή το εμφυλιακό κράτος στην κατάστασή του. Βρίσκεται και μας σε συνθήκες όπου έχεις ένα λαό σε υποχώρηση. Είναι η κατάλληλη ώρα. Και έτσι βεβαίως εδώ ήρθαν άλλωστε. Να σταματήσουν εκεί. Έχουμε τον κύριο Παπαδημητρίου αυτή τη βδομάδα, όπου είναι γνωστό φερέφωνο ιδιωτικών συμφερόντων. Ο Μπάμπης. Ο Μπαμπίκος. Λοιπόν, ο οποίος τη μια μέρα σου λέει ότι είναι φτηνό το νερό. Σε σχέση με τι, με τη βενζίνη. Δηλαδή. Με τις οικονομικές του δυνατότητες προφανώς. Και μάλιστα μένω άναυδος με μερικούς τέτοιους ηλίθιους. Και πώ
πώς ας πούμε τους μεταχειρίζονται οι... Ποιοι είναι ηλίθιοι από Δημητρίου? Όχι, δεν είναι ηλίθιος. Αυτός είναι δολοφόνος. Είναι όμως και ηλίθιος. Διότι αν διαβάσει και το βιβλίο του, αν διαβάσει τα κειμένα του, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχει ιδέα. Εκλέχτηκε βουλευτής τώρα. Βεβαίως. Αυτός να μην εκλεγεί. Έλεος. Λοιπόν, στην Ελλάδα η χειρότερη. Η χειρότερη, το χειρότερο. Πάντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως είναι χαρακτηριστικό το ότι γράφει τα μέμος που του στέλνουν αυτοί που τον πληρώνουν. Κατευθείαν δηλαδή. Κατευθείαν. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν καθόλου την πρώτη μέρα που έγινε σκάνδαλο με τη δήλωσή του ότι είναι φτηνό το νερό, πρέπει να γενικοποιηθεί. Εκεί πάμε, εκεί πάει η ιστορία. Στην Ελλάδα είναι φτηνό. Τώρα, πώς γίνεται στην Ελλάδα να είναι φτηνό και να έχουμε περίπου 170.000 οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ή σταμάτησαν να έχουν σύνδεση με το, με το νερό και πολλές άλλες χιλιάδες οικογένειες. Και το ρεύμα που είναι ακριβό όμως δεν λέει τίποτα. Όχι, για τις πολλές άλλες. Μην του βάζει ιδέες, αλλά πρέπει το συμβόλαιο του λέει ότι πρέπει πρώτα να πάμε σε ιδιωτικοποίηση που είναι χοντρό το ζήτημα τη ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πούμε το νερό νεράκι και τέλος πάντων χωρίς ηλεκτρισμό ζεις με λάμπα. Θέλεις με νερό, πώς το κάνεις? Το κάνα στην Νότια Αμερική, Δημήτρη, έτσι, και έγινε χαμός. Όχι μόνο στην αυτό, και στην Ευρώπη έγινε και επανήλθαν όλα. Όλες οι ιδιωτικοποιήσεις επανήλθαν στο δημόσιο, αλλά εκεί ήταν ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ είναι πολύ, κάτι πολύ χειρότερο. Αυτό θέλω να πω. Περνάνε στο iPad. Περνάνε μέσω του iPad ή του υπερταμείου. Πέταμε. Και υψημένοι δηλαδή, από τη στιγμή που θα δοθούν, τελείωσε. Δεν επιστρέφει. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις αυτό που έκανε η Ολλανδία, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε η Βρετανία, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε η Γερμανία ή η Γαλλία. Δεν μπορείς να επαναφέρεις την κατάσταση είτε σε επίπεδο επαναδημοτικοποίησης του νερού. Έτσι, είτε σε επίπεδο δημόσιου συμφέροντος, κρατικού δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνεις. Οπότε τι γίνεται, την πρώτη μέρα λοιπόν βγαίνει ο κύριος Παπαδημητρίου και μας λέει ότι είναι φτηνό σε σχέση με τη δική του τσέπη βέβαια. και την άλλη μέρα, επειδή έγινε χάμος, λέει όχι, λέει, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα... Μαλαγός είναι, Δημήτρη, λάγος. Ναι, εννοούσα ότι είναι φτηνό σε ορισμένους δήμους. Πολύ ωραία. Και μετά πετάει το εξής καταπληκτικό, το οποίο βεβαίως δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει και ο ίδιος, γιατί σου λέω, είναι δολοφόνος, δεν έχει ίχνος. Λοιπόν, όχι μόνο τσίπας, και σκέψεις. Και σκέψεις. Λοιπόν, είναι όπως το ερπετό. Έτσι, η ερπετική σκέψη λειτουργεί όπως τα slides. Έτσι, είσαι τώρα εχθρός, είσαι μετά άσπρο μαύρο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και βέβαια αυτό είναι για τους ψυχοτικούς, είναι χαρακτηριστικό των ψυχοτικών, το psychopaths. Λοιπόν, που χαρακτηρίζουν πολύ είναι πολύ διαδεδομένη αυτός ο τρόπος προσδιορισμού στην εγκληματολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, όλοι οι εντεταλμένοι είναι psychopaths κατά τη γνώμη σου? Ας μην σχολιάσουμε. Είναι. Οι εντεταλμένοι είναι. Πάντα. Ναι. Οι psychopaths, οι sociopaths. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Sociopaths. Αν τους δεις και αν ψάξεις, ας πούμε, αν πάρεις, υπάρχει στο ίντερνετ, υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια, διάβασε τα κριτήρια. Τι σημαίνει sociopath και psychopath, και ψάξεις τον Παπαδημητρίου, τον κάθε Παπαδημητρίου, και αν τα δεις, φωτογραφία. Ακόμη και ο τρόπος που στείνεται, που μιλάει, η εκφορά του λόγου, τα τρέμουλα που έχει, είναι χαρακτηριστικά δηλαδή. Κάτω το τρέμουλο μπορεί να είναι και από χάπια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, να πάμε νερό. Εκεί. Και πετάει και το εξής. Λέει, υπάρχουν πολλές μορφές νερού. Υπάρχει το νερό για την ίδρυυση, το νερό για την άλευση και το νερό που πηγαίνει στα ακάθαρτα. Αυτό, να, επειδή όταν μιλάνε οικονομικοί δολοφόνοι. Κάτι οικονομικοί. Λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα που θέλουν να εκμεταλλευτούν, να μετατρέψουν σε πόσιμο ακόμη και το νερό που βγαίνει από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Εκεί γίνεται η ιστορία. Αυτό έχει δοκιμαστεί στην Αφρική. Έχει πεθάνει κόσμος και κοσμάκης από αυτήν την ιστορία, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Γιατί το φτιάχνουμε και ένα νοσοκομείο εκεί πέρα, και μάλιστα ιδιωτικό, ή ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Οπότε ο κοσμάκης πολύ εύκολα τα παίρνουμε και από
δύο μεριές. Από τη μια μεριά το δίνουμε το νερό από το βιολογικό καθαρισμό να πιεις καρκίνους και ιστορίες κτλ. Και τον περιθάλπτουμε στο νοσοκομείο από όπου μας πληρώνουν οι κυβερνήσεις ή αυτός αν έχει και στο βαθμό που έχει. Λοιπόν, τους δίνουμε και τα φάρμακά μας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Η όλη ιστορία είναι ακριβώς να μας βάλουν στη λογική της εκμετάλλευσης του νερού και να πούμε το νερό νεράκι και σε μια εποχή όπου όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει την υποδομή έτσι ώστε να μην υπάρχει εναλλακτική. Να μπορεί το ιδιωτικό, οι ιδιώτες που θα πάρουν τα δικαιώματα νερού ή τις εταιρείες, κυρίως την ΕΙΑΦ και την ΕΙΔΑΠ, να μην μπορούν, δεν να μην επιτρέπουν στην πράξη το νοικοκυριό να έχει εναλλακτική. Ούτε πηγή, ούτε αρτεσιανό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον, όποιος με ακούει και με παρακολουθεί, ήδη από πολύ νωρίς, από το 2009-2010, φώναζα τα αρτεσιανά σας, τα δηλώνετε στη ΔΕΗ, κόψτε τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, κόψτε τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, να μην μπορεί ο άλλος να σε εντοπίσει, για να μην μπεις το νερό νεράκι. Με την ΕΙΔΑΠ εννοείς, είμαι, όχι τη ΔΕΗ. Γιατί, όταν έχεις ένα πηγάδι, έχεις δηλώσει το μοτέρ με το οποίο ανεβάζεις το νερό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Κόψτο το διάολο αυτό. Κόψτον, γιατί μέσα από αυτού του σε βρίσκουμε. Λοιπόν, και μην το δηλώσεις. Γιατί τότε θυμάσαι το 9-10 μας είχαν βάλει όλους, είχαν βάλει όλο τον κόσμο να δηλώνουν πηγάδια που έχουν και ιστορίες. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα γινόταν για να προετοιμαστεί το έδαφος της πλήρους ιδιωτικοποίησης του νερού. Δηλαδή, να πάρουν οι ιδιώτες όχι απλά την ίδρυυση, αλλά να πάρουν και τα δικαιώματα νερού στη χώρα. Αυτό το πράγμα είναι που έρχεται σήμερα, που έρχεται αμέσως μετά βεβαίως από όλη αυτή την ιστορία, αλλά για μένα πέρα από όλα αυτά το μεγάλο θέμα που πλέον και συνεχίζω να το λέω έστω και αν είμαι ο μόνος που το λέω είναι το θέμα των τραπεζών. Έχουμε μια ατομική μπομπά αυτή τη στιγμή, είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες αυτές όχι απλά σπρώχνουν την κατάσταση ώστε πολύ σύντομα να πληρώνουμε φύλακτρα στους λογαριασμούς. Τι πολύ, πολύ απλό, όταν πας να πληρώνεις μέσω του λογαριασμού σου οποιαδήποτε συναλλαγή και αν κάνεις, είτε πληρώνεις λογαριασμούς, είτε πληρώνεις οτιδήποτε μέσω ενός τροφοδότη λογαριασμού που έχεις, ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου, δεν λέω ούτε προθεσμιακές, ούτε όψεως, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λέω ένα ταμιευτηρίο από αυτούς που ανοίγει ο Κοσμάκης και βάζει κάποια χρήματα για να μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς κτλ. Για κάθε τέτοια πράξη και για τη συντήρηση αυτού του λογαριασμού θα πληρώνεις φύλακτρα. Δηλαδή αρνητικό επιτόκιο. Αρνητικό επιτόκιο. Δημήτρη, να σε ρωτήσω, πολύ σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή τα αρνητικά επιτόκια τι σημαίνουν για την παγκόσμια οικονομία. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσεγγίσει τα αρνητικά επιτόκια. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις ρυθμίσεις του Ντράγκη πρόσφατα τώρα. Είναι πολύ καιρό. Του Ντράγκη δεν έγινε τώρα την περασμένη. Ενισχύθηκαν αυτές τις ενισχύθηκαν. Ενισχύθηκαν. Και αν θέλεις να μας πεις αυτό το πράγμα, τι σημαίνουν για την παγκόσμια οικονομία, τι ίχνη δίνονται, τι προϊονίζονται δηλαδή για την παγκόσμια οικονομία τα αρνητικά επιτόκια και τι η μείωση της απόδοσης των ομολόγων. Προϊονίζονται κρίση. Ναι, βέβαια, αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό κρίσης όταν πλέον είναι τόσο επισωσορευμένο το κεφάλαιο σε το δανειακό λεγόμενο δανειακά διαθέσιμο κεφάλαιο το οποίο δεν βρίσκει τοποθετήσεις σε παραγωγική σε κερδοφόρα. Σε οποιαδήποτε κερδοφόρα επένδυση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή το ύψος των ομολόγων που είναι με αρνητικά επιτόκια έχουν ανέλθει στα 17,3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γι' αυτό και ορισμένοι ρισκάρουν πάρα πολύ. Όλα τη περιφέρεια τη Ελλάδα. Τη περιφέρεια, δηλαδή αυτά που λέμε junk. Δηλαδή είναι σκουπίδια, με τα σκουπίδια. Μόνο που αυτό είναι φαινόμενο παραμονών μεγάλου κράχ ή μεγάλου πολέμου. Ο κύριος Ρίκλιτς βέβαια είπε σήμερα ότι ο νομπελίστας ότι τελικώς δεν βλέπει να έρχεται μεγάλο κράχ, αλλά πολλές πτωχεύσεις τύπου Τόμας Κουκ. Θα το συζητήσουμε βέβαια μετά ίσως. Εντάξει, ο κύριος Στίγκλιτς έχει πει πάρα πολλά, εκ των οποίων κανένα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και αυτό του δώσανε Νόμπελ.
δεν θα μπορούσε να μην γίνει, να μην πάρει Νόμπελ κάποιος ο οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο κύριος Στίγκλιτς, με τον κύριο Στίγκλιτς, για τον κύριο Στίγκλιτς μάλλον, πέρα από τα βιβλία τα οποία είναι ένας είδος οικονομικού ρομαντισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι το «Η νόμιμη αντιπολίτευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου». Ναι, μεν χρειαζόμαστε το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά οι καημένοι άνθρωποι είναι. Πιο καλά, ρε παιδί μου, μην είναι αυτό. Εντάξει, όταν μεταχειρίζονται όπως μεταχειρίζονται τον κόσμο και τις χώρες, ας βάζουν λίγη βαζελίνη. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το καταλάβει. Αυτή είναι η λογική του Στίγκλιτς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να το θυμόμαστε, το 2010 τον είχαν φέρει εδώ, τον πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος για να μας κάνει, παρουσίαση του φοβερού πρωθυπουργού που είχαμε τότε, του Γεωργίου Παπανδρέου. Τον είχε αυτόν και τον James Galbraith, τον περιτριγύρναγε στα νησιά του Αιγαίου ο τότε πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, μόνο και μόνο για να μας λένε τι φοβερό πρωθυπουργό έχουμε. 7 χρόνια αργότερα ο κύριος Στίγκλιτς ανακάλυψε ότι το πρόβλημα είναι το ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω λοιπόν, έρχεται μεγάλη κρίση. Αυτό λοιπόν δείχνουν τα αρνητικά επιτόκια και η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων. Ακριβώς. Ναι, έρχεται πάρα πολύ μεγάλη κρίση και ιδιαίτερα δεν ξέρω αν θα εκφραστεί με κράχ. Προσωπικά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία, το ζήτημα του κράχ ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή βυθίζεται μια ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία με όρους πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις. Δεν πρόκειται κανένας να προχωρήσει και να αναπτύξει πουθενά καμία νέα οικονομική δραστηριότητα. Και όταν θα βρεθεί ανταγωνιστικά κάποια μεγάλη οικονομία, όπως θα βρεθεί αργά ή γρήγορα, όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα αυξήσουν τα επιτόκια, αφού έχουν συγκεντρώσει τεράστιες μάζες κεφαλαίου, και αυξήσουν τα επιτόκια 1-2, τότε να δεις καταρρεύσεις που έχουμε να δούμε. Είναι μορφή Ευρώπη. Οικονομικού πολέμου αυτή. Είναι μορφή οικονομικού πολέμου. Δηλαδή δεν θα πιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση? Όχι, τις έχει πιάσει ήδη. Η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή που βλέπουμε είναι μια πολιτική η οποία προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος όλων των υπολείπων, όχι κυρίως των BRICS και των εξαρτημένων χωρών όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα πλέον στοχεύει και τις μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Κίνα. Στην Κίνα να έχουμε ανοιχτό εμπορικό πόλεμο, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τελευταία άνοιξε ο δρόμος να επιβληθούν δασμοί νόμιμα και ενάντια στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με το δικαστήριο που κέρδισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε βάρος της Airbus. Οπότε υπάρχει ένα θέμα που είναι προς εξέλιξη αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν επιβάλλει αυτούς τους περιοριστική εμπορική πολιτική ο Τραμπ τον επόμενο χρόνο και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εκεί και πέρα το να αυξηθεί να αυξήσει το επιτόκιο η Fed κατά μία μονάδα σημαίνει κατάρρευση στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Για να μαζέψει όλο το κεφάλαιο εκεί, αυτό στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαϊκή Αγορά. Ειδικά εάν η Βρετανία είναι εκτός. Και άρα δεν θα έχουν διεξόδους. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι όπου οι αντιθέσεις, αλλά και ευρύτερα τα πεδία αναμέτρησης αλλάζουν συνέχεια. Δεν υπάρχουν οι συμμαχίες όπως τις γνωρίζαμε παλιά, δεν διαμορφώνονται, δεν υπάρχουν πεδία ή περιοχές του πλανήτη που προστατεύονται πλέον, δεν υπάρχουν δεδομένα όπως υπήρχαν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πάμε σε μια βίαιη ανατροπή όλων των δεδομένων που είχαν διαμορφωθεί ακόμη και μετά την κρίση του 2008. Γιατί πλέον ένα βασικός πυλώνας της παγκόσμιας οικονομίας έχει αποκτήσει βαθμούς ελευθερίας και ανεξαρτοποίηση στην πορεία του, τέτοιους που βάλουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Ποιο είναι αυτό? Είναι οι περίφημες BRICS. Οι χώρες BRICS, κυρίως η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία. Με όποιες οικονομίες μαζεύονται. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις αναπτύσσουν μια δική τους οικονομική πρωτοβουλία, το οποίο απειλεί απευθείας τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πλέον οι Αμερικανοί, γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά αγκαλιάστηκε από το καταστημένο, οι Αμερικανοί ακολουθούν μια φοβερά επιθετική πολιτική στην διαμόρφωση νέων συμμαχιών και νέων δεδομένων παγκοσμίων. Γι' αυτό και τους βλέπουμε σήμερα
Να τα ανατρέπουν όλα, να ξαναμοιράζουν την τράπουλα. Οι Αμερικανοί. Ναι. Εδώ, γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος, Δημήτρη μου, στο Τραμπ, ενώ και οι παγκοσμιοποιητές, το σύστημα Clinton Obama, ας πούμε, και ό,τι, αυτό, ό,τι αυτοί εξέφραζαν, γιατί αυτός ο λυσόδης πόλεμος απέναντι στο σύνθημα του, του Τραμπ, η Αμερική πρώτα. Κοίταξε να δεις, καταρχάς, από ό,τι φαίνεται θα ξαναβγεί ο Τραμπ, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, μετά την παταγώδη αποτυχία της δημοσίευσης των συνομιλιών που διέταξε η Πελοζή με τον Ζελένσκι, έγινε μια ιστορία, δεν ξέρω αν το άκουσες καθόλου, ότι ο γιος του Μπάιντεν ήταν εμπλεγμένος σε διάφορα σκάνδαλα στην Ουκρανία. Για να χτυπήσει τον Μπάιντεν, προφανώς, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να γίνουν κάποιες έρευνες, όχι ειδικά για τον Μπάιντεν, αλλά για το διεφθαρμένο ουκρανικό σύστημα, αν τα έχω καταλάβει καλά. Και του πήραν αυτό οι δημοκρατικοί, το κάνανε σημαία ότι δήθεν ο Τραμπ κάνει πράγματα, μήνυμα κτλ. Ναι. Από ό,τι διάβασα, ο γιος του Μπάιντεν είναι ένα λαμόγιο, ένα άθλιο υποκείμενο, έχει κάνει φοβερά πράγματα. Και προφανώς και ο πατέρας του που ήθελε να τον καλύψει. Συνεπώς, μετά από αυτή την παταγώδη αποτυχία της επίθεσης των δημοκρατικών, για την ώρα τουλάχιστον, απέναντι στον Τραμπ, νομίζω ότι αυτό που λες θα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή θα ξαναβγεί πανηγυρικά ο Τραμπ. Ναι, και εσύ είναι το γεγονός ότι συσπηρώνει γύρω του αυτούς τους νεοκών, δηλαδή που είναι πάρα πολύ ισχυροί στο αμερικανικό στρατιωτικό πολιτικό καταστημένο. Τους πήρε μαζί του, κάτι το οποίο τους είχε απέναντι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ή τουλάχιστον δεν ήταν ξεκάθαρη σχέση τους με την, όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα όταν ανέβηκε τον πρώτο καιρό που ανέβηκε στην προεδρία του, γιατί η προεδρία του, όπως ξεκίνησε, ήταν να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε και να σηκώθουμε να φύγουμε. Παίζονταν όλα τότε γενικώς. Ναι, να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε και να σηκώθουμε να φύγουμε. Απειλούσαν ότι θα τον πάνε στο άνωτο δικαστήριο, σε ιστορίες. Και τι ήταν ο Τραμπ? Ο άνθρωπος της μαφίας. Το οργανωμένο εγκλήματος. Του Las Vegas, τον Καζίνο. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε σου λέει εδώ πέρα πώς θα κατήσουμε. Όσο μπορούμε, τότε πάρουμε και φυγάμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελικά πλέον το κατεστημένο συσπυρώνεται γύρω του στην προσπάθειά του ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά αντίστακτος ώστε να επιχειρήσει πράγματα τα οποία ακόμη και πολιτικοί διαχειριστές όπως ο Ομπάμα δεν θα το επιχειρούσαν εύκολα. Δηλαδή ένας πόλεμος με το Ιράν. Όμως δεν τον παρασύραμε. Είναι ο κονς, είναι ο συντηρητικός, είναι ο κονσέρβατιβ. Περίμενε, κάτσε. Κρατήσου. Πάντως αυτός τους κρατάει από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν ξέρω ποιος τους κρατάει. Προς το παρόν δεν έχουν ανάψει τα πράσινα βότα για το χτύπημα του Ιράν. Πήγε να ξεκινήσει και τελευταία στιγμή το κράτησε πίσω. Δεν ξέρω αν σε κάθε βαθμό ήταν τα προβοκάτσια τα οποία έπρεπε να γίνει. Αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό. Η συγκέντρωση καταρχάς στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει στρατιωτικό. Ακριβώς. Ακόμη υπάρχει κλιμάκωση. Ούτε η προστασία των χωρών από όπου θα γίνει. Θα λειτουργήσουν ως εφαλτήρια μια τέτοια στρατιωτική επίθεση, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και το Ισραήλ, δεν είναι ακόμη θωρακισμένα έτσι ώστε να μπορέσουν να χτυπήσουν το Ιράν χωρίς να έχουν σοβαρότατα προβλήματα αυτές οι χώρες. Έχω δύο αντιρρήσεις. Το πρώτο είναι ότι δεν στέλνουν στρατό. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει ικανός στρατός αμερικανικός ή άλλος για να κάνουν πόλεμο με το Ιράν. Και δεύτερον, ο αδύναμος κρίκος της αντι-Ιράν συμμαχίας είναι η Σαουδική Αραβία. Πώς θα στηριχθώ σε αυτούς και συζητάμε για την Αράμκο. Αυτό το δούμε. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια συγκέντρωση δυνάμεων τουλάχιστον 150.000 ανδρών. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνουν. Αυτή τη στιγμή έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Γιατί έχουν πάρα πολλά μέτωπα. Ακριβώς. Έτσι. Θα πρέπει να εμπλέξουν και άλλους μέσα. Ποιους? Εκεί πατάνε οι άλλοι και τους πιέζουν. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτές τις ιστορίες θέλουν τους Γάλλους, θέλουν τους Γερμανούς, θέλουν τους Εγγλέζους. Δεν πάνε όμως αυτοί. Όχι, αυτό λέω. Πατάνε γιατί έχουν τρομακτικά μέτωπα μπροστά ανοιχτά. Δεν είναι εύκολο να εμπλακούν όπως ήταν την εποχή του Περσικού κόλπου, του πολέμου του κόλπου, ας πούμε, ή μετά το 2001, το χτύπημα που έγινε στην Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Δεν είναι μια απλή ιστορία, δεν είμαστε μια κατάσταση. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω, παρόλα αυτά όμως πάμε κατά εκεί. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι πάμε σε έναν πολύ μεγάλη έκταση πόλεμο. Με το Ιράν. Δεν ξέρω με ποιο θα είναι.
Εγώ πλέον αναθεωρώ και τις απόψεις που είχα παλιά ότι η δική μας περιοχή είναι εκτός παιδείας, γιατί θέλουν σαν το Αιγαίο, δηλαδή, που έλεγες παλιά είναι, ότι δεν γίνεται να περάσουν, ότι είναι εκτός παιδείας. Αλλά από τη στιγμή που, ας πούμε για παράδειγμα, τα κινέζικα συμφέροντα οργανώνονται και παρεμβαίνουν στην τόσο περιοχή, πολύ στην περιοχή, με συγχωρείς, γιατί να είναι εκτός? Έλεγες παλιά ότι περνάει το μεγαλύτερο μέρος του διαμετακόμιση. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αποκτούν επενδυτικά, αν θέλεις, οι Κινέζοι στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και με την Τουρκία μετά τη συμφωνία Ερντογάν Κίνας. Και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της δραστηριότητας Κίνας στην Αφρική, αποκτούν μια οικονομική παρουσία η οποία τρομάζει τους Ευρωπαίους, τρομάζει και τους Αμερικανούς. Λοιπόν, το πώς θα χτυπηθεί αυτό πράγμα το δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή το πώς γίνεται. Αλλά η ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας δεν γίνεται μόνο για το μαλακοπίτουρα τον Έλληνα. Ασφαλώς. Έτσι, λοιπόν. Σαφές, τι... Και ιδιαίτερα εκεί που αποκτήσετε, το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ελέγχεται το εύρος από τους Αμερικανούς. Δεν γίνεται τώρα γιατί μόνο πάει να λυθεί το θέμα το ελληνοτουρκικό με τον τρόπο που το δόγμα Τρούμαν προέβλεπε. Τις συνθήκες που έλεγες προηγουμένως. Έτσι ακριβώς. Με αναθεώρηση τους Λοζάνης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πηγαίνουν να λύσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον άμεσο έλεγχο των Βαλκανίων. Γιατί τα Βαλκάνια μπαίνουν πλέον φραγμός στην ανάπτυξη της λεγόμενης στρατηγικής διείσδυσης των Κινέζων προς την Ευρώπη. Αυτό το πράγμα φρενάρει τελείως αυτή την ιστορία. Χώρια το ενεργειακό που υπάρχει και αποτελεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ένα αντικειμενικό θέμα. Ναι, ενεργειακό που αφορά και τη Ρωσία πρώτα και κυρία, όχι τους Κινέζους τόσο, όσο τη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά πράγματα υποδηλώνουν ότι πάμε προς πόλεμο, προς κατάσταση πολέμου. Είναι όμως το Ιράν, είναι ένας εύκολος αντίπαλος, είναι Ιράκ, είναι... Όχι, δεν είναι Ιράκ, δεν είναι. Προς το παρόν δεν είναι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως, το γεγονός ότι στηρίζεται από δύο μεγάλες δυνάμεις. Χάρη σε αυτήν τη στήριξη έχει αναπτύξει σημαντική άμυνα. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις είναι η Κίνα και η Ρωσία. Αλλά και μεγάλο στρατηγικό χώρο έχει τη Χεσμπολά. Έχει τους Χούτις στην Ιεμένη. Ναι, ναι, ναι. Έχει τους Ιρακινούς Σιίτες. Μα γι' αυτό κιόλας η στρατηγική του Ιράν είναι αυτή. Είναι δηλαδή αυτή. Να μπορέσει να έχει δυνατότητα το ακριβά, να, το χτυπήσει, να χτυπήσει σε σημεία που είναι όπου να δημιουργήσει συνθήκες ασύμμετρης απειλής, ασύμμετρου πολέμου εναντίον της όποιας συμμαχίας δημιουργηθεί. Γι' αυτό και βλέπεις τους πάντες να διστάζουν. Έκανε μια προσπάθεια ο Νετανιάχου, και αυτό του στήχησε και πολιτικά μέσα στο Ισραήλ, να τσακίσει, να ξεκινήσει ένας δεύτερος πόλεμος με τον Λίβανο, σαν αυτόν του 83 που έχασε απέναντι στη Χεσμπολά. Το 96. Ναι, αλλά πήγε να το ξεκινήσει ξανά, δεν τον έχει κλιμακώσει. Αν δεν λήξει το θέμα της Συρίας και του Λιβάνου, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο πόλεμος με το Ιράν. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και πράγματα τα οποία επιτάσσει η ίδια η λογική του συστήματος. Δηλαδή πρέπει να... πώς θα το πούμε... να βρει καινούργιες τοποθετήσεις κεφαλαίου υψηλής απόδοσης. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό στις μέρες μας είναι ο πόλεμος. Όλο και περισσότερο λιγοστεύουν οι δυνατότητες που είχε η τοποθέτηση των τοποθετήσεων κεφαλαίου υψηλής απόδοσης. Και δες τι γίνεται. Μια δεκαετία σχεδόν μετά τη μεγάλη κρίση, όχι παραπάνω μια δεκαετία, ναι, το 2008, ναι, μετά το μεγάλο κράχ του 2008, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει βρει ακόμη το βήμα της πόλης. Ίσα-ίσα μπαίνει σε ύφεση. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Το βασικό που πρέπει να κοιτάς είναι ότι η μεγάλη άνοδος που υπήρξε την δεκαετία, τις δύο δεκαετίες προηγούμενες, 90-2000, μέχρι το 2007, έτσι που είχαμε κλιμάκωση, στηρίχτηκε σε αυτό που λέμε διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίου. Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου δηλαδή. Ναι, αλλά διασυνοριακά. Δηλαδή. Ότι πρόκειται για κεφάλαια τα οποία πηγαίνουν από χώρα σε χώρα. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, και πάνω σε αυτήν τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίου αναπτύχθηκε πάρα πολύ ο τραπεζικός βραχίωνας, οι τράπεζες δηλαδή. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Ναι, διευκόλυναν αυτή τη διασυνοριακή. Λοιπόν, γι' αυτό και κυριαρχήσανε απόλυτα στο παιχνίδι. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία είναι ότι από το 2008 και μετά μπλόκαρε αυτή η ιστορία.
Το βλέπουμε σε όλα τα, με όλα τα δεδομένα. Στην πραγματικότητα είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι, πώς να το πούμε, βλέπουμε τον ασθενή, πώς έχουμε flat, ναι. Το τέτοιο, και ενίοτε έχει ένα blip προς τα πάνω και ένα blip προς τα κάτω, αλλά αυτά είναι. Flat είναι η γραμμή. Στασιμότητα δηλαδή. Έτσι, μια flat σε αυτή την κίνηση, με τη στιγμή που είχαμε μια εκτείναξη, δηλαδή για να καταλάβουμε τώρα σε νούμερα. Λοιπόν, μέχρι το 1998 περίπου, 97-98, όπου απελευθερώνεται πλέον η τραπεζική αγορά διεθνώς, λοιπόν, είχαμε τις εξωτερικές απαιτήσεις των τραπεζών, οι τράπεζες δηλαδή που είχαν απαιτήσεις στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες δηλαδή. Δάνεια δηλαδή. Ναι, ήτανε βία αν φτάνανε το ένα, τα 800, ήταν 800 δισεκατομμύρια μέχρι εκεί. Από το 1999 μέχρι το 2007 φτάσαμε περίπου τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για μια εκτείναξη. Από τότε μεταβίας κρατάμε, δηλαδή, έτσι, ναι, ναι. Μεταβίας κρατάνε οι τράπεζες σε αυτό το επίπεδο. Μεταβίας. Και πώς? Με τις ρευστοποιήσεις που βλέπουμε, με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Και τα QE. Ναι, και όλα αυτά. Μεταβίας. Δεν έχει κάτι. Παίρνουν λεφτά. Έτσι, λοιπόν. Αυτό το πράγμα υποδηλώνει ένα σοβαρό πρόβλημα στο βασικό κινητήρα του παγκόσμιου καταλυσμού, που λέγεται συσσόρευση, υπερσυσσόρευση. Υπερσυσσόρευση. Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι. Οπότε, η πηγή κάθε κρίση. Όταν από τη στιγμή που πλέον ο καπιταλισμός δεν μπορεί να καταστρέψει κεφάλαιο σε τέτοιο βαθμό ώστε να κατεβάσει το δανειακό κεφάλαιο, σε τέτοιο βαθμό το δανειακό κεφάλαιο το να πέσει πάρα πολύ, είναι ένας χαρακτηριστικός δείχτης για το πόσο παραγωγικό κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί, άρα το τι δυνατότητες υπάρχουν επανεπένδυση στην παραγωγή για να μπορέσει να ξεκινήσει η οικονομία. Του συμφέρει να χαμηλώσει το δανειακό κεφάλαιο, Δημήτρη? Δεν έχει σημασία αν του συμφέρει ή όχι. Σημασία έχει ότι αν δεν το κατεβάσουν αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ξανά η οικονομία. Εντάξει, η παγκόσμια θα χάσουν λεφτά δηλαδή, δεν το συζητάμε. Φυσικά. Κάποιοι ολιγάρχοι. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, θα καταστραφούν και θα γίνει. Αλλά αυτό δεν γίνεται τώρα, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτό είναι και το κλειδί των μεγάλων παγκόσμιων ιστορικών λεγόμενων κρίσεων. Οι ιστορικές κρίσεις προέκυψαν όταν η υπερσυσσόρευση στα μεγάλα κέντρα του καπιταλισμού παγκόσμια, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία όταν είχε διαμορφωθεί, είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου το δανειακό κεφάλαιο πλέον δεν ήταν σε θέση πλέον να δώσει αποδόσεις ανάλογες με εκείνες που έδινε πριν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπρεπε να κοπούν αυτά, να σβήσουν αυτές οι δανειακές, αυτό το δανειακό κεφάλαιο. Ήταν βρόχος, έτσι. Βρόχος, να δοθεί η δυνατότητα στο παραγωγικό κεφάλαιο να επανεπενδυθεί και να ξεκινήσει ξανά η οικονομία. Αλλά αυτό χρειαζόταν μια ολόκληρη ιστορική περίοδο, γι' αυτό και αυτές οι κρίσεις αγκαλιάζουν δεκαετίες. Δεν είναι μόνο μία-δύο χρονών και τις έχουν μπει οι θέσεις, αλλά μόνο και μόνο από τον δείκτη στο ΑΕΠ ή στις επενδύσεις, την κατανάλωση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το να μπορεί να επαναπροσδιοριστεί το σημείο ισορροπίας πιο χαμηλά από ό,τι ήταν εκεί που το είχε φτάσει. Αυτό σημαίνει κρίση δηλαδή, έτσι. Ιστορική κρίση. Ιστορική κρίση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν έπεφτε δραματικά ο όγκος αυτού του κεφαλαίου και ξαναξεκινούσε η οικονομία. Αυτό το βλέπεις στους μεγάλους κύκλους δανεισμού της παγκόσμιας οικονομίας που υπάρχουν. Στοιχεία υπάρχουν και στο Δέλτα Νιτάφ, στην ιστορική βάση δεδομένων που έχει για το χρέος. Λοιπόν, σήμερα είναι για πρώτη φορά που ο καπιταλισμός δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι δεν έχει εργαλεία να το κάνει. Μια ερώτηση μόνο για να μας. Δηλαδή, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το δανειακό κεφάλαιο έσβησε. Έτσι. Επανεκκίνησε. Αυτή είναι η ιστορία χοντρικά. Ακριβώς. Συγγνώμη που διακόψα. Και όλοι και μέσα στο Μεσοπόλεμο κάνανε πολιτικές διαγραφές. 29, έτσι. 29-33 μέχρι το 35 είχαν χρεοκοπήσει σχεδόν όλες οι χώρες και διαγράψανε χρέη. Και δημόσια και ιδιωτικά. Το ιδιωτικό δεν ήταν και τόσο μεγάλο, όπως οι εταιρείες ήταν κατά κύριο λόγο, αλλά και δημόσια χρέη. Τώρα, αν έχεις τα πουλημένα τομάρια στην Ελλάδα, εντάξει, το χρέος απλά αναστάλθηκε για να μας το φορώσουν μετά. Αλλά στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, σε αυτό, έγιναν σοβαρές περικοπές χρέους. Σοβαρότατες περικοπές χρέους. Η Τουρκία, ας πούμε, στην άλλη κρίση, στη μεγάλη κρίση, τη μεγάλη ιστορική ύφεση, όπως λέγαμε προηγουμένως, το 1873-1894, είχαμε πάλι χρεοκοπίες.
Λοιπόν, σε αυτές τις χρεοκοπίες όπου πραγματικά επεφαρμόστηκε η γεωπολιτική διεθνούς οικονομικού ελέγχου, δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, πρώτα το εφάρμοσαν απέναντι στο Σουλτάνο, στα 1880, στην Αίγυπτο. Γιατί οι Βρετανοί ήθελαν να εφαρμόσουν πολιτική απεικιοκρατίας. Οπότε ξεκίνησαν με τον διεθνή οικονομικό έλεγχο που επιβάλλανε στην Αίγυπτο. Και τρίτη ήταν η Ελλάδα. Διεθνή οικονομικό έλεγχο επιβάλλανε και στην περιοχή της Μακεδονίας και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων διαμέσου του σχεδίου των τριών αυτοκρατόρων, όπως λέγονταν τότε, το 1903. Μάλιστα. Λοιπόν, Αυστρία-Αυστρο-Ουγγαρία, Ρωσία-Αγγλία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εφαρμόσαν δημοσιονομικό έλεγχο σε αυτό για να μπορούν να ελέγχουν τα χρέη. Αυτές οι χρεοκοπίες λοιπόν το 1894-1896, όταν έγιναν, απέναντι στους Βούλγαρους ή στους Οθωμανούς εποχής, έγιναν πολύ μεγάλες περικοπές χρέους. Του χρεών των Τούρκων, έτσι, των Οθωμανών δηλαδή. 3/4 του ονομαστικού χρέους της Τουρκίας. 75%. Ναι, έτσι, διαγράφτηκε. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα φορτώσανε όχι μόνο το ονομαστικό χρέος που είχε, αλλά και τις πολεμικές αποζημίωσεις προς την Τουρκία. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι ότι γίνονται όλα αυτόματα. Έτσι, έχει να κάνει με τους σχετισμούς δύναμης, τις δυνατότητες που υπάρχουν, οι κυβερνήσεις που παίζουν ρόλο, οι λαοί που αγωνίζουν, πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολύ σύνθετο. Ένα δυναμικό σύστημα. Δηλαδή. Ναι, είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο κυριαρχούν οι σχετισμοί δύναμης. Δηλαδή οι ταξικοί πάλι. Με την ευρία έννοια του όρου και όχι με τη στενή σχολαστική έννοια. Και η υπερπαίδευση μεταξύ των ολιγαρχών δεν είναι. Και αυτό είναι κομμάτι της ταξικής πάλης. Σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά πράγματα γιατί, αν θέλεις, διαμορφώνονται λοιπόν, γι' αυτό και οι ιστορικές κρίσεις αυτές. Τα αποτελέσματα τους κρίνονται από τον τρόπο που δημιουργούνται και διαμορφώνονται οι σχετισμοί δύναμης. Και μες στις χώρες αλλά και παγκόσμια. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση, όπου από τη μια δεν μπορεί να προχωρήσει η παγκόσμια οικονομία, χρειάζεται μια τεράστια διαγραφή χρεών. Έτσι, δεν μπορεί να πάει. Έχει φτάσει τα 283 εκατομμύρια δολάρια το συνολικό χρέος. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή πού θα πάει. 3 εκατομμύρια, όταν έχεις 80 πες, 3 εκατομμύρια το ΑΕΠ. ΑΕΠ παγκόσμιο. Παγκόσμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα συγκεντρώνονται τεράστια χρέη στις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και στις αποδόσεις πλέον των κεφαλαίων. Είναι για πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον έχω δει στα στοιχεία. Αρνητικά επιτοκιά. Που έχουν χαμηλά ποσοστά αποδόσεων τα κεφάλαια των πολυεθνικών εταιριών. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν ήταν φαινόμενο το οποίο χαρακτήριζε τις πολυεθνικές εταιρείες ούτε καν στην προηγούμενη μεγάλη ιστορική κρίση που περάσαμε την εποχή από το 1973, ας πούμε, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 1990. Και τότε είχαμε μια πολύ μεγάλη ιστορική κρίση που λέγαμε ότι τι θα γίνει, ποιος θα επικρατήσει. Και είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε πει κατά καιρούς και είδαμε κιόλας και τα ζήσαμε. Όσοι από εμάς τα ζήσαμε. Λοιπόν, σε αυτήν λοιπόν την ιστορική κρίση, λοιπόν, για πρώτη φορά το ίδιο το σύστημα δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη τεράστια υπερπληθώρα κεφαλαίου, την οποία και μάλιστα δανειακού τύπου που έχει κανείς, το ίδιο επιλογή. Γιατί δεν επενδύονται παραγωγικά, θα σου λέει κανείς, αφού υπάρχει μικρή απόδοση των πολυεθνικών των κεφαλαίων, γιατί δεν κάνουν επενδύσεις των αποταμιεύσεών τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν πλέον δομές οικονομίες τέτοιες. Ο μόνος τρόπος για να μπορούν να καταναλωθούν τα προϊόντα τους. Όχι να καταναλωθούν τα προϊόντα. Που να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω τα κεφάλαια στην παραγωγή. Λοιπόν, μια τέτοια λογική είχε ο Τραμπ. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτον να ξαναυπάρξει βιομηχανικό κεφάλαιο. Πού είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο σήμερα? Αυτό δεν παιδί, δεν μηχανή, υπάρχει αυτό βιομηχανικό κεφάλαιο σήμερα. Στη Δύση. Δεν υπάρχει πουθενά στη Δύση. Λοιπόν, γι' αυτό και αναπτύσσονται χώρες οι οποίες με βιομηχανική υποδομή, όπου εκεί πραγματικά αναπτύσσονται μορφές βιομηχανικού κεφαλαίου. Όπως είναι στην Ινδία, Κίνα, Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ λιγότερο. Στην Ινδία όμως είναι πολύ σημαντικό. Στην Κίνα. Διατηρούν τέτοιες δομές ακόμη. Και ανάλογα συμφέροντα, κοινωνικά συμφέροντα που συνδέονται με αυτές τις δομές. Δεν υπάρχει βιομηχανική τάξη στη Βρετανία, παράδειγμα, σήμερα, για να διεκδικήσει την επανασύνταξη και ανασύνταξη της βιομηχανίας. Δεν υπάρχει στην Ιταλία. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στη Γερμανία δεν υπάρχει. Αλλιώς, αυτό το βιομηχανικό κεφάλαιο θα ζητούσε την επανασύνταξη, την ανασυγκρότησή του στη βάση της βιομηχανίας. Αλλά αυτό σήμαινε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εργατική δύναμη, η αγοραστική δύναμη των εργατικών στρωμάτων. Πού θα στηριχτεί η βιομηχανία τους?
πού θα στηριχτεί, στο να βρει. Αν στο δεν εξωτερικό. Έχει κατανάλωση. Όχι. Θα στηριχτεί στη δική του κατανάλωση στο για εξωτερικό. Να μπορέσει να επεκταθεί προς το εξωτερικό. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν έχει νόημα. Για αυτές δεν έχει δομές τέτοιες οικονομίες. Γι' αυτό αποτυχάνει ο Τραμπ, λες, έτσι, το εγχείρημά του γι' αυτό αποτυχάνει. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να προχωρήσει με αυτούς τους όρους και όλο και περισσότερο πηγαίνει σε όρους εξωοικονομικού καταναγκασμού. Δηλαδή πολεμικού. Πολεμικού, εκβιασμού, ανοιχτού, πίεση, σε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε σήμερα αναπτύσσονται σε βαθμό δηλαδή, που δεν τα είχαμε παρά μόνο σε πολύ σε περιόδους, ας πούμε, που ξέραμε ότι είτε ακολουθεί πόλεμος είτε είναι προϊόν πολεμικών εντάσεων. Αυτό το πράγμα έχουμε σήμερα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί σήμερα μια μέση τράπεζα είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα μέσο κράτος. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι που είχα μια πορεία. Είχε καιρό να κάνει εκπομπή και φαντάζομαι ότι θα έχουν πολλές ερωτήσεις, γιατί και η επικαιρότητα τρέχει. Ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που περιέγραψες τώρα, αλλά και οι παλινοδίες της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και η αδυναμία επιβολής της θέλησής τους, όπως γίνονταν πρόσφατα. Διατάζει οι Αμερικανοί, ακούγαν οι άλλοι. Το ότι λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το τέλος της παγκόσμιας κυριαρχίας της Δύσης? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Όχι. Αυτό που λένε όλες αυτές οι ηλικιότητες που ακούω εκεί πέρα και οι Κίνα. Βλακίες. Γιατί? Διότι τέτοιου τύπου ανταγωνισμοί λύνονται με τα όπλα στο χέρι. Εντάξει. Λοιπόν, σε τελευταία ανάλυση, οι ανταγωνισμοί που δημιουργήθηκαν στις δύο τελευταίες, μάλλον στην ιστορική κρίση, στην ιστορικού τύπου κρίση του 1873-1896, λύθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, εκεί δημιουργήθηκαν οι πόλοι ισχύως. Θα σου λέγει κανείς όμως τώρα υπάρχουν τέτοιες αμοιβές εξαρτήσεις των οικονομιών, τέτοια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που δεν υπήρχε τότε. Ναι. Δηλαδή οι Κινέζοι έχουν ομόλογα αμερικάνικα, οι Αμερικανοί έχουν επενδύσει στην Κίνα, οι πολυεθνικές και όλα αυτά. Άρα μήπως δεν συμφέρει ο πόλεμος εκείνα τα μπλοκ εξουσίας που θα μπορούσε να πιέσουν για να πολεμήσουν? Ναι, ο πόλεμος δεν γίνεται πάντα ελεγχόμενα, ούτε είναι μια απάντηση σε αυτού του είδους. Εγώ δεν πιστεύω ότι πίστευε ότι, για παράδειγμα, όποιος έχει διαβάσει την ιστορία προετοιμασίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή τις προηγούμενες, όσες αναφορές έχουν γραφτεί. Πάρα πολλά για από αυτήν την ιστορία. Όποιος έχει εντρυφήσει θα έχει καταλάβει ότι καμιά πολιτική και οικονομική ηγεσία σε κανένα μπλοκ ή συμμαχία δεν πίστευε ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Σωστό. Ίσα-ίσα ήταν πολύ ειρηνική. Θεωρούσαν ότι είναι υπόθεση πολεμικών επιχειρήσεων 20 ημερών ενός μερικών μηνών και θα τελείωνε η ιστορία με μια διεθνή συνδιάσκεψη η οποία θα μοίραζε ξανά τη λία των μεγάλων χωρών. Αυτή ήταν η στρατηγική που ακολουθούσαν είτε οι γερμανικές δυνάμεις, δηλαδή η Αυστρο-Ουγγαρία και η Γερμανία, οι κεντρικές αυτοκρατορίες, στρατηγική Μόλτκε, ή αντίθετα οι Εγγλέζοι, που μάλιστα δεν ήθελαν καθόλου το να εμπλακούν σε πόλεμο στην Ευρώπη. Εκεί συζητούσαν στην Ευρώπη, δεν ήθελαν να χάσουν την αυτοκρατορία που είχαν χτίσει εκεί πέρα. Λοιπόν, κανένας δεν πίστευε. Ότι είχε, καμία πρόθεση δεν υπήρχε. Κανένας. Μάλιστα, αν δεις τα επιτελεία, έχει ενδιαφέρον γιατί τελευταία διάβαζα, ας πούμε, την έκθεση του εισαγγελέα, του Κροάτη εισαγγελέα που είχε αναλάβει τη δολοφονία του Αρχιδούκα στο Σαράγεβο. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει μέσα και την αναφορά του προς τις ανώτερες αρχές, το τι έγινε. Αυτό που βρήκε σαν εισαγγελέα. Για τη δολοφονία. Και εκεί δείχνει, αποδεικνύεται ως σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, η ιστορία έχει ως εξής, ότι ήταν στημένη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία να μιλήσουμε εκεί. Έχει σημασία όμως να αναφέρει διαλόγους, όπου η ανώτατη επιτελική αξιωματική της Αυστρίας θεωρούσαν ότι με την υπεροχή που είχαν στα Βαλκάνια θα μπορούσαν να λύσουν το θέμα των Βαλκανίων. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, έλεγαν ότι σε 20 μέρες τα είχαν καταλάβει, θα βρισκόντουσαν έξω από την Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με τους άλλωστε και με τους Τούρκους που ήταν σε συνεργασία, δεν θα είχε προετοιμαστεί για τον πόλεμο ακόμη η Ρωσία, οπότε θα είχε αποκλειστεί στα σύνορά της και θα είχε τελειώσει η ιστορία. Παρότι ήταν σχετικά ανισόρροπη δύναμη αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία, όπως και η ρωσική, ήταν και οι δύο ασθενείς, όπως και η Οθωμανική. Έτσι. Δεν το ξέραν όμως. Δεν το ξέραν. Ναι. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος δεν πάντα πηγαίνει με τους όρους που θέλεις. Για παράδειγμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή αυτή την εποχή. Ποια?
η ανατροπή, το ότι μπορείς, ας πούμε, με ένα drone, ακριβώς, να προκαλέσει τέτοια συντριπτικά πλήγματα. Ακριβώς. Αυτό πώς το απαντάς? Πώς το απαντάς? Μπορεί να είναι για παράδειγμα, όποιος διαβάσει τώρα όλες αυτές τις στρατιωτικές αναλύσεις που επαναπροσδιορίζουν πλέον εκεί που είχαν μείνει όλοι και λέγανε πω κάτι καταπληκτικά συστήματα άμυνας και αυτό και το ένα και το άλλο. Και Αραβία, τα πιο ακριβά συστήματα στον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα πλέον υπάρχει μια συστηματική επίθεση των ειδικών απέναντι στη στρατιωτική βιομηχανία, στην λεγόμενη στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, ότι παράγει άχρηστα συστήματα. Γιατί αυτού του είδους τα συστήματα, αν και πανάκριβα, δεν έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές. Οπότε τι να κάνω εγώ? Και την ίδια ώρα τι γίνεται? Μόλις προχθές ανακοινώθηκε επίσημα, τώρα στη Νέα Υόρκη, έτσι, ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον η συζήτηση με την Τουρκία για την επαναγορά, για τη ζήτηση να επαναγοράσει τα F-35 συν συστήματα Patriot για να εξορροπήσει τα συστήματα S-400. Πού θα μιλήσουν οι Αμερικανοί? Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, το στρατηγικό μηχανικό σύμπλεγμα πρέπει να δώσει, βεβαίως και είναι λογικό, αλλά από την άλλη μεριά, όταν υπερσυσσωρεύεις οπλισμό, κάπου θα χρησιμοποιηθεί. Κάπου θα χρησιμοποιηθεί. Ο Ερντογάν τι θέλει? Τα θέλει μόνο για το φαίνεστε? Γιατί όταν έχει τέτοια βιομηχανία, έχει τα drones που μπορούν να διαλύσουν, και το συζητάμε μετά αν θέλει αυτό, στο Αιγαίο ανωνίζουν. Γιατί να τα αγοράσει αυτά τα F-35, τα οποία είναι και πολύ αφιβολή. Πρέπει να υποστηρίξει την παρουσία του και τη σχέση του σαν υπερδύναμη περιοχή. Σαν υπερδύναμη περιοχή. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εφόσον αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να την υποστηρίξει δεν είναι οικονομικός, η οικονομία του δεν είναι σε τέτοια φάση ή σε τέτοια κατάσταση που να υποστηρίζει μια τοπική υπερδύναμη, βέβαια σε σύγκριση με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Βαλκάνια, το συζητάμε, αλλά αυτό που του δίνει υπεροχή θα είναι η στρατιωτική του ισχύς, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου πλέον όλοι οι σχετισμοί δυνάμεις επανακαθορίζονται. Οι συμμαχίες, τα ζητήματα άμυνας, τα πάντα επανακαθορίζονται. Άρα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες υπερεξοπλίζεται, αλλάζει νομίζω και η δομή του αυτού που λέμε του γεωργικού καπιταλισμού. Αυτή η εταιρεία η οποία ελέγχει τους εξοπλισμούς στην Τουρκία δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία, είναι μια εταιρεία του τουρκικού στρατού. Έτσι. Αποτελεί τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο στην Τουρκία. Έχει τεράστιο χρηματιστικό αποτύπωμα. Και όχι μόνο σε όπλα, αλλά και σε κατασκευές. Ούτε προσωπικά σε ανάπτυξη R&D κτλ. Λοιπόν, αυτό. R&D τι είναι? Research and Development, δηλαδή έρευνα και εφαρμογή. Λοιπόν, και μάλιστα και με συμβόλαια τα οποία έχει κλείσει με το ΝΑΤΟ ή με χώρες του ΝΑΤΟ που εξελίσσει συστήματα προς όφελος του ΝΑΤΟ ή με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, έχει αναπτύξει μέχρι και επιθετικά υποβρύχια με την Κορέα κτλ. Ή άρματα μάχης νέας γενιάς ή οτιδήποτε. Για τα τουρκικά drones ενδιαφέρονται και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να σου πω από ό,τι διάβαζα. Προφανώς. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει να εξοπλίζεται ο Ερντογάν για να μπορέσει να λειτουργήσει ως τοπική υπερδύναμη σε μια κατάσταση όπου είναι τα πάντα χύμα. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα είναι πυλώνα σταθερότητας. Αυτό πουλάει. Mm-hmm. Και αυτό θέλει να πουλήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία. Και έτσι να το έχουν καλά οι μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να στηρίζονται πάνω του στη διαμόρφωση της καθιστικής τάξης πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή όπως θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις. Έχω μια απορία. Ακούς τους μισούς αναλυτές να λένε ότι η Τουρκία είναι σε κατάρρευση, διαλύεται, δεν έχει επιτύχει τίποτα, έχασε τα σχέδιά της στη Συρία. Από την άλλη. Πώς τα έχασε? Τα έχασε γιατί δεν κατάφερε να ρίξει τον Άσαντ. Τον Άσαντ, αυτό είναι η ιστορία. Μάλιστα. Οι άλλοι λένε. Επαναπροσδιορίζει όμως το στόχος του. Επαναπροσδιορίζει. Και να σου πω. Και παίρνει ένα έδαφος. Πήρε έδαφος. Κατέχει το Αφρίν, κατέχει την ασπίδα του Εφράτη. Ναι. 38 χιλιόμετρα. 38 χιλιόμετρα. Και τώρα λέει: θέλω 30 ή 50 χιλιόμετρα με τους Αμερικάνους ζώνη ασφαλείας. Όπου από ό,τι φαίνεται λένε, δεν ξέρω πώς το αξιολογείς εσύ, αυτός λέει ότι θέλει να δημιουργήσει πόλεις όπου θα εγκατασταθούν οι πρόσφυγες από την. Ναι, 3 εκατομμύρια. Οι οποίοι τι θα είναι? Θα είναι Σουνίτες και το κάνει προτεκτοράτο του. Προφανώς, όπως με την Αλεξανδρέτα. Όπως την Αλεξανδρέτα. Διώχτηκε ο αραβικός πληθυσμός. Το 30 πόσο? Το 31-32. Λοιπόν, διώχτηκε ο αραβικός πληθυσμός. Δόθηκαν από τους Γάλλους αποικιοκράτες το δικαίωμα να εγκατασταθούν στρατιωτικές δυνάμεις, στρατοχωροφυλακή κυρίως της Τουρκίας εκείνη την εποχή. Ο πληθυσμός εκεί ήταν κατά 90% αραβικός.
Λοιπόν, εκδιώχθηκε, μπήκαν έπικοι και τελείωσε η ιστορία. Τι θα βάλει Σουνίτε και εδώ και εδώ. Ειδικά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ποιο το σημόταν. Μετά τον πόλεμο, ποιο το σημόταν. Ναι, καλό. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και εδώ. Α, αν είναι κερδισμένο η Τουρκία ή και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο Ερντογάν. Είναι κερδισμένο. Κατά πολύ. Και πολύ περισσότερο όταν μια ανάλογη τακτική θα ακολουθήσει και προς το Αιγαίο και προς το Ιθάκη. Γιατί να ακολουθήσει διαφορετική. Μπορεί να γίνει ζώνες ασφαλείας. Μπορεί να γίνει πόλεμος με την Ελλάδα. Πόλεμος μπορεί να μην μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, αλλά ζώνες ασφαλείας θα διεκδικήσει. 25ο παράλληλο στο Αιγαίο. Ναι, έτσι, γιατί 25ο παράλληλο. Για ποιο λόγο. Όλο θες. Ολόκληρο. Ναι, βεβαίως. Ολόκληρο. Ούτε σένα ούτε εμένα, αλλά ελεύθερη θάλασσα. Όλα ελεύθερη θάλασσα. Ναι. Και συνδίκες και συνεκμετάλλευση. Ο ισχυρός επικρατεί. Ποιος είναι ο ισχυρός, εγώ. Ποιος είσαι, εσύ είσαι. Η Ελλάδα είναι. Από πού και σπου. Πού τα βρήκε. Θέλουν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Ούτε βάρκα με κουπιά δεν μπορούμε να επανδρώσουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε. Για τους Έλληνες δεν μιλάμε. Αλλά μιλάμε για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Μα οι Αμερικανοί έχουν την κυριαρχία. Θέλουν ένα ισχυρό Ερντογάν όμως. Μα κοιτάξτε, πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Θα μπορούσαν να τον. Εντάξει, προσπάθησαν να τον ξεφορτωθούν. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τον ξεφορτωθούν, θα τον ακολουθήσουν τακτικοί όπως έκαναν στο Ιράκ. Αγκάλιασαν το καθεστώς, τον παθικό καθεστώς, το διέβρωσαν τελείως και όταν ήρθε η ώρα το ξεφορτώθηκαν. Με πόλεμο. Εντάξει, εκεί μπορεί να μην είναι πόλεμος, μπορεί να είναι με πορτοκαλί επανάσταση. Πάντως ο στόχος είναι αυτό, να ξανααγκαλιάσουν το καθεστώς Ερντογάν. Ο Ερντογάν, το γεγονός ότι μπορεί και παίζει με αυτόν τον τρόπο, είναι για τους δικούς του λόγους, τα δικά του συμφέροντα, ξεμπλοκάρισε από την αγκαλιά με το αμερικανό, με το αμερικανικό καθεστώς, με τις διασύνδεσεις με το αμερικανικό καθεστώς, με τους ανθρώπους των Αμερικανών κτλ. Είτε στο στρατό, είτε στην πολιτική, είτε στη θρησκεία. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μπορεί να κρατηθεί για πολύ. Γιατί? Η πολιτική του αναγκαστικά πρέπει να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, δεν μπορεί τι να κάνει. Επειδή είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι στο ΝΑΤΟ, είναι τέτοια η δομή της οικονομίας, στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε μια ολιγαρχία που θέλει να είναι εξωστρεφής. Διωτικό στροφή. Έτσι. Δεν μπορεί να κλείσει την οικονομία της και να διαμορφώσει. Σε τι. Λοιπόν, οπότε σε αυτή τη συνθήκη, γι' αυτό και ελπίζει και παίζει και όλα σε αυτήν την ιστορία στην ανάπτυξη της Κίνας και της Ρωσίας. Αλλά οι Τούρκοι, τα μεγάλα τους συμφέροντα και τα μεγάλα λεφτά, έτσι, έρχονται από τη Δύση και βρίσκονται στη Δύση. Δεν βρίσκονται ούτε στην Κίνα. Ούτε είναι τόσο ηλίθιοι οι Κινέζοι ώστε να ανοίξουν την αγορά τους για την Τουρκία. Και μάλιστα, εγώ να μου το θυμηθείς, θα πάθουν λαχτάρα. Η τουρκική οικονομία θα πάθει λαχτάρα με την προσέγγιση. Με τους Κινέζους. Γιατί, για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάλανε οι Κινέζοι είναι το χαμήλωμα των δασμών της δασμολογικής προστασίας της τουρκικής οικονομίας έναντι των κινέζικων προϊόντων. Όλη η κλωστοντουργία της Τουρκίας στηρίζεται στους δασμούς απέναντι στους Κινέζους. Στους χαμηλούς δασμούς του. Στους ψηλούς δασμούς απέναντι στους Κινέζους. Λοιπόν, όταν βάζουν. Αλλιώς θα χαμός θα γίνει. Και αυτό προς τιμή τους το στηρίξαν και τα λοιπά και μας πουλάγανε εμάς. Μα είναι καλός. Ο προστατευτισμός είναι καλός. Κοίταξε, ξέρετε ποια κυβέρνηση το εφαρμόζει. Ειρωνικά του λένε. Ναι. Λοιπόν, όταν πήγαν ας πούμε, οι Ευρωπαίοι, όπως ήταν ο Γιουγκέρ, αυτός ο τρομακτικός ήρωας, ο Σούπερμαν των Ευρωπαϊστών, και πήγε στην Κίνα και τους είπε: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, ελεύθερο εμπόριο, αλλά δεν είμαστε και ηλίθιοι. Έτσι ακριβώς τους είπε. Δεν είμαστε ανόητοι. Εντάξει, ελεύθερο εμπόριο, αλλά όχι να κερδίζετε εσείς. Ελεύθερο εμπόριο και ορισμό εμείς. Είμαστε ανόητοι. Όπως κερδίζει η Δύση εδώ και 200 χρόνια. Γι' αυτό, γιατί τους είπαν οι Κινέζοι, καλά ρε παιδιά, λέτε ελεύθερο εμπόριο, ας πούμε. Γιατί μας βάζετε προστατευτισμούς. Κατάλαβες τι γίνεται. Και τους απάντησε και πολύ απλό. Λέει, ναι, βεβαίως είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπόριου, αλλά δεν είμαστε ανόητοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Μόνο που στη συγκεκριμένη στην περιοχή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αναγκασμένο να τα κατεβάσει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να κρατήσει τη σχέση αυτή. Την εμπορική σχέση που θέλει με τους Κινέζους. Αν δεν τα κατεβάσει. Σημαίνει συντριβή της κλωστορικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Ένας από τα βασικά κομμάτια της τουρκικής οικονομίας. Και σαν εισαγωγική δύναμη. Έτσι. Ολόκληρος ο ελληνικός στρατός από εκεί προμηθεύεται πώς το λένε, από κάλτσες μέχρι χλένες. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από εκεί πέρα. Όχι για τον ελληνικό στρατό, ποιος το έχει, αλλά συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, μιλάμε για Τουρκία. Είναι πολύ μπλεγμένα τα πράγματα. Πολύ μπλεγμένα.
όταν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, συζητούσαμε εδώ με φίλους που έχουν σχέση με τον, με ξεναγούρισες που έχουν σχέση με την Αφρική που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν σου λέει ότι το Ζαΐρ, στο Ζαΐρ, έτσι, είναι το παλιό Βελγικό Κόγκο, για να καταλαβαίνουν οι όσοι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει κάνει τέτοια διείσδυση η Κίνα, ώστε ελέγχει περίπου το 25% του ΑΕΠ του Ζαΐρ και σχεδόν όλα τα δαματορυχεία και μια σειρά άλλα, και τους έχει δανείς χοντρά. Λοιπόν, απέναντι λοιπόν στην ορμητική εισβολή των Κινέζων στο Ζαΐρ, και δεν είναι μόνο το Ζαΐρ, είναι 17 χώρες στην Αφρική όπου έχει δυναμικά μπει η Κίνα. Λοιπόν, με δάνεια και επενδύσεις υποδομών. Και επειδή αυτά τα δάνεια και επενδύσεις των υποδομών είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια, είναι πολύ, οι όροι είναι πολύ ευνοϊκοί. Είναι ευνοϊκοί για τους εγχώριους. Για τους εγχώριους. Και δεν είναι Αμερικανοί. Σου πατήσω εγώ, να σου πατήσω κάτω, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο να το κλείσουν, ας πούμε, αυτές οι κυβερνήσεις της Αφρικής παρά να κλείσουν με τους Ευρωπαίους του Γουλήφους ή με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, στο Ζαΐρ λοιπόν λέγανε κάτι φίλοι, εδώ το συζητάγαμε λοιπόν, και λέμε, μας λέγανε το εξής εδώ, επιχειρείται ξανά ο καταπιεσμένος μαύρος πληθυσμός, ο οποίος έκανε την επανάστασή του να φύγουν οι Βέλγοι και οι Λευκοί και όλα αυτά τα πράγματα, ξανακαλούν τους παλιούς Λευκούς τώρα, οι οποίοι είχαν τα δαματορυχεία, είχαν τις μεγάλες εταιρείες και όλα αυτά, Λευκοί όμως του Ζαΐρ, έτσι, λοιπόν, να ενωθούν πάλι σε ένα εθνικό μέτωπο ενάντια στους Κινέζους. Εγώ λέω, είμαι σίγουρος ότι από πίσω είναι Ευρωπαίοι, αλλά ναι, ναι, έτσι, ναι, λοιπόν, αλλά ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Σωστά. Για να μπορεί να αντιμετωπιστεί η εισβολή των Κινέζων στην Αφρική. Δεν είναι τυχαίο ότι τα γερμανικά έντυπα, ιδιαίτερα τον Ντερ Σπίγκελ, έχει κάνει τουλάχιστον 2 ή 3 αφιερώματα για την υπεριαλιστική πολιτική της Κίνας, έτσι λέγεται. Έτσι την αποκαλεί. Η υπεριαλιστική πολιτική της Κίνας στην Αφρική. Ναι, η γαλλική δεν υπάρχει. Ούτε η γερμανική. Ούτε η γερμανική, ούτε η αμερικανική, λοιπόν, ούτε η, ναι, εγγλέζικη, κανένα. Και αυτό που κάνει είναι υπεριαλισμός. Ενώ όλη η Δύση, ας πούμε, είναι μέσα στην καλή χαρά. 200 λοιπόν, χρόνια με φιλιά του. Λοιπόν, όπως και σήμερα συνεχίζει, έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρομακτικό κύμα μεταναστών στα ελληνικά νησιά, οφείλεται στην τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί και που συνεχίζει να υπόκειται η τεράστια καταστροφή στην υποσαχάρια Αφρική, έτσι, χάρη στην επέμβαση των Γάλλων, των Αμερικανών και των άλλων Δυτικών και των Γερμανών. Οι Γερμανοί τα μάστιζαν τελευταία και σκότωσαν και φύγανε, γιατί πάθανε μεγάλη λαχτάρα στο πολεμικό τους υλικό. Αποδείχθηκε ότι τα οχήματά τους δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της υποσαχαρίας Αφρικής και τα μαζέψαν και φύγανε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, στο συνεχό πόλεμο ενάντια υποτίθεται τους τζιχαντιστές. Λοιπόν, εάν αφήραν ήσυχοι όλη την υποσαχάρια Αφρική και πέραν τα πάνω τους οι τζιχαντιστές, δηλαδή οι τζιχαντιστές, θα σταματούσε η κίνηση αυτών των ανθρώπων προς τη Δύση. Των προσφύγων δηλαδή και των μεταναστών. Θα σα ρωτήσω το εξής. Πάμε ακριβώς αυτό. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βεβαίως η υποσαχάρια Αφρική είναι η πιο πλούσια από κάθε άποψη ζώνη της Αφρικανικής Ηπείρου. Έτσι. Από τα ποτάμια της, το χρυσό, βιομηχανικά ορυκτά, διαμάντια, μιλάμε τεράστιο πλούτο. Και τους κρατάνε συνεχώς σε πόλεμο. Ξέρω ότι δεν θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον σχολιαστή αναλυτή που θα αναφέρω, είναι ο κύριος Καλεντερίδης, ο οποίος έλεγε το εξής, σαν πρόταση το λέω, ότι δεδομένων των drones τώρα, μπορεί η Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι την, μιλώντας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού δηλαδή, έλεγε ότι τώρα με τα drones η Ελλάδα μπορεί να επιτηρεί νύχτα μέρα, 24 ώρες το 24 από τον Εύρο μέχρι τη Ρόδο, όλο το μέτωπο, και με το που βλέπουν να φεύγουν βάρκες από τους κόλπους της Μικράς Ασίας, των τουρκικών παραλίων, θα μπορεί να ενημερώνει τον ελληνικό στρατό, τη Frontex, το ΝΑΤΟ και τις τουρκικές αρχές. Έτσι δεν θα μπορούν να περνάνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ανεξάρτητα τώρα αν πρέπει, αν δεν πρέπει, το σύστημα. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό, είναι δυνατόν? Λοιπόν, είναι μπούρδες. Είναι μπούρδες. Μπούρδες. Λοιπόν, πρώτον, το σύστημα αυτό υπάρχει. Δεν είναι drones, είναι συστήματα δορυφορικά, τα οποία το ΝΑΤΟ τα έχει. Η Frontex τα έχει. Αξιωματικοί του λιμενικού αλλά και του στρατού μου έδειξαν σύστημα, στοιχείο αν θυμάμαι καλά, ή στη ΣΑΜΟ, δεν θυμάμαι πού. Σύστημα που είχε ήταν της Frontex, το
οποίο εντόπιζε ακριβώς τα καραβάκια που φεύγουν, οι βαρκούλες δηλαδή που φεύγουν από τις τουρκικές ακτές. Θα σου πει η Frontex δεν θέλει να ενημερώσει. Λοιπόν, αλλά οι ελληνικές δυνάμεις, τα ελληνικά drones θα είχαν αυτή τη δυνάμη. Ξαναλέω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Όταν ρώτησα τους αξιωματικούς, ωραία. Γιατί ρε παιδιά, γιατί λέει δεν συνεργάζεται οι τουρκικές αρχές. Όταν περάσεις στη δική σου περιοχή, και αυτό το άκουγα να το συζητάνε οι Γερμανοί της Frontex στο ξενοδοχείο που βρισκόμουν την τελευταία φορά που βρέθηκα στη Σάμο, σε ένα πρωινό, άκουγα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πηγαίναν σε περιπολία το βράδυ και το επόμενο πρωί που κατεβαίνω εγώ για πρωινό, ήταν και πέρανε και αυτοί το πρωινό τους για να πάνε να κοιμηθούν οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και τους άκουγα λοιπόν που συζητούσαν ένα περιστατικό την προηγούμενη νύχτα στο περιπολικό, που λέγανε ας πούμε μπάτε και λέστε έχουν καταντήσει εδώ πέρα πράγματα, που έλεγε ότι είχαν απέναντί τους 3 ή 4 περιπολικά του λιμενικού της Τουρκίας, οι βάρκες να έρχονται, πέρασαν μέσα στα χωρικά έδατα, ζητούσαν οι Γερμανοί να περάσουν μια βραχονισία του Αγίου Νικολάου, αν θυμάμαι καλά. Είναι εκεί, αν θυμάμαι καλά, όπως τη λένε. Είναι το πιο στενό σημείο της Μικάλης που λέμε. Είναι μαχαία της Μικάλης. Μπράβο. Το πιο στενό σημείο. Αθηναίοι, νομίζω. Ναι, και Λακεδαιμόνια. Λοιπόν, το πιο σημαντικό σημείο, το πιο στενό σημείο, ζητήσαν οι Γερμανοί να περάσουν το ίδιο, ώστε να μπουν στα τουρκικά χωρικά έδατα και να αναχαιτήσουν τις λέμβους. Λοιπόν, δεν τους το επέτρεψαν οι Τούρκοι. Και έτσι σχολίαζε ένας Γερμανός αξιωματικός εκεί. Έλεγε, κοίτα ρε παιδί μου, οι Έλληνες είναι μπάτες σκυλιά, λέστε, ας πούμε, και οι Τούρκοι ούτε καν. Και όταν πέρασαν στην ελληνική πλευρά, υποχώρησαν οι τουρκικές ακτεωροί και το αποτέλεσμα ήταν να βυθιστούν στην τουρκική πλευρά. Τι να κάνεις ακριβώς όταν βυθίζεται, όταν έρχεται η βάρκα, περνάς τα χωρικά σου ύδατα και βυθίζεται, πρέπει και βυθίζεται τι ακριβώς εφαρμόζεις τις συνθήκες έρευνας και διάσωσης, το σώζεις, είτε είσαι περιπολικό του λιμενικού, είτε είσαι ντορπιλικό του πολεμικού ναυτικού, είτε οτιδήποτε, είτε η Frontex, αυτό κάνεις. Το ερώτημα είναι γιατί δέχεσαι να κάνει αυτή τη δουλειά η Τουρκία. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί να μην το κάνει, Δημήτρη, δικαίωμά τους, δηλαδή είναι όπλο τους αυτό το πράγμα. Ελληνικό όπλο. Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό υπάρχουν. Είναι το ερώτημα. Λοιπόν, οι τρόποι αντιμετώπισης δεν είναι στη βάρκα. Ακριβώς. Εκτός και ο κύριος Καλλιντερίδης έχει υπόψη του να έχουμε drones, ας πούμε, κτλ. Τα οποία είναι και μαχητικά drones, και οπότε όταν περνάνε οι βάρκες, ας πούμε, όποιο περάσει, τους πολυβολούμε και όλα για να τελειώνουμε. Τους βυθίζουμε, ας πούμε. Τελειώνουμε, ρε παιδί. Όχι, αλλά μήπως το υπονοεί. Ή όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι τύποι που το εμφανίζονται αναλυτές και που λένε τέτοιες παρόμοιες μπούρδες. Το πρόβλημα δεν είναι της επιτήρησης. Η επιτήρηση γίνεται. Όταν η επιτήρηση, για παράδειγμα, πάρει από το πολεμικό ναυτικό για το στρατό. Μιλάμε για διάβλους οι οποίοι είναι πάρα πολύ στενοί. Όποιο έχει υπηρετήσει σε αυτά τα νησιά. Ή έχει πάει τουρίστας. Ναι, ακόμη και για τουρίστας. Ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει επιτήρηση. Δηλαδή η επιτήρηση είναι το απλό θέμα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι τι να τους κάνω όταν περνάει ο άλλος μέσα στα χωρικά μου υδατά. Έχω μία λύση μόνο. Διάσωση και να τους περιθάλψω. Λοιπόν, το ότι βεβαίως εγκλωβίζονται μετά στα νησιά. Αυτό είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να χτυπήσεις τον δουλέμπορο. Και ο δουλέμπορος δεν είναι αυτός που έχει τη βάρκα, δηλαδή που σε πάει με το κουπάκι, με το κουπί. Τέτοιους έχουν συλλάβει πάρα πολλούς και τους έχουν κλείσει φυλακή. Και λοιπόν τι έγινε. Άμα συζητήσει με αυτούς. Έχω συζητήσει με τελείως τυχαία επαμύτες, δουλεύουν σε φυλακές και τα λοιπά για τους φυλακισμένους, εθελοντές ρε παιδί μου, πολλοί ας πούμε, και για τα σχολεία τους. Λοιπόν, έχω συζητήσει με τέτοιους άνθρωπους. Ουκρανοί είναι, ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι. Έρχονται για το μεροκάμα, τους τάζουν 1500 ευρώ, πηγαίνουν, γίνονται καραβοκύριδες σε αυτές τις βάρκες, λένε κιόλας τι πρέπει να κάνεις όταν διδυστείς και σε πιάσουν και σε πάνε, τι θα πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να πεις και όλοι τους. Λοιπόν, τους πηγαίνουν και τους λένε: ωραία, θα με πιάσουν, θα εκτίσω την ποινή μου που θα είναι, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες, θα με βγάλουν από τη φυλακή και θα με διώξουν. Ωραία, τα 1500 όμως ευρώ εγώ θα τα έχω πάρει. Και αυτά είναι πολύτιμα για την οικογένεια πίσω. Οπότε τι κάνουν, τους βγάζουν, τους διώχνουν, ξέρω εγώ, Ουκρανία που στο διάλογο τους πάνε, οι οποίοι ξανά μάνα έρχονται πίσω στην Τουρκία,
παίρνουν ξανά τα λεφτά αυτά, όταν μιλάμε για φτώχεια και το γονέων και αυτή την ιστορία, και ξανά μάνα. Άρα δεν χτυπιέται αυτό το πράγμα. Για να χτυπηθεί, χρειάζεται να πας στο Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, να πεις ότι κοίταξε να δεις, η Τουρκία δεν τηρεί καμία από τις συνθήκες έρευνας και διάσωσης. Πολύ ωραία. Άρα πρέπει να πάρεις μέτρα εναντίον της. Να ζητήσεις μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Δημήτρη, μου έκανε εισβολή στη Συρία η Τουρκία και δεν πείραξε κανένας. Θα πειράξει τώρα. Μα υπήρξε κανένας που να έθεσε θέμα. Κανένας. Έτσι, μπράβο. Δεν θα θέσω και τώρα, αυτό λέμε. Α, ναι, αλλά κοίταξε, όταν είσαι αναλυτής. Α. Έτσι. Και πρέπει να καταλογίσεις. Ποιος ευθύνεται. Δίνεις και πέντε προτάσεις. Δεν λες για ντρόνους και μαλακίες, με συγχωρείς δηλαδή. Ακόμη και καλεντερή δυνάει που δεν έχει. Δεν έχει. Δεν πω τίποτα, καμιά κουβέντα. Ωραία. Αλλά λέμε, ούτε καν σε αυτό το επίπεδο να είσαι, δεν μιλάς μόνο για ντρόνους και αειδίες. Ωραία, λένε άλλοι. Αυτός έχει υπηρετήσει στρατό. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό τα σταγματάρχης, νομίζω ότι σε ΚΙΠ δεν ήταν. Ναι, στην ΚΙΠ. Στην ΚΙΠ. Εγώ αμφιβάλλω αν έχει ιδέα τι σημαίνει επιτήρηση χώρου. Γιατί εγώ στα νησιά υπηρέτησα. 8 μήνες λοιπόν, δεν λέω ότι υπηρέτησα. Όλη τη θητεία μου σχεδόν. Λοιπόν, πολύ μεγάλο μέρος της θητείας, 8 μήνες. Λοιπόν, εκεί ξέραμε τι σημαίνει επιτήρηση. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει κάτι που να μην το δεις. Εντάξει, το θέμα είναι τι κάνεις. Άλλοι λένε να κάνεις ταυτοποίηση. Ο κύριος Βελόπουλος λέει να ανοίξουμε μετά πολυβολία, να βάλουμε μέσα πολυβόλα μέσα και όποιον περνάει το καθαρίζει. Διάδοξη Χρυσή Αυγή, εντάξει. Άλλοι λένε όμως. Γιατί είναι λάθος εισβολής. Τέτοια μαλακία, άκουσα. Συγγνώμη για την έκβαση, αλλά δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω διαφορετικά. Είναι για τον Καλεντερίδη. Είναι εισβολή αυτή η λέει. Επειδή είναι πανάθλητη αυτή η τύπη και είναι πανάσχετη κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι διατελούν, πώς το λένε, υπηρετούν οργανωμένα συμφέροντα και αποτελούν βιτρίνα για οργανωμένα συμφέροντα. Και μάλιστα ξένα. Λοιπόν, είναι και πανάσχετη. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες ότι είναι εισβολέας. Εισβολέας έχει συγκεκριμένη νομικοπολιτική έννοια. Με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν ο κάθε ανθρωπάκος περνάει μέσα, θεωρείται εισβολέας, τότε η ίδια η έννοια του εισβολέα χάνεται. Σωστό. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τι λέμε τώρα. Ο εισβολή σημαίνει είναι προϊόν επιθετικής ενέργειας οργανωμένου κράτους ή οργανωμένης δύναμης, η οποία επιβουλεύεται την εθνική σου αρκαιριότητα και την εθνική σου ανεξαρτησία. Είμαστε τρελοί. Τι λέμε τώρα. Τι βλακίες λέμε. Δημητρή, σου λέει άλλος όμως, γιατί να μην γίνεται η ταυτοποίηση μέσα στην Μικρά Ασία, στην Τουρκία, τη στιγμή. Δεν θέλει η Τουρκία, γιατί δεν έχει υπογράψει τα πρωτόκολλα της Νέας Υόρκης. Να το επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι που τους δίνουν τα 6 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, δεν μπορεί να το επιβάλλει αυτό. 6 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Να μην κάνει συμφωνία όμως τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην δίνει τα λεφτά δηλαδή. Ναι, αυτό είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, αλλά εγώ σου ξαναλέω, θα περιμένω εγώ τι συμφωνία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Δεν υπάρχει το διεθνέ νόμιμο. Σωστά. Ωραία. Άρα το πρώτο ζήτημα που πρέπει να κάνω είναι να φροντίσω οι Τουρκοί, αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το όπλο, να μην το χρησιμοποιούν εναντίον. Άρα πρέπει να διαμορφώσω συνθήκες τέτοιες ώστε να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εναντίον. Που σημαίνει δηλαδή δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι απευθύνουν στους διεθνείς οργανισμούς και να πάρουν μέτρα εναντίον της. Αν κινηθούν. Έτσι. Κοίταξε. Κανένας από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα που απευθύνθηκε χώρα σε αυτούς και δεν κινήθηκαν. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Έστω για τα μάτια του κόσμου θα κινηθώ. Εντάξει. Από την άλλη, έχουμε εμείς μέτρα να πάρουμε. Τι? Θαυμάσια. Έχουμε μέτρα να πάρουμε. Για παράδειγμα, τα κότερα τα τουρκικά, τα οποία περνάνε απέναντι, ή τα αλλιευτικά που περνάνε στα χωρικά σου ύδατα, που έχουν κάνει σε αυτή την ιστορία, αν θέλεις ας πούμε και με την έννοια της καλής θέλησης από την ελληνική πλευρά. Γιατί δεν παίρνει το λιμενικό και τους άλλαξε τα φώτα. Mm-hmm. Κόβοντας πρόστιμα, βάζοντας επάνω τους απαγορευτικά και ιστορίες. Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα με τους Τούρκους, όπως το 16χρονο στην Κύπρο, Δημήτρη. Αυτό λέω. Αυτό. Αλλά λέω ότι υπάρχουν μέτρα. Δεύτερον, 28.000 δαλίκες περνάνε από την Τουρκία στον Εύρο. Γιατί δεν τους αυξάνουμε τα κόμιστρα. Τα κόμιστρα. Έτσι, όσο η Τουρκία κάνει αυτή η ιστορία, τετραπλασιασμού στα δίδια. Τι θα κάνει η Τουρκία? Τι θα κάνει, από πού θα πάει? Από τη Βουλγαρία, από πάνω? Έχει ικανό το Μητσοτάκη, το Τζίπρα να ακολουθήσει? Όχι, δεν, αλλά εγώ απευθύνομαι στον κόσμο. Ότι μπορεί να γίνει στον κόσμο. Είναι εφικτό. Τον παραμυθιάζει ο κάθε Καλεντερίδης, ο κάθε Παπαρίδης και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι απλό. Θέλουμε να πάρουμε μέτρα. Αυτά είναι τα μέτρα. Εάν δεν θέλουμε να πάρουμε μέτρα, τότε βούλωσε το μαλάκι και μην λες τίποτα. Από
το να μου λες ότι υπάρχουν drones, τουλάχιστον κόψτε. Γιατί ξέρω στρατιωτικούς που ακούνε τον Καλεντερίδη και πέφτουν κατά τα γέλια, ας πούμε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιάσει. Δεν πρέπει να ήρθε σε επαφή με μονάδα μεθορίου ποτέ στη ζωή του. Ήταν με τον Τσαλά στην γένεια. Ήταν με τον Τσαλά στην γένεια, δεν ήταν. Εντάξει, Βόλτα ήταν. Ρε παιδί μου, για να τον παραδώσει, ο Αμερικανός. Εντάξει, όπως άλλωστε έχουν καταγγείλει ήδη Κούρδοι, έτσι δεν είναι κάτι. Αυτός λέει ότι το έχει ανασκευάσει κατά καιρούς, δεν ισχύουν αυτές οι κατηγορίες. Θα μπορούσες κάλλιστα τον, να φέρεις τον Αχιώτη εδώ που ήταν δικηγόρος τους. Γι' αυτό για να σου εξηγήσει τι λένε οι ίδιοι και ποιες είναι οι καταγγελίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις συγκεκριμένες καταγγελίες. Λοιπόν, αλλά και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει καταγγελία, αν εγώ ήμουν αξιωματικός, ήμουν υπεύθυνος γιατί φύλαξε κάποιο προσώπο και με θεωρούσε προδότη, και μόνο το ότι με θεωρεί προδότη, εγώ θα έπρεπε να είχα εξαφανιστεί από πρόσωπο εκεί. Όχι να έχω το θράσος να βγαίνω έξω και να το παίζω και πατριώτης κιόλας. Είναι ντροπή και μόνο αυτό το πράγμα. Αυτό το έχει πει ο Τσαλάν ή η φρουρά του, ας πούμε. Ο ίδιος ο Τσαλάν κατήγγειλε σε μετωρικό δημοσίευμα, σε εφημερίδα δηλαδή, όπου, ότι τον θεωρεί υπεύθυνο για την προδοσία, αλλά και επίσημα οι Κούρδοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άλλωστε είναι αυτονόητο. Όταν, ας πούμε, εγώ είμαι στρατιωτικός, πολύ περισσότερο είμαι στρατιωτικός, έτσι, υπηρετώ το κράτος μου και μου δίνουν στην ασφάλεια, στην προστασία μου, κάποιον άνθρωπο που είναι ειδικό ενδιαφέροντος, θα χάσω τη ζωή μου παρά να παραδοθεί αυτός. Αυτός, είπα και εγώ, συγγνώμη τώρα, δεν ίσως δεν έχει, έχουν πιο σοβαρά θέματα, αλλά σου λέει και εγώ κόντεψα να με σκοτώσουν στην γένεια. Με κατεβάσανε με τη βία τα αμάξια, χωρίσαν τα δύο αυτοκίνητα, ένα με τον Τσαλάν και ένα εκείνη που ήμουν εγώ, τον πήραν, φύγαν, τελειώσανε, δηλαδή θα με σκοτώνανε. Ναι, εντάξει, ωραία, εντάξει. Έτσι λέει ο άνθρωπος, εντάξει, τώρα ο καθένας έχει το δικό του αφήγημα που λένε, ας πούμε. Δημήτρη μου, θα κάνουμε διάλειμμα να συνεχίσουμε, δεν έχει. Πάμε στην με τον Brexit, τι γίνεται. Εδώ το Brexit λοιπόν έγινε ένα πραξικόπημα όλκης. Είναι πρωτοφανές. Από το ανώτατο το δικαστήριο, λες. Από το ανώτατο δικαστήριο, ναι. Είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στη Βρετανία και για τα δικαστικά χρονικά της Βρετανίας. Και βέβαια ανοίγει την Βρετανία στο ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου. Δεν θα την γλιτώσει εύκολα η Βρετανία από την κατάσταση αυτή η ιστορία. Εμφυλίου πολέμου με ποια έννοια? Μια εμφυλίου πολέμου αποσύνθεσης κοινωνικής αποσύνθεσης. Ουαλία, Σκωτία. Δεν είναι με οργανωμένες. Με φυλάρχους μπορεί να γίνει, αλλά θα γίνει χαμός. Μακάρι να έχουν ένα Wat Tyler να εμφανιστεί, ένας Wat Tyler ή ένας Cromwell για να τους οργανώσει. Αλλιώς θα γίνει χαμός. Ποια είναι τα στρατόπεδα που θα αντιπαρατεθούν? Αυτό έχουμε το City και τις μεγάλες πολυεθνικές και τώρα τον Κοσμάκι. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά στοιχεία χειραγώγηση, αν θέλεις, ή πιθαναγκασμού των μαζών ήταν η νομιμότητα. Η τήρηση της νομιμότητας. Και όταν απέναντι στη φτωχολογιά παρουσιάζει το δικαστήριο με τόσο προκλητικό τρόπο. Ομόφωνα, 11 δικαστές ομόφωνα. Προκλητικό τρόπο απέναντι στη φτωχολογιά και βγαίνει με τόσο προκλητικό τρόπο υπέρ των συμφερόντων που στρέφονται εναντίον τους και με λίγα λόγια τους λέει είτε ψηφίσατε, είτε δεν ψηφίσατε, ζαμάνφου. Αυτό το πράγμα είναι ένα κάζους το οποίο θα το βρουν μπροστά τους. Το πολιτικό σύστημα εννοείς και η ολιγαρχία. Και το πολιτικό και η ολιγαρχία. Θα γίνει παρανάλογα το πυρώσει η Βρετανία. Τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούν αυτές οι μάζες τεχνολογίας θα μπορούν να σκοτηθούν έτσι ώστε να έχουν πολιτική εκπροσώπηση όπως θα έπρεπε να έχουν ή όχι. Αυτό το δούμε, είναι στην πορεία. Αλλά να καταλάβουμε τι έγινε. Καταρχάς, όποιος διαβάσει την απόφαση του Supreme Court, με αυτή την γελία, την Λέδη που είναι επικεφαλής και μίλησε, δεν ξέρω αν έχεις 74 χρόνια, δεν έχω δει, αλλά διάβαζα. Αν δεν την έχεις δει, δηλαδή, το ζωντανό, που Παναγία μου, η προσωποποίηση του αναχρονισμού. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, πρέπει να βγει και πρέπει να τη βγάλανε, ας πούμε, από ποιον τάφο πρέπει να τη βγάλανε για να την έχεις εκεί. Πρώτον, δεν απαντάει σε κανένα από τα επιχειρήματα που έχουν βάλει τα ανώτατα δικαστήρια της Αγγλίας και το Outer Court της Σκωτίας, δηλαδή πριν το Inner Court
της, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσω έτσι, ναι, της Σκωτίας, βγάλει αυτή την περίφημη απόφαση, την οποία λίγος πολύ υιοθέτησε για το Supreme Court της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξαν δύο ανώτατα δικαστήρια πριν, όπου ήταν το, το High Court της Αγγλίας και το Outer Court της Σκωτίας, όπου είπαν της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, Σκωτίας είναι... Outer Court, το Inner Court. Α, είναι βάζεστε, αυτό, έτσι, όπου είπαν το εξής: εγώ δεν μπορώ να επέμβω σε μια πολιτική διαμάχη παίρνοντας θέση υπέρ της μιας πολιτικής τοποθέτησης. Εγώ απλό που κρίνω ότι αυτό είναι προνόμιο της βασίλισσας, η βασίλισσα ενέργησε καλή τη θέληση, από εκεί και πέρα δεν εμπλέκομαι, γιατί θα πρέπει να αναγκαστώ, θα πρέπει να πάρω θέση στην πολιτική διαμάχη. Εμένα δεν είναι η θέση μου το δικαστήριο να πάρω θέση στην πολιτική διαμάχη, να κρίνω συνταγματικότητα των ενεργειών. Αυτό το πράγμα που κάνανε τα δικαστήρια της Σκωτίας πρώτα, μάλιστα της Σκωτίας επικαλέστηκε, όχι νόμο, μια διακήρυξη του 1619 για τη μη αναγνώριση ενός βασιλιά Άγγλου που είχε 1619. Ναι, το 1619, επαναφέροντας λογικές διάσπασης ανάμεσα της Σκωτίας και της Αγγλίας και εμφυλίου μεταξύ τους. Και αυτό σου λέω, θα τα βρούμε μπροστά μας. Σαν δεν είναι ιστορία, θα τα βρούνε μάλλον μπροστά τους. Λοιπόν, δεν ισχύει ως νόμος. Δεν είναι νόμος. Δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Διαφορετικά η Σκωτία θα έχει δικό της κράτος. Αν ήταν διαφορετικό. Αρνήθηκε τη διαδοχή, τη σειρά διαδοχής του θρόνου της Αγγλίας εποχής εκείνης. Το σκοτσέζικο δικαστήριο. Εντάξει. Και έτσι ξεκίνησαν οι πρώτες συγκρούσεις με τους Σκοτσέζους και μετά εξελίχθηκε ο πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος. Έτσι, η έκτοτε επανάσταση. Ναι. Και το έληξε το θέμα ο Κρόμπουελ. Ισοπαίδωσε τη Σκωτία και το έλυσε το θέμα. Ο The New Model Army ανέβηκε πάνω και τελείωσε. Πώς το έλυσε? Όχι σφάζοντας τους Σκοτσέζους, αλλά ενσωματώνοντας τα χαμηλά στρώματα. Δηλαδή τα στρώματα. Στρατό του. Στο στρατό του. Οπότε είχε απέναντί του μόνο τα πουλημένα τομάρια της σκοτσικής αριστοκρατίας. Ήταν η πρώτη βάση για να ενωθεί, να συγκροτηθεί έθνος την εποχή εκείνη και να σπάσουν οι μεσαιωνικές εθνότητες που υπήρχαν ακόμη στο βασίλειο και που τα απομενάρια τους τα βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι προχωρούν σε ιδεολογική κρίση για τις ενέργειες της κυβέρνησης, αποσυνδέοντας από το βασιλικό προνόμιο της αναστολής της αναβολής, της αναβολής, ας πούμε, για μια συγκεκριμένη περίοδο. Λοιπόν, τι λένε αυτοί οι απίστευτοι τύποι? Λένε ότι εντάξει, η βασίλισσα έχει το προνόμιο, αλλά το πρόβλημα είναι η εισήγηση που έκανε ο Τζόνσον. Μα ο Τζόνσον έκανε μια εισήγηση, έτσι. Γιατί είναι ψεύτικη η εισήγηση? Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο να επικαλείται. Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο όπου τα δικαστήρια αυτά να επικαλούνται ότι με βάση αυτά τα τεκμήρια, τα αποδεικτικά, ο Τζόνσον έκανε λαθασμένη ή εξαπάτηση, όπως έλεγε το Σκοτζέζο, προς τη βασίλισσα. Δεν έφεραν κανένα τέτοιο επιχείρημα. Είπανε ως θέσφατο ότι από τη στιγμή που σε τέτοιες συνθήκες και με επικείμενο το Brexit, έχεις αναστολή του κοινοβουλίου. Δεν δίνεις στον κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ρεμίσει τη διάβαση. Αλλά αυτό, με αυτή τη λογική όμως, καμία αναστολή του κοινοβουλίου δεν είναι νόμιμη. Διότι, για παράδειγμα, υπάρχουν στην ιστορία αναστολές του κοινοβουλίου, όπως έχουν το Prorogation of Parliament, που είναι βασιλικό προνόμιο. Λοιπόν, που έχουν γίνει για civil strife, δηλαδή για λόγους πολιτικής αναταραχής. Δηλαδή επενέβαινε ο βασιλιάς και έλεγε διαλύεται το κοινοβούλιο γιατί έχετε φτάσει στο σημείο θα πλακωθείτε μεταξύ σας. Οπότε το διακόπτω να ερεμήσουν τα πνεύματα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Τότε και αυτά είναι παράνομα. Τι λένε οι δικαστές, επειδή είναι μεγάλοι απατεώνες, τι λένε? Σου λένε ναι, όχι, μόνο για τώρα ισχύει αυτό. Αυτό δεν θα ισχύει αύριο. Κατάλαβες, όταν ακούς δικαστή που σου λέει ότι αυτό που σου λέω ισχύει μόνο για τώρα και δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο ή νομικό επόμενο, σημαίνει ότι είναι απατεώνας του κερατά και πάει να στήσει ξοδέργα. Εντάξει, ιδιαίτερα στην Αγγλία, όπου υπάρχει το γνωστό θέμα ότι ιδιαίτερα τα δικαστήρια τηρούν το νομικό προηγούμενο. Ότι δηλαδή κανένα δικαστήριο ποτέ δεν αμφισβήτησε την αναβολή του
κοινοβουλίου καθιονδήποτε τρόπο. Έτσι. Βεβαίως, όταν λες ότι εξαπάτησε ο πρωθυπουργός, πρώτο πρέπει να πάνε στην πέτρα. Είναι απατεώνας, συλλάβετε τον. Τι πάει να πει είναι απατεώνας, αφήστε τον να κυβερνάει. Μπορεί να μην έχει την εξουσία να τον κατηγορήσει. Σαφέστατα και έχει. Και μάλιστα πάρα πολλοί νομικοί το τονίζουν. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν παίρνετε μέτρα. Δηλαδή γιατί δεν το συλλαμβάνετε. Αφού είναι απατεώνας. Δεύτερον, αν είναι απατεώνας, τότε η βασίλισσα τι είναι, μαλακισμένη, δηλαδή τι είναι η ηλίθεια. Δηλαδή μαζευτήκανε 10-40 λόρδοι, πώς είναι το Privy Council, ας πούμε. Άκουσαν την εισήγηση της κυβέρνησης, δηλαδή του Τζόνσον, συμφώνησαν όλοι και πήραν την απόφαση 28 του Αυγούστου για να μπορεί να το κάνει αυτό ο Τζόνσον, να το κάνει αυτός μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη. Του είπαν ότι αν υπερβεί τις 3 Σεπτέμβρη. Πρώτα συνδωρίζουν λόρδοι, μετά ο Τζόνσον παίρνει το OK και μετά πάει στη Βασίλισσα. Λοιπόν, και λέω, και το με διάταγμα της Βασίλισσας. Πολύ ωραία. Η Βασίλισσα λοιπόν και το Privy Council, που είναι το συμβούλιο στέματος, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τι είναι η λύθη. Βλαμμένοι, δεν κοιτάνε έξω, δεν μπορούν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Άρα είναι μια ξεμοραμένη αυτή η Βασίλισσα Ελισάβετ, έτσι, και το συμβούλιο της. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι τους γίνεται. Άρα θέτουν θέμα μοναρχίας. Εμέσως πλησαφώς θέτει θέμα μοναρχίας. Και να το καταλάβαινα να θέσει θέμα μοναρχίας, γιατί όντως υπάρχει θέμα μοναρχίας στην Δανία. Ως πολιτιακό. Ως πολιτιακό. Αλλά ρε μάγκα, να θέσει θέμα για να διαφυλάξουν τα λεφτά τους ή του ΣΥΤΗ, έλεος. Έλεος. Να και πώς έρχεται τώρα πλέον η αντιφατικότητα, όπου ένας ο μοναρχικός θεσμός εκφράζει περισσότερο τα λαϊκά συμφέροντα παρά ο κοινοβουλευτικός θεσμός. Η ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης, η συγκεκριμένη ανάλυση. Πράγμα. Δεν είναι γενικός. Δεν είναι γενικά. Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έχουμε ένα πραξικόπημα όλκης, όπου πλέον το μήνυμα που στέλνετε προς την κοινωνία είναι ψηφίζετε, δεν ψηφίζετε, ζαμάν φου θα κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Ωραία, έρχεται ένας Τζόνσον απέναντι και λέει 31 του μηνός, και αυτό είναι η απορία μου, Δημήτρη. 31 του μηνός βγαίνουμε. Δεν πάνε να λειτουργήσετε κοινοβούλια. Δεν πάτε να μην κάνετε εκλογές, γιατί του αρνούνται και τις εκλογές. Φυσικά, γιατί άμα πάνε σε εκλογές θα πάρει 40%. Θα συνενωθεί με το, θα συνεργαστεί με το Φάρας. Έτσι. Και ο Φάρας μαζί με αυτό, με τους συντηρητές. 50% θα πάρουν. Έτσι, θα πάρουν το μισό και το πολύ παράνομο. Λοιπόν, τι θα κάνει. Εκλογές δεν μπορεί να κάνει. Δεν το ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι. Θα βγούμε στις 31 τελείως. Δεν ξέρω. Έτσι λέει ο νόμος. Για μένα δεν υπάρχει νόμος. Ο νόμος που λέει ότι είναι το νόμος του 17, αν θυμάμαι καλά, που πέρασε από το κοινοβούλιο, γιατί ήταν για την επίκληση του άρθρου 50. Αυτό το νόμο επικαλείται ο Τζόνσον. Αυτό νόμο. Αυτό είναι μια επικαλείται. Ότι από τη στιγμή που λέει ο νόμος. Δύο χρόνια. Άμα δεν υπάρχει συμφωνία, πάμε εκεί. Αλλά το δικαστήριο σου λέει. Το δικαστήριο σου λέει ότι εσύ πρέπει να βγάλεις συμφωνία. Αυτό που λέει το άρθρο 50 και το αναφέρει και η απόφαση του δικαστηρίου, ότι ναι, αλλά αν δεν έχεις βγάλει στα δύο χρόνια κλίνεις, εκτός και αν οι δύο. Λύεται αυτοδικαίως. Εκτός και αν οι δύο πλευρές συνεχίσουν να διαπραγματεύονται. Εκεί πάει να το περνάει στα αβλεπή. Δεν απαντάει σε αυτό το ζήτημα και προχωράει στο παραπάνω το ζήτημα ότι πρέπει να γίνεις με συμφωνία. Από πού και ως πού. Και πετάει βεβαίως και ξανά την απόφαση του Δεκεμβρίου του 2016, όπου είχε πει ότι έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα το δημοσίευμα. Α, το λέει και αυτό η απόφαση. Λέει, technically, τεχνικά την απόφαση, πρώτον, ούτε technically, ούτε ξετέκνικλη, ένα δημοσίευμα δεν μπορεί να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μην το συζητάμε. Ή εκφράζει τον κόσμο που ψήφισε, ή δεν εκφράζει. Λοιπόν, δεύτερον, οι μεγαλύτεροι συνταγματολόγοι στη Βρετανία από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα έχουν πει ότι ένα μέσο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία που ασκείται στη Βρετανία, δεν υπάρχει αυτό σύνταγμα που καθορίζει τους όρους με τους οποίους ασκείται η λαϊκή κυριαρχία, και με δεδομένο ότι ούτε οι εκλογές είναι έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί είναι το σύστημα το πλειοψηφικό, εννοείς. Ναι, όλο αυτό το σύστημα των κομιτιών και όλα αυτά τα τρελά πράγματα. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι το δημοσίευμα. Η μάχη, και μάλιστα λέγανε, όπως είναι ο Ντίκη και άλλοι συνταγματολόγοι, κλασικοί συνταγματολόγοι της Βρετανίας και δικαστές, από τον Blackburn, από τους παλιότερους, από τους 17ο αιώνα, 18ο, λένε το εξής, ότι απέναντι στην πιθανότητα να ασκήσει αντιδημοκρατικά μέτρα ένα κοινοβούλιο με μια τυχαία πλειοψηφία και να δράσει ενάντια στο λαό, τότε ή υποχρεούται να θέσει το θέμα στο λαό.
δημοψήφισμα. Είναι το ελάχιστο δημοκρατικό μέσο προκειμένου ο λαός να προστατευτεί από μια τυχαία πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Αυτά λέει η θεωρία, βέβαια, στη θεωρητική. Αυτή είναι η μάχη για τη δημοκρατία στη Βρετανία. Κατακτήθηκε για πρώτη φορά αυτό το δικαίωμα το 1976, όταν για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα. Μπήκε δημοψήφισμα στη Βρετανία, όπου μπήκε το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας εκείνη την εποχή. Και εξαπατήθηκε ο κόσμος. Και είπε ναι. Και είπε ναι, με δύο τρόπους. Πρώτον, του είπε ψέματα η κυβέρνηση. Ότι πρόκειται για μόνο απλά για μια εμπορική συμφωνία, για κρατική εμπορική συμφωνία, και ότι δεν πρόκειται να εκχωρήσει κυριαρχία κτλ. Γιατί αυτό ήταν το επίδικο ζήτημα της εποχής εκείνης. Και το δεύτερο είναι ότι τότε έκαναν εκστρατεία celebrities. Μέσω του celebrity κερδίσανε τους ψήφους, γιατί όλοι οι celebrity λέγανε είμαστε και Ευρωπαίοι και είμαστε και χαρούμενοι και τις αηδίες. Λοιπόν, τώρα όμως. Τώρα και η celebrity είναι Βρετανία, στη Βρετανία δεν περνάει το celebrity. Δεν πάει να λέει ο Έλτον Τζον μετά από 8 τόνους κόκας ότι συχαίνεται τους Little Englanders, ας πούμε, αυτούς που λένε όχι. Το συχαίνονται ακόμη περισσότερο αυτοί. Δηλαδή δεν περνάει το celebrity. Δεύτερον, έχει εμπειρία ο κόσμος. Ήταν έτοιμος να απορρίψει την πορεία μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρετανοί, με δημοψήφισμα για το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ναι. Που το απέρριψε η Γαλλία και η Ολλανδία. Ναι, που τότε ο Μπλερ, όταν είδε τη σφαλιάρα που έφαγε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Δεν το έβαλε για να. Δεν το έβαλε και υπέγραψε τη συνθήκη της Λισαβόνας ερήμην του αγγλικού λαού, παρά το γεγονός τότε ήταν πολύ ισχυρό το αίτημα για να γίνει το δημοψήφισμα και για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οπότε λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα, το ζήτημα του δημοψήφισματος. Άρα η απόφαση αυτή στρέφεται ακόμη και απέναντι στο δημοψήφισμα ως μέτρο δημοκρατικής άμυνας του απλού κόσμου απέναντι σε ένα αυθαίρετο κοινοβούλιο. Σε ένα κοινοβούλιο δηλαδή που το ψηφίζω για μια δουλειά. Που βρίσκεται και αντιστοιχεία με τον κόσμο. Αυτό είναι η ιστορία. Αυτό. Έτσι. Γιατί έγιναν αντιστοιχεία? Γιατί πάρα πολλοί βουλευτές αλλάξανε θέση μέσα μετά το 2017 τις εκλογές. Αλλάξανε θέση, προσχωρήσαν σε άλλα κόμματα, δημιουργήσανε. Γενικά είδανε το φως ενώ είχαν κατέβει σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα. Το 80% των βουλευτών που εκλέχτηκαν το 2017 είχαν υποσχεθεί τη διεκπεραίωση του Brexit στους εκλογείς τους. Σήμερα όλοι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αλλάξει θέσεις. Λοιπόν, αυτό δεν απασχολεί καθόλου το δικαστήριο. Ούτε επίσης απασχολεί το δικαστήριο το γεγονός ότι είχαμε εκφρασμένη την προσπάθεια της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου να μην επιτρέψει στην κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με ίσους όρους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζοντας αυτό το κατάπτυστο, από την κατάπληξη πράξη το Κοινοβουλίο που λέει είμαι συμφωνία ή παράταση. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και μόνο αποτελεί παρέμβαση στην δεδηλωμένη, στην λαϊκή θέληση. Στον τρόπο δηλαδή που έχει εκφραστεί και από το δημοσίευμα και από τις εκλογές του 2017. Λοιπόν, αυτό δεν το απασχόλησε. Οπότε, τα μεγάλα ζητήματα που σήμερα συζητιούνται στη Βρετανία και στο τελευταίο καφενείο είναι το ζήτημα δημοκρατίας. Αν εγώ, ο φτωχός και ο αδύναμος, έχω δικαίωμα λόγου. Αυτό έχει τεθεί πλέον. Και αυτό δεν λύνεται έτσι. Καταλάβες. Μια ερώτηση. Κόρμπιν. Ο Κόρμπιν ήταν ένας... Με συγχωρείτε. Ήταν ένας ακτιβιστής, είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ κτλ. Σήμερα κάνει μια πρόταση και λέει είτε παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε φτιάχνουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τύπου Νορβηγίας. Που σημαίνει δηλαδή ελεύθερη έχουμε τελωνιακή ζώνη σε ελεύθερη ζώνη, αλλά πολιτικά είναι απόλυτα ανεξάρτητη Νορβηγία. Θα ρωτάγε κανείς λοιπόν, γιατί αυτή η πρόταση ακούγεται λάθος, ανεξάρτητα από τη δημοκρατία τώρα, μιλάω σε οικονομικό επίπεδο. Το πρώτο ζήτημα που μπαίνει είναι το εξής. Ένα βήμα. Δηλαδή, για να μπορέσει να συζητήσει μια κοινωνία
τι είναι αυτό το περιεχόμενο της ελεύθερης ζώνης εμπορίου, θα πρέπει να το ζητήσει ξεχωριστά από τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είναι πακέτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου φέρνει το πακέτο της συμφωνίας λύσης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα άλλο πακέτο που να λέει, για παράδειγμα, ότι θα έχουμε ένα καθεστώς ελεύθερου εμπορίου, όπως είναι η συμφωνία CETA, Ευρωπαϊκή Ένωση-Καναδά, ή η συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ. Ποιος θα το συζητήσει αυτό? Δεν πρέπει να συζητηθεί ξεχωριστά από το κοινοβούλιο? Δεν πρέπει να τον πάρει χαμπάρι η κοινωνία αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να θέσει να τεθούν τα θέματα από την ίδια την κοινωνία? Δηλαδή, τι θέλει ο κύριος Κόρμπιν εμέσως? Θέλει με το προκάλημα της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ομαλή Εξόδου, να το πούμε έτσι, να διατηρήσει ένα καθεστώς η Βρετανία σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζει χώρες εμπορικές σχέσεις οι οποίες διατηρούνται ή σέβονται τα λεγόμενα κινητικά κεκτημένα, ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, ανθρώπων και εμπορευμάτων. Αυτό είναι αποδεκτό? Το συζήτησε η κοινωνία και το δέχεται? Γιατί πρέπει να συνδέονται αυτά τα δύο? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν αποδέχτηκε το ίδιο το κοινοβούλιο και ο κύριος Κόρμπιν τη συμφωνία της κυρίας Μέη είναι ότι δεν μπορείς να μου φέρεις 580 σελίδες συμφωνία όπου περιλαμβάνονται ένα χίλια ζητήματα, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο όλος που θα αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες μέσα στην βρετανική οικονομία, οι εμπορικές σχέσεις, οι εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα, πακέτο να το συζητήσω. Πρέπει το κάθε ένα από αυτά να συζητηθεί ειδικά στο κοινοβούλιο για να ασκηθεί για να γίνει σεβαστή η κυριαρχία του κοινοβουλίου. Εδώ πώς τη σέβεται ακριβώς? Τι είναι ακριβώς η συμφωνία αυτή που ζητάει? Και δεν μου λες ποιος θα την εξασφαλίσει αυτή. Ποιος θα την εξασφαλίσει? Ποιος θα την εξασφαλίσει? Ο Τζόνσον? Όχι. Η συμφωνία. Η κυβέρνηση εργατικών θα σου πει που θα βγω εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν μέχρι τότε να μην βγούμε. Όχι. Και γιατί να μην βγούμε και να τη διαπραγματεύσει εσύ μετά? Δεν κατάλαβα. Ίσα ίσα που θα είναι και πιο καλή θέση σου στην Βρετανία. Η συναλλακτική θέση. Έτσι. Η άποψη διαπραγμάτευσης. Δεύτερο, γιατί συνδέονται αυτά τα δύο? Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής. Από πού και ως πού ένα κόμμα εργατικό που υποτίθεται σέβεται τα εργατικά δικαιώματα κτλ. Είναι υπέρ της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου, προσώπων και εμπορευμάτων. Όταν μάλιστα, Δημήτρη μου, να θυμίσω ότι και ο Κόρμπιν, όλη και όλη η Ευρωπαϊκή Αριστερά τότε διαδηλώνουν αντίον της ΕΟΚ. Δηλαδή ως μονοπωλιακό, δύναμη μονοπωλιακή κτλ. Κτλ. Πώς αλλάξαν αυτοί τόσο πολύ? Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα, άρα. Πάλι έτσι. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Και ξαναλέω, 7 τρισεκατομμύρια απαιτήσεις έχουν οι βρετανικές τράπεζες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 7-3. Η Βρετανία έχει ΑΕΠ 2,13. Τρεις φορές και ο κύριος Κόρμπιν υπερασπίζει τα 7 τρισεκατομμύρια των τραπεζών. Δεν του καίγεται καρφί για την πραγματική οικονομία της Βρετανίας, που σημαίνει ο εργαζόμενος, ο μικρομεσαίος και ο εργάτης. Και όμως ο Κόρμπιν έκανε το πρόγραμμα τώρα του Εργατικού Κόμματος, μιλάει για εθνικοποιήσεις που αντιστρατεύονται, ναι, ναι, βέβαια. Ερώτημα. Ναι. Πώς θα τα κάνεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Αυτό είναι και για μένα η απορία. Πώς είναι δυνατόν να λες επανεθνικοποιώ, έτσι, τη στιγμή που αποδέχεσαι την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου κτλ. Το πρώτο πράγμα που θα σου κάνουν είναι να σε πάνε στα δικαστήρια, θα σε ξεσκίσουν και ιδιαίτερα στα βρετανικά δικαστήρια. Και σε ποια δικαστήρια αυτά που βγάζουν τέτοιες αποφάσεις στο ανώτατο δικαστήριο? Είναι δυνατόν να συγκρούεται με την κυβέρνηση σε ζητήματα που αφορούν τη στοιχειώδη υλοποίηση ενός δημοσίευματος? Το δημοσίευμα, όταν το δημοσίευμα είπε όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σημαίνει πρακτικά και νομικά? Σημαίνει ότι φεύγω, κάνω καθαρή έξοδο και από εκεί και πέρα συζητάω οποιαδήποτε σχέση. Τα συζητάμε. Έτσι. Άρα τι διαπραγματεύομαι εγώ στα 2 χρόνια που μου δίνει το άρθρο 50? Τα logistics της εξόδου. Μάλιστα.
το τεχνικό μέρος δηλαδή. Το τεχνικό μέρος. Το οποίο τεχνικό μέρος, παρά τις τερατολογίες που έχουν ακουστεί, πρόσφατα ο επικεφαλής του Ντόβερ, του λιμανιού του Ντόβερ, είπε ότι είμαστε 100% έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την έξοδο. Καλά, είναι αστείωτες αυτές. Αυτά λύνονται. Αυτά λύνονται. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να είσαι τυπικός και εντάξει στην εντολή που πήρες. Αλλά όταν προστατεύεις τα συμφέροντα του City και δουλεύεις για το City ως πολιτικός, κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να μην υλοποιηθεί. Διότι αυτός που κερδίζει σήμερα από τη Βρετανία δεν είναι ούτε ο βιομήχανος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Βιομήχανοι και τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Σχεδόν δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο αυτοί που κερδίζουν ή που έχουν διαπλοκή διαμέσου της χρηματιστικής αγοράς. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και όλη η ιστορία είναι το εξής. Το ποιος θα κερδίσει από αυτήν την ιστορία, αν θα κερδίσουν οι τράπεζες ή αν θα επαναπροσδιοριστεί ολόκληρη η βρετανική οικονομία. Αν φύγει η Βρετανία χωρίς συμφωνία, δεν σημαίνει ότι θα λυθούν τα προβλήματα των εργατών. Απλούστατα, θα ξανατεθούν τα ζητήματα όλα επιτάπητος. Θέλουμε απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων. Θέλουμε απελευθέρωση της αγοράς. Θέλουμε πανεθνικοποίηση. Βάζουμε ξανά. Μήπως θέλουμε την ανασυγκρότηση της βιομηχανία μας και όχι από βιομηχάνηση όπως επέβαλε η Θάτσερ, ο Μέιτζορ και κυρίως ο Μπλερ. Να ξαναμπούν τα ζητήματα από την αρχή. Λένε όλοι αυτοί οι τερατολόγοι που λένε για το Brexit και θα γίνει καταστροφή κτλ. Λένε ότι το εμπόριο, το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου της Βρετανίας, το εμπορικό συζύγιο, το έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 40%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τόσο αντίστοιχο. Καλά τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα για να ξέρουμε, για να μας πιάνουν κορόιδα. Πρώτον, το ισοζύγιο κοιτάμε. Πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι το ισοζύγιο. Είναι αρνητικό το ισοζύγιο Βρετανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα με Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Δεύτερον, εάν φύγει η Βρετανία, ποιος έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να ανακάμψει στο εμπόριό του ανάμεσα στους δύο? Λοιπόν, η Βρετανία έχει μια παγκοσμιότητα ολόκληρη, δηλαδή δεν μιλάμε για την κοινωνική πολιτεία μόνο, αλλά την δυνατότητα ανάπτυξης των εμπορικών της σχέσεων χωρίς πλέον περιοριστικούς παράγοντες. Και ο Τραμπ περιμένει, λέει, είμαι έτοιμος να κάνω συμφωνία μαζί σας. Δεν είναι τρελός. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, ιδιαίτερα εάν αναχτηθούν πολιτικές που λένε επανεπένδυσης στην βρετανική οικονομία με την ανάπτυξη της βιομηχανίας κτλ. Θες να πεις, Δημήτρη μου, δηλαδή, συγγνώμη που διακόπτω. Με μια πολιτική, δηλαδή, υποκατάσταση των εισαγωγών. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι που πουλάγανε στη Βρετανία με προγραμματικά. Πολύ χοντρό. Πού θα πουλήσουν? Πού θα πουλήσουν? Δεν έχουν δυνατότητες παρά μόνο να ξαναβρούν μερίδια, να αναδιανύμουν μερίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν ξεσκίσει. Έτσι. Δεν μπορούν να τα βρουν αυτά τα μερίδια εντός. Εκτός. Πού να τα βρουν? Γίνεται άλλος πόλεμος εκτός. Έτσι. Πού να τα βρουν? Να τα βρουν στην Αφρική? Να τα βρουν στην Ασία? Να τα βρουν πού? Στην υπόλοιπη Ευρώπη? Πού? Δεν έχουν. Άρα το πανικός γίνεται για αυτούς. Έτσι. Γι' αυτό και οι Bremain δουλεύουν για τις τράπεζες, και για τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η ιστορία. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό, συγγνώμη, στο τελευταίο συνέδριο που έγιναν οι Λίμπερα σε αυτοί οι φιλελεύθεροι, το κόμμα υβρίδιο αυτό, λοιπόν, εμφανίστηκε ο κύριος ο Βέλγος. Ναι, κάπως τέτοιο. Λοιπόν, ο Βερχόφεν, πώς το λένε, ο Φάιτχόβεν και τα λοιπά, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αυτοκρατορία. Στην αυτοκρατορία, είτε παραμένεις, είτε δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορείς να φύγεις. Ξεκάθαρα. Χθες έγινε αυτό. Όχι, είναι πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ κουβέντα όλοι. Δεν είπανε τίποτα φυσικά. Έγινε χαμός στη Βρετανία. Έτσι. Όσο μιλάνε τόσο καλύτερα. Ναι, όταν λες ξεκάθαρα ότι εδώ μιλάμε για αυτοκρατορία και δεν μπορείς από την αυτοκρατορία να αποχωρήσεις, όντως, ή με επανάσταση ή με πόλεμο φεύγεις από αυτοκρατορία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δομές και δεν είναι ο πρώτος που το έχει πει. Το έχει πει ο Γιούγκερ, το έχει πει ο Μπαρόζο. Μιλάει ξεκάθαρα για αυτοκρατορία, έτσι, empire, μόνο που ο Μπαρόζο μας είπε, λέει, είναι non-imperial empire. Όχι αυτοκρατορική, αυτοκρατορία. Ναι. Λοιπόν, και γέλα στο το παραδαλό κατσίκι, όταν το είπε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, αλλά εδώ όταν είσαι πουλημένο το μάρι στην Ελλάδα και είσαι ραγιάς του κερατά, για να μην πω δοσί
σύλλογος του εσχής του είδους, αυτά δεν σε ενοχλούν, διότι είσαι μαθημένος να υπηρετείς αυτοκρατορίες. Δεν ποτέ πάλεψες ή αγωνίστηκες για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Νομίζω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό φοβούνται. Να μην φανεί δηλαδή ότι είναι δυνατή αποχώρηση για την Αγγλία, λέω, από την αυτοκρατορία. Αυτό και εγώ λέω ότι αν το πετύχουν οι Βρετανοί. Θα είναι πιθανό και δυνατό για όλους τους άλλους. Θα είναι η χαριστική βολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, πολιτικά είναι δυνατό να γίνει. Και μάλιστα χωρίς συμφωνία. Δεύτερο, οικονομικά δεν διασώζεται το πράγμα. Δεν διασώζεται. Δεν θα μπορούν οι τράπεζες, οι μεγάλες τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας, να διαθέσουν κεφάλαια προς τον υπόλοιπο κόσμο που το κάνανε διαμέσου του City. Γιατί δεν μπορούν να δημιουργήσουν υποκατάστατους μηχανισμούς? Όχι, δεν μπορούν, γιατί χρειάζονται μεγάλες αγορές, θεσπισμένες αγορές για να διακινήσουν τον όγκο των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Δεν μιλάμε τώρα για μερικά και για κεφάλαια, ας πούμε, το επίπεδο, πώς να το πούμε, σαν τους απατεώνες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για 3 εκατομμύρια δολάρια. Προφανώς, προφανώς. Το της Deutsche Bank είναι 47-3. Πού θα πάει? Για να πω την Αμερική έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί, είναι 100 καμιά άλλο. Έχει αποκλειστεί. Πού θα πάει? Στην Ιαπωνία καλά δεν πατάει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, στην Κίνα πού θα πάνε αυτοί? Να κάνουν τι? Μέσω της Βρετανίας και του City είχαν δυνατότητα της εκτόνωσης αυτής της δραστηριότητας του κεφαλαίου τους. Ως ένα βαθμό, γιατί μετά την κρίση υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, πού θα πάνε αυτά τα κεφαλαία? Θα βουλιάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα όλη η λογική αυτή, η λογική το ότι έχω διαλύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες κυριολεκτικά, άρα η εσωτερική ζήτηση δεν τραβάει, δεν μπορεί να μου απορροφήσει, άρα πού πάμε? Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι αν φύγει η Βρετανία, θα δημιουργήσει τέτοιο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Θες να πεις, αν καταλαβαίνω καλά, Δημήτρη μου, ότι δεν υπάρχει δηλαδή, όπως λένε πολλοί, δεξιό και αριστερό Brexit. Υπάρχει δεξιά και αριστερή πολιτική μετά το Brexit. Θες, δεν είναι? Βέβαια. Γιατί πολλοί σου λένε, δεν υπάρχει το δεξί Brexit του Johnson, ας πούμε, που θα το πάει στις θεσσαρικές πολιτικές τα λοιπά, και υπάρχει, ας πούμε, και το αριστερό Brexit. Άρα δεν μπορούμε. Τι είναι το αριστερό Brexit? Δεν το καταλαβαίνω, ομολογώ. Και γιατί εγώ. Έχουν συμπράξει όλοι αυτοί? Είναι οι λύθοι, οι αριστεροί που στηρίζουν το Brexit? Γιατί φοβούνται, θα σου πούνε, τις νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις που θα επιβάλλει ο Τζόνσον μετά την. Όχι, οι αριστεροί του Brexit που έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται τώρα σε αυτήν την ιστορία και μέσω του Brexit του κόμματος του Φαράτζ, αλλά υποστηρίζουν και την πολιτική της συμπράξης σε πιθανές εκλογές. Τι είναι, ηλίθιοι? Δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει ή δεν έχουν εμπειρία? Και μιλάμε για ιστορικά στελέχη του εργατικού κόμματος. Και μάλιστα εργατικά στελέχη του εργατικού κόμματος που, όσο έχω διαβάσει τα βιογραφικά τους, δεν είναι έμνηστοι του κόμματος, είναι άνθρωποι των γειτονιών. Έχουν προέλθει από τις εργατικές γειτονιές, τα σωματεία βάσης. Έχουν δώσει μάχες εκ παρατάξεως σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί τώρα πρωταγωνιστούν και αυτοί μάλιστα κρατάνε τη βάση, τη σχέση με τις εργατογειτονιές. Λοιπόν, του Brexit, να το πούμε έτσι, όχι μόνο του κόμματος, αλλά ολόκληρου του κινήματος, γιατί είναι ένα κίνημα το οποίο έχει. Ναι, πέρα από κόμματα, είσαι, λοιπόν, διαπερνάει οριζόντια και τα δύο. Τι μπαίνει το ζήτημα με τον Brexit? Το ζήτημα της δημοκρατίας. Το ζήτημα της δημοκρατίας είναι κορυφαίο στη Βρετανία από το 1649, που υπήρξε το λεγόμενο Agreement for the People, η συμφωνία για το λαό. Συμφωνία για το λαό που έλεγε το εξής: εμείς πολεμήσαμε να ξεφορτωθούμε το μονάρχη απέναντι στο κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι το κοινοβούλιο μας εκφράζει. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή που προτάθηκε από το New Model Army του Cromwell ήταν η εξής. Πρώτον, θα αλλάξουν τα συστήματα της εκλογής μέσω κομιτιών. Θα υπάρξουν επανακαθορισμός των εκλογικών περιφερειών ώστε να είναι ισότιμες σε πληθυσμό για να εφαρμοστεί απλή αναλογική. Έτσι. Εμείς θα υπάρξει γενικό εκλογικό δικαίωμα. Θα καταργηθεί η φυλάκιση για χρέη. Habeas corpus. Έτσι. Η φυλάκιση για χρέη και τα κοινοβούλια θα είναι ανακλήτα. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, έλεγαν, 1 ή 2 φορές το χρόνο. Αυτό επαναλήφθηκε σαν απέτηση από την εργατική τάξη
εκεί συντρίφτηκε, είναι γνωστό με δύο τρόπους, έτσι, αφενός το χρησιμοποίησε ο Κρόμουελ και τα μεσαία στρώματα που κυρίως στήριξε, κυρίως στρώματα που αφορούσαν και γεωκτήμονες, αλλά δεν ήταν η αριστοκρατία της εποχής εκείνης, διέλυσαν το κοινοβούλιο, αλλά ταυτόχρονα διέλυσαν και τον New Model Army όταν τσάκησαν τους εκπροσώπους των Leverers, των εξωτιστών, που ήταν κατά κύριο λόγο Stingers, ναι, όλα αυτά τα ριζοσπαστικά κινήματα που υπήρξαν μέσα τότε, που είχαν αναπτυχθεί εκείνη την εποχή. Έτσι υποχώρησε το δημοκρατικό αίτημα, ξαναεμφανίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα, και το υιοθέτησε ως κύρια σημαία. Με αυτό βγήκε η εργατική τάξη ως οργανωμένη τάξη, εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο με τη χάρτα που επαναεπικαιροποιούσε τα αιτήματα του Agreement for the People του 1649. Αυτό ήταν το αίτημα. Αρχές του 29. 1645. Όχι, λέω, πότε επαναλήφθηκε, που είπες. 1845-1848 με τους χαρτιστές. Λοιπόν, αυτό το κόμμα, το πρώτο κόμμα της εργατικής τάξης, όταν βγήκε στο πολιτικό προσκήνιο η τάξη ως τάξη, βγήκε με αίτημα να αλλάξει το κοινοβουλευτικό καθεστώς, να γίνει δημοκρατικό. Βέβαια, τότε ήταν το γενικό εκλογικό δικαίωμα, γιατί οι μη έχοντες δεν ψήφισαν και οι μη κατέχοντες δεν ψήφισαν, ούτε καν ψήφιζαν. Λοιπόν, γυναίκες, ναι, αλλά φαίνουν όλα αυτά τα παλιά τα πολιτικά αιτήματα. Η προδοσία της εργατικής τάξης ξεκινάει από τη στιγμή που το εργατικό κόμμα ξεχνάει και βάζει στο περιθώριο το πλαίσιο δημοκρατικών αιτημάτων που υπήρχε από τη χάρτα μέχρι και την εποχή δημιουργίας ή επικράτησης του εργατικού κόμματος. Εκεί είναι η μεγάλη προδοσία της εργατικής τάξης. Και στο όνομα μάλιστα των ταξικών αιτημάτων. Το μπεροκάματο, το κοινωνικό κράτος. Οικονομίστηκα, σαν να λέμε. Trade unionισμό, έτσι, αυτό που λες. Υιοθέτησε αυτό το πράγμα και πέταξε στα σκουπίδια το δημοκρατικό. Το πολιτικό αίτημα, στο το πολιτικό. Λοιπόν, αυτή είναι η στροφή που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Κορυφώθηκε στο Μεσοπόλεμο και μετά έγινε κανόνας με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ότι να αντιμετωπίζουμε τη δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα ως με εργαλειακό τρόπο. Με βολεύει, το χρησιμοποιώ. Δεν με βολεύει να παραπληγεί. Λοιπόν, και τώρα το βρίσκουν μπροστά τους. Για ακόμη μια φορά. Για ακόμη μια φορά. Μετατρέποντας την εργατική τάξη σε τεχνία, γιατί όταν λες ότι το πρόβλημα του εργάτη είναι το μεροκάματο ή μόνο το μεροκάματο, η συλλογική σύμβαση ή οτιδήποτε, και δεν είναι, για παράδειγμα, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα, έτσι, τότε υποβιβάζει σε συντεχνία τον εργαζόμενο και την εργατική τάξη στο βαθμό που υπάρχει. Και αν μου επιτρέψεις, αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ο προλετάριος προόριστε, είναι προορισμένος, αν θέλει να γίνει, να είναι προλετάριος, να ενώσει την κοινωνία και να την απελευθερώσει. Προφανώς. Δεν είναι μόνο να πάρω καλύτερα λεφτά. Ανατρέποντας το κεφάλαιο, ανατρέπει και τον εαυτό του. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα εδώ, πέρα από τα θεωρητικά που ο καθένας. Δεν ήταν ενδιαφέρον, ίσως πολλούς. Όχι, όχι. Και ο καθένας στην αριστερά τα έχει μάθει να τα παπαγαλίζει από κάθε εγχειρίδιο. Το πρόβλημα είναι στην πράξη. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι χωρίς μάχη και χωρίς κατάκτηση της δημοκρατίας, επανάσταση δεν μπορεί να υπάρχει. Πολιτική ποιοτική αλλαγή δεν υπάρχει. Αυτό είναι επανάσταση, έτσι. Πολιτική ποιοτική αλλαγή. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα, χωρίς δημοκρατικό πρόγραμμα, χωρίς να λύνει το ζήτημα ποιος ποιον, δηλαδή ποιος κυβερνάει σε αυτόν τον τόπο, τι έλεγε ο Καραμαλής. Ναι. Ο παλιός, ναι. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Μα επιτέλους δεν ήξερε, δεν το είχε καταλάβει 20-15 χρόνια. Ο Καραμαλής μετά είναι πανέξυπνος. Έτσι. Εξέφραζε με αυτόν τον τρόπο αυτό που έλεγε ο Κοσμάκης στις γειτονίες και στα εργοστάσια και στις δουλειές. Αυτό. Ποιος κυβερνάει, βέβαια. Και γι' αυτό γεννήθηκε αυτό και το κίνημα που γεννήθηκε τότε, που χρειάστηκε από τη μια να το τσακίσει η Χούντα και από την άλλη να το αποδιγετήσει η μεταπολίτευση. Αυτό έγινε. Στην πραγματικότητα που είναι συνέχεια της Χούντας, δηλαδή αυτό έγινε. Δημήτρη μου, πριν φύγουμε από το Brexit για την ώρα, γιατί θα επανέλθει αναγκαστικά κανείς, γιατί παίζονται πολλά πράγματα. Για μένα είναι το κορυφαίο. Είναι το κορυφαίο σήμερα. Τώρα που χάθηκε η Ιταλία από το συμβιβασμό των 5 αστέρων. Θα το δούμε. Ναι, εντάξει, θα δούμε το πώς θα γίνει. Έτσι. Να μας πεις και για αυτά δύο πράγματα. Να σου πω, δηλαδή, η θέση είναι, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ, από τον Τζόνσον, από τη Θάτσερ, από τον οποιονδήποτε γλιτώνεις με τις εκλογές.
με μια απλή εκλογική αναμέτρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Αυτό τίθεται το ζήτημα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μα αυτό το κυρίαρχο ζήτημα που έκανε και την πλειοψηφία να ψηφίσει. Όλες οι μετρήσεις, όλες οι κοινωνιολογικές αναλύσεις της ψήφου των Brexit που έχουν δημοσιευτεί και σε βιβλία και σε αναλύσεις και σε μετρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι κέρδισε το σύνθημα που έριξε η εκστρατεία που έγινε υπέρ του Brexit, που έλεγε στον κόσμο take the control back. Πού έγινε αυτό? Στη Βρετανία. Τώρα, ναι, το 16. Το 16. Μάλιστα. Αυτή ήταν το κεντρικό του σύνθημα. Take the control back, δηλαδή πάρε εσύ τον έλεγχο. Mm-hmm. Και όχι το ιεραδείο των Βρυξελών. Έτσι, αυτό είναι η όλη ιστορία. Αυτό δεν συμφωνώ πολύ. Αυτό είναι. Και τώρα πλέον γεννιέται ένα τεράστιο ζήτημα. Τι σημασία έχει, τι βάθος έχει αυτό το απλό συνθηματάκι. Ναι, ναι, ναι. Το ότι τι παίρνω, το παίρνω σημαίνει ότι ξέρετε, δεν πρέπει να ξεφορτωθώ μόνο τις Βρυξέλλες. Πρέπει να ξεφορτωθώ και το δικαστικό σύστημα της Αγγλίας. Πρέπει να ξεφορτωθώ και τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε κυριαρχία το κοινοβούλιο μου, βάζοντας το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολύ και συντηρητικοί πλέον οπαδοί του Brexit του πλέον επανεξετάζουν τη θέση τους. Δηλαδή, λέει, για καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένα αναχρονιστικό δικαστήριο που έχει βγει από μια συμφωνία της αριστοκρατίας με το κοινοβούλιο το 1688 να μου ανατρέπει εμένα τη λαϊκή τιμιγορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει, πρέπει να ξαναμπούν τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2016 υπήρξε μια άνθηση φιλολογίας. Το έλεγες προχθές. Συνταγματικής αναθεώρησης στη Βρετανία. Δηλαδή, θεμελιακών αρχών της συνταγματικής κατάστασης στη Βρετανία. Δηλαδή, το γεγονός ότι ασκεί κυριαρχία το κοινοβούλιο και όχι ο λαός. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει έθνος στην Αγγλία. Και άρα έθνος σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα ανάμεσα στον Εγγλέζο και στον Σκοτσέζο ή στον Ουαλό και στον Ιρλανδό ή οτιδήποτε άλλο. Και ακριβώς, πάνω σε αυτές τις ιστορίες έτσι μπορεί να στηριχτούν και να γίνουν σημεία και τεράτα. Αυτό που κάνουν και σήμερα το βλέπουν πλέον, το βλέπει ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον ο κόσμος. Τώρα, ανεξάρτητα, μέχρι στιγμής δεν τον έχουν φοβήσει. Δεν τον έχουν φοβήσει, σίγουρα. Πρόσεξε να λες όμως τι γίνεται. Πέφτουν πάρα πολλοί μύθοι. Το γεγονός ότι ας πούμε από το 2016 και μετά μέχρι σήμερα οι Βρετανοί έχουν δει μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μεροκάματου. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δεν μιλάμε τώρα για το τι είναι. Την ίδια ώρα όμως μπαίνει ένα θέμα. Ότι πώς γίνεται ρε παιδιά να αυξάνει το μεροκάματο, το βασικός μισθός για το Βρετανό εργαζόμενο και την ίδια ώρα να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Έχει να κάνει με το γεγονός, όχι μόνο με τον πληθωρισμό. Αρκετές αντισέφτηκε, αυξήθηκε. Εκεί επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε πάντα, ότι η αύξηση των μισθών δεν παράγει πληθωρισμό. Αντίθετα, η αύξηση των μισθών και μάλιστα με βάση την παραγωγικότητα και την αύξηση του τιμαρίθμου, αν είναι πάνω από τον τιμαρίθμο, πιέζει τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και στη Βρετανία. Με την έξαρση του πληθωρισμού αμέσως μετά το 2016, λόγω της μεγάλης πτώσης της λίρας αλλά και το μεγάλο σοκ που έπαθε η βρετανική οικονομία, με την αμέριστη συμβολή της κυβέρνησης φυσικά. Λοιπόν, δεν υπήρξαν πολιτικές υποστήριξεις όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπήρξε ένας πληθωρισμός της τάξης του 3,2 περίπου τα 100. Πολύ ψηλός για τα δεδομένα της Ευρώπης. Αυτό έπεσε. Αυξήθηκε το μεροκάμα. Όμως, το τελευταίο 1 με 2 χρόνια, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, έχουμε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 75, τη δεκαετία του 70, για πρώτη φορά το ποσοστό της οριακής αποταμίευσης να γίνεται αρνητικό για τα νοικοκυριά της Βρετανίας. Δηλαδή χειροτερεύει η κατάσταση. Χειροτερεύει. Δηλαδή ενώ αυξάνει το διαθέσιμο, δεν μου περισσεύει για να βάλω κάποιο στην άκρη. Όχι για να τα κάνουμε καταθέσεις τράπεζες. Για να μπορέσω να κάνω ένα προγραμματισμό που να στηριχτεί η οικονομία. Είναι βασικό στοιχείο αυτό για να στηριχτεί μέσω μακροπρόθεσμα η οικονομία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό τι υποδηλώνει. Υποδηλώνει ότι το μέσο νοικοκυριό έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ από δαπάνες που δεν είναι δικές του, που τις έχει φορτώσει κατά κύριο λόγο του ιδιωτικοποίηση του κράτους και όλες αυτές τις πολιτικές διάλυσης του νοσηλεία. Δεν μου φτάνει. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα όμως αναπτύσσεται ένα πολύ ισχυρό κίνημα και μέσα στα συνδικάτα αλλά και εκτός συνδικάτων που λέγεται fair wage, δηλαδή ένας
τίμιος μισθός. Δηλαδή το Φεγουέτζ υπάρχει πολύ παλιά, αλλά, και το κορίδι του Μάρξ, αλλά είναι άλλες συνθήκες τώρα πλέον. Το Φεγουέτζ είναι να υπολογίζει το μισθό με βάση τις ανάγκες μου και όχι με βάση του ανταγωνισμού και τις συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά. Προσφορά και ζήτηση. Εντάξει, και έτσι διεκδικούν στο να από τα 7 και 80, αν θυμάμαι καλά, έχει πάει 8, ας πούμε, έχει πάει λίρες η ώρα, αν θυμάμαι καλά, να πάει στις 9 με 12. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια μάχη που έχει να δοθεί εφόσον επαναπροσδιορίζονται όλοι οι συντελεστές της οικονομίας από τη στιγμή που θα φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί αρχίζει άλλη ιστορία. Εκεί είναι τα κοίτα. Εκεί πάλι ακριβώς θα δείξει την κατεύθυνση. Το να κάθεσαι και να μου λες ότι άμα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσω όλα. Συγγνώμη, είναι σαν να μου λες την καλύτερη των περιπτώσεων. Όχι, όλη η ιστορία δεν υπήρξε. Παρετούμε και δεν υπήρξε. Παρετούμε. Δεν πρόκειται να δώσω καμία μάχη. Δεν έχω καμία δυνατότητα να δώσω καμία μάχη και να κερδίσω καμία μάχη. Mm-hmm. Με δεδομένο, εγώ ξαναλέω ότι όλοι αυτοί που σκέφτονται έτσι θα ήθελα να μου πούνε μία χώρα. Μία χώρα από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα από τότε που εφαρμόζεται η οικονομική ενωτική ενοποίηση, μία χώρα που ανατράπηκε η κυβέρνησή της από εκλογές, έτσι, ή έπεσε ή οτιδήποτε, και ανατράπηκε η πολιτική την οποία εφαρμόζει. Μία. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα. Του Παπανδρέου έπεσε, του Γιώργου, αλλά με παλατιανό πραξικόπημα. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι συνεχίστηκε για να συνεχιστεί η πολιτική. Έπεσε για να συνεχιστεί. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Ενώ πριν υπήρχαν ανατροπές κυβερνήσεων και αναχέτηση πολιτικών. Και είχαν κοινωνικά αποτελέσματα. Η μόνη αναχέτηση πολιτικών, αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε αναχέτηση πολιτικών, ήταν πρόσφατα, τον περασμένο χρόνο, με τα κίτρινα γυλαίκα, όταν ανάγκασαν τον Μακρόν να πάρει πίσω μια σειρά. Στη βενζίνη και πολλά άλλα. Έτσι. Αυτό. Μόνο και μόνο για να τους καθησυχάσει. Τώρα βέβαιως έχει επιταχύνει τους ρυθμούς να εφαρμόσει τις πολιτικές. Λοιπόν, αλλά το έκανε. Αλλά μόνο με μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, μορφή εξέγερσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό σου επιτρέπει μόνο, με αυτό μόνο τον τρόπο μπορείς να επιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εξέγερση. Δυστυχώς. Ούτε με απεργίες, ούτε με λαϊκές κινητοποιήσεις, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε μέσω των εκλογών. Ούτε μέσω των εκλογών. Ούτε ακριβώς, μέσω των εκλογών. Ακριβώς. Μόνο με εξέγερση. Με εξέγερση που θα επιβάλλει καινούργια δεδομένα και ουσιαστικά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα έχουν κλείσει όλα. Δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, και όλοι αυτοί τώρα με τις κανονικότητες, μια και έχουμε τώρα, είμαστε σε μια φάση που έχουμε και απεργίες κιόλας. Κάνουμε απεργίες. Πάει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης κατεβαίνει. Είχε προχθές. Εγώ δεν πηγαίνω πια στις διαδηλώσεις. Καθόλου δεν έχει. 50% Έχει όμως συμμετοχή. Είχε μια συμμετοχή. Η οποία δεν είναι για πέταμα. Και δεν είναι η κατάκτηση του ΠΑΜΕ, όπως έλεγε η ΕΣΕ. Αυτές οι γελιότητες να κάνουν, σκοτώνουν τον ΠΑΜΕ με την ΕΣΕ, ποιος ελέγχει το ΕΚΑ και οι μαλακίες, αυτά να κάνουν και θα φέρει ο Μητσοτάκης πολύ χειρότερους συνδικαλιστικούς νόμους. Και θα περάσουν με την ανοχή των εργαζομένων. Δεν τους χρειάζεται όμως τους συνδικαλιστές αυτούς και ο Μητσοτάκης. Τους χρειάζεται, αλλά πρέπει να τους ελέγχει με την έννοια ότι δεν μπορούν να παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Έτσι, μιλάμε για φασιστικοποίηση του κράτους. Φασιστικοποίηση του κράτους σημαίνει ότι πειθαρχείς σε μια κεντρική αρχή. Αυτό σημαίνει. Τέρμα τα παιχνίδια τα προσωπικά. Το επιτελικό κράτος. Είναι το επιτελικό κράτος, λοιπόν, που σημαίνει ότι πλέον τα συνδικάτα είναι μοχλός κυβερνητικής πολιτικής. Τελείωσε. Έτσι. Θα παίρνεις τα λεφτάκια σου, θα σου κάνω εγώ την αβάντα και την αυτό, θα κλείνω τα μάτια για να τα οικονομάς από κάτω ή από πάνω το τραπέζι, αλλά δεν θα τολμήσεις να διεκδικήσεις. Αυτό είναι η ιστορία. Γι' αυτό άλλωστε και η ΓΕΣΕ είπε δεν έχει έρθει το νομοσχέδιο ακόμη, είναι πρόωρο και αυτό και μπούρδες. Μπούρδες. Λοιπόν, και βεβαίως από την άλλη μεριά το ΕΚΑ κατέβαινε κάτω να κάνει διεκδίκηση τι. Απέναντι σε ποιον, μια κυβέρνηση που δεν αποφασίζει. Στη Βρετανία γίνεται το μεγάλο θέμα είναι ποιος ποιον. Δηλαδή ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Ποιος ελέγχει αυτή τη χώρα. Και εδώ πέρα είναι ζήτημα το νομοσχέδιο αν θα κατέβει ή αν θα το πάρουμε πίσω. Πόσο λίγο ακούγεται. Ο τρεντιουνισμός του κερατά. Δηλαδή η πατρίδα του τρεντιουνισμού έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αφθόρμητα οι λαϊκές μάζες έχουν βάλει το ζήτημα από κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή ρε παιδιά, άμα δεν είναι να πάρω εγώ τις αποφάσεις, τότε να τα βράσω όλα. Έτσι. Ή τουλάχιστον, συγγνώμη, έχω και εγώ λόγο. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ πέρα συζητάμε ακόμη στο επίπεδο του τρεντιουνισμού χειρίς του είδους. Χειρίς του είδους. Πότε το συνδικαλιστικό κίνημά μας είχε αυτό το πέρα τα χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον
μέχρι και τη μεταπόλητευση, έτσι. Γιατί είναι η κατάκτηση μεταπόλητευση αυτή η ξεφτύλα η συνδικαλιστική. Έτσι. Λοιπόν, γιατί? Για να μην μπουν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, προκειμένου να φανούν ότι οι κομματικές ηγεσίες και οι πολιτικές ηγεσίες στα συνδικάτα είναι πουλημένες. Είναι πουλημένες. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βέβαια, επειδή καταλαβαίνει ο κόσμος, τους έχει γραμμένο στα παλέτα των υποδημάτων τους. Και λογικό είναι σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχει. Έχει νόημα να κατεβαίνει κανείς σε αυτές τις διαδηλώσεις? Προσωπικά όχι. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν κατέβηκα και δεν κατεβαίνω. Ναι, γιατί για να το πεις ότι επαναστάτης. Τις τελευταίες γίνανε το 15. Επαναστάτης. Δίπλα στα γκρουπούσκουλα και. Αφού τα συνδικάτα έχουν καταδείξει γκρουπούσκουλα. Ακριβώς. Δεν έχουν καμία προσπάθεια κάνει να ενώσουν τους εργαζόμενους. Δεν κάνουν καμία προσπάθεια οι συνδικαλιστάδες να πηγαίνουν στον χώρο να πείσουν τους εργαζόμενους. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν οι συνδικαλιστές κατεβαίνανε σε απεργίες ή ετοιμάζανε απεργίες, ξεκινούσαν από μήνες πριν. Αυτοί ζήμουν και προσπαθήσαν να πείσουν να κάνουν συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, να πάρουν αποφάσεις οι εργαζόμενοι, να φτιαχτούν επιτροπές απεργιακού αγώνα για να συσπυρώσουν, να βρουν τα μέσα και τους χώρους. Να στηρίξουν την απεργία. Όχι ένα διοικητικό συμβούλιο τη Χάκη Φιλανδία ανάλογα και πέντε ηλίθια αιτήματα στο χαρτί που δεν σημαίνει κανένα. Εντάξει, να μου λέγανε ότι ρε παιδιά, να μαζευτούμε 400-500 χίλιοι, να βάλουμε να αναβλώσουμε δύο αεροπλάνα ή ένα τρένο κτλ. Πάμε στο Βερολίνο να τα διεκδικήσουμε, θα το καταλάβω. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Αυτό είναι πιο ηλίθιο. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Είναι πιο άμεσο. Είναι πιο σοβαρό. Θα βλέπεις και έναν κόσμο, ναι, ρε παιδιά. Και μπορεί δίκιο. Να κινείται το πράγμα. Και να σου πει κάτι άλλο. Αν έβλεπες χίλιους εργάτες Έλληνες στη Γερμανία, στην Αλεξάνδρ Πλάτση ή ξέρω εγώ πίσω, θα ήταν και διαφορετικά το πράγμα. Αλλά τώρα τι να σε κάνουν. Σε γραμμένος έχουν. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου. Σε λίγο κιόλας, άμα κάνεις και τον καμπόσο, θα σε παίρνουν μέσα, μαζεύουν. Και τελειώσει η ιστορία. Τέτοιο είναι το συγκεκριμένο κίνημα. Και από πού κι εγώ που εγώ θα πρέπει να τρέφω. Πώς να το πούμε. Να έχω χαμηλούς τόνους απέναντι σε αυτούς. Αυτό που πουλήσαν τη χώρα. Σε αυτούς όχι. Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε όμως? Κοίταξε κάτι. Αν δεν υπάρξουν πρωτογενείς μορφές οργάνωσης και δράσης του ίδιου του λαού, πρωτογενείς μορφές, ο ίδιος ο λαός βρίσκει τους τρόπους. Έτσι. Και πολιτικά και κοινωνικά, ξέχασε το. Αυτή τη στιγμή, πρωτογενείς μορφές είναι οι μάχες που δίνονται για τα δάνεια, είναι για τους πληστηριασμούς, είναι οι μάχες που δίνονται και αύριο θα δοθούν πολύ πιο έντονα στις γειτονιές. Για τις κουριές. Για τα μεγάλα ζητήματα αυτά ή τα επενδυτικά προγράμματα που θα συγκρουστούν, εκεί θα δοθούν οι μεγάλες ταξικές μάχες. Και που θα είναι και εθνικές. Δεν χωρίζεται πια αυτό. Ναι, έτσι. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να είσαι πουλημένο το Μάρι αν τα ξεχωρίσει. Ή να μην βλέπει. Λοιπόν, να μην βλέπει. Να μην βλέπει. Εγώ πιστεύω πλέον μετά από μια δεκαετία δεν είναι δυνατόν να μην βλέπει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ ειλικρινεί και έχουν κανένα συμφέρον. Σου λέει δεν είναι το εθνικό, δεν μπαίνει. Μπαίνει το ταξικό. Το λένε ειλικρινά. Το πιστεύω, αλλά δεν καταλαβαίνουν όμως. Αυτό το θέλω κάτι. Εντάξει. Ναι, μόνο τη διαφορά είναι ότι αυτό που βάζει το ταξικό βρίσκεται απέναντι. Τελικά. Ναι, βρίσκεται απέναντι. Εντάξει. Το ίδιο στην Αγγλία. Όσοι βάζουν ζήτημα ταξικότητας έχουν βρεθεί με τους Μπριμέιν. Είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι που λένε για καθίστε ρε παιδιά, μισό λεπτό εδώ πέρα μιλάμε, η συντριπτική του βία τη εργατική τάξη των φτωχών στρωμάτων είναι με τον Brexit. Εγώ που θα είμαι, με αυτού δεν θα είμαι. Η απάντηση, θα σου κάνω λίγο. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Είναι ηλίθιο. Ναι. Εντάξει, η διαφορά με τον Χίτλερ. Δεν έχει όραμα. Η διαφορά με τον Χίτλερ. Γιατί αυτό έλεγε και ο Χίτλερ. Οπότε χρειάζεται ένα φίλερ για να μπορεί να καθοδηγήσει. Είτε δεξιό είτε αριστερό. Ναι. Η διαφορά με εμάς που κάνουμε κριτική στον κόσμο ενδεχομένως είναι το εξής. Ότι εμείς ξέρουμε ότι χρειάζεται καταλήτες δική του αυτοοργάνωση. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ιδεολογική, ειδοποιώς, ταξική και εθνική διαφορά με όλους αυτούς που θεωρούν χειραγωγήσιμες μάζες τις μάζες του Κοσμάκη. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό του Brexit, όποιος έχει διαβάσει αυτούς του Μπριμέιν, ας πούμε. Πραγματικά συχαίνεται. Τώρα αυτήν άθλια υποκείμενα μόνο και τι εκδηλώσει. Είναι συχαίνεται. Αυτούς, εγώ ειδικά παρακολούσα το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Στην τηλεόραση ή στι μέρε. Δεν θα μπορώ εγώ. Αυτά στην τηλεόραση το έχω κομμένο. Διότι πρέπει να προστατεύσει και το νευρικό σου σύστημα. Δηλαδή ακούς πράγματα, λέει και τρελαίνει. Σα πα στην τηλεόραση γιατί, για ποιο λόγο. Λοιπόν, να του κάνει δηλαδή και τη χάρη να του πληρώσει και τα κερατιάτικα. Τα διάβασα τι τοποθετήσει του. Οι άνθρωποι έχουν ρατσιστική αντιμετώπιση απέναντι στη φτωχολογία. Συμφωνώ. Ο ελιτισμός είναι μια αρρώστια. Ρατσισμός μέχρι αηδίας. Όπως συμπεριφέρονταν οι απεικιοκράτες ρατσιστές απέναντι στους Αφρικανούς και Ασιάτες στις φυλές του Ινδουστάν,
έτσι συμπεριφέρονται απέναντι στη φτωχολογιά των Άγγλων. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι το χειρότερο είδος, ας πούμε, στη Βρετανία είναι να είσαι λευκός, να δουλεύεις σε εργοστάσιο ή στο χτήμα και να μην έχεις ταξιδέψει πουθενά. Δηλαδή, όταν φωτογραφίζεις τη συντηρητική πλειοψηφία του εργαζόμενου, του εργαζόμενου φτωχολογού του φτωχολογιάς της Αγγλίας, ναι, τότε συγγνώμη, πρέπει να σε κρεμάσουν στην πλατεία του Τραφάλγκαρ δίπλα στους Ναζί. Δεν είναι κοσμοπολίτες αυτός ο Κοσμάκης, δεν μπορεί να είναι. Μακάρι να μπορούσε, αλλά δεν μπορεί να είναι. Μα πώς να είναι, με συγχωρείς τώρα. Δεν έχουν άνθρωποι να ζήσουν. Μα και οι ίδιοι κερατάδες, το ίδιο το κόμμα αυτό, του συνέτριψε. Δηλαδή, έκανε τα δύνατα δυνατά να του συντρίψει, του πέρασε από τέσσερις κρίσεις. Από το 1976 που τους έβαλε το Δέλτα Νιτάφ, μετά τους έφερε τη Θάτσερ, μετά τους τσάκισε με τον Μπλερ και τους έχει αλλάξει τον αδόξαστο. Και από πάνω φιλετική αντιμετώπιση έχει. Φιλετική, είναι ρατσιστική αντιμετώπιση αυτή. Είναι ρατσισμός απέναντι στο φτωχό. Και υπήρξε, έτσι, οι ιδεολογίες αυτές, είναι, τότε τις είχαν ονομάσει το 19ο αιώνα κοινωνικό δαρβινισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ρατσισμός απέναντι στη φτωχολογία. Δεν μπορεί να σκεφτεί, είναι αυτό, είναι συντηρητισμός, είναι αυτό. Εμάς. Ναι. Χρειάζεται εμάς να τους οδηγήσουν. Ναι, ναι, τους τενεκέδες, τους ξεγάλωτους. Τους ειδικούς, ναι, δικηγόρους, ναι, οικονομολογούς. Αυτό που σου είπα, το είπε μέλος του εργατικού κόμματος, του βουλευτής στο ΚΟΜ, στο συνέδριο, και το απάντησε συντηρητικός βουλευτής στις εφημερίδες. Δεν τρέπεσαι, αυτοί σε ψηφίζουν. Δεν τρέπεσαι να λες για αυτούς που σε ψηφίζουν. Η ιστορία ξεκίνησε από πολύ παλιά και από τον Πλάτωνα, δηλαδή, έτσι, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε, εκεί ήταν άλλες οι συνθήκες με άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση όπου πραγματικά έχουμε περάσει. Γι' αυτό κιόλας, όταν βλέπεις όλους αυτούς τους τύπους, διάβαζα προσφάτως ενός του Τάσου του Παπά ένα βιβλίο, μια βλακεία για τη μεταπολίτευση. Του δημοσιογράφου είναι αυτό. Α, μάλιστα. Που είναι λοιπόν, ναι. Και λέει ότι. Και κάνει αυτά τα σχόλια το, ξέρεις, του καφενείου. Και θεωρούσε εμείς οι αριστεροί ότι πάντα έχει δίκιο. Αυτό. Ναι, μόνο προφανώς. Αλίμονο, τι άλλο θα ήταν. Λοιπόν, και ούτε εμείς λέγαμε, λέει, ποιες είναι αυτές οι απάντες της μεταπολίτευσης που κατέρευσαν. Μία από αυτές λέει ότι θεωρούσαμε πάντα ότι πάντα έχει δίκιο ο λαός. Ότι είναι σοφός ο λαός. Σιγά μην είναι. Μάρε ξεφτύλα. Εκτός του δεύτερου, το έχει αλλάξει τον αδόξαστο κυριολεκτικά του κόσμου. Δεν του έχει δώσει τη δυνατότητα ούτε καν να ακούσει μια διαφορετική άποψη. Και του το χρεώνει ότι είσαι εσύ απατεώνας. Και Δημήτρη, κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με εξοργίζει. Πες μου, πού συνέβαλε σε τον πολιτικό διάλογο αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται αριστερά. Εγώ τη Χούντα, δεν τη γνώρισα στη Χούντα. Ήμουν και μικρός, δεν τη γνώρισα. Τη Χούντα, τη γνώρισα στην αριστερά εγώ. Από τότε που έμαθα τον εαυτό μου, 18 χρονών, τη Χούντα την κομματική. Μη μιλήσεις γιατί ξέρεις κομματική καθοδήγηση και κομματική γραμμή. Α, ξέρεις, πρέπει απ' έξω να φαινόμαστε μια γροθιά. Τέτοιες μαλακίες. Λοιπόν, πάει στο διάλογο, ήταν η λογική ενός κόμματος αυτή. Και της νέας εποχής, στην Ελλάδα εννοώ. Σηκώ, όταν παθαίνεις δύο απανοτές διασπάσεις, βλέπεις από το 85 ότι δεν πάει το πράγμα καλά. Δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Και ότι έχεις πλέον καλείσαι από το ίδιο στο κόμμα να χαμηλώσεις τόσο πολύ τα ηθικά σου κριτήρια. Αυτά δηλαδή που σε έφτιαξαν σαν άνθρωπο, την ανατροφή που πήρε από το σπίτι σου. Να δέχεσαι την απατεωνιά, την αγιερτία, μόνο και μόνο γιατί το κόμμα το απαιτεί. Και λες για μια στιγμή ρε παιδιά. Για μια στιγμή ρε παιδιά. Και μετά φεύγεις, γιατί λες εντάξει, για να δούμε και την υπόλοιπη αριστερά τι γίνεται. Και όπως την υπόλοιπη αριστερά κυκλοφόρησα, έτσι και έκανες το λάθος. Και διατύπωνες διαφορετική άποψη από αυτή την ιστορία, από τις καθοδηγήσεις και από τις κεντρικές γραμμές, σε αντιμετώπισαν, εάν είχαν τη δυνατότητα να είχαν σατζίδες και βασανιστήρια, θα περνούσες βασανιστήρια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Να πω και κάτι άλλο όμως, ότι ο λαός πολλές φορές στην ιστορία έχει κάνει λάθος. Παράδειγμα, οι Αθηναίοι, τώρα πάμε λίγο μακριά. Οι Αθηναίοι παρασυρμένοι από τον Αλκιβίαδη κάναν τον εκστρατεία της Σικελικής, που είναι το τέλος της Αθηναϊκής Αυτοκρατορίας. Ναι, αλλά το φάσισαν οι ίδιοι. Δεν το φάσισε κάποια ελίτ στο όνομά τους. Κάνει και ο λαός λάθη. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι, το λάθος ενός λαού εξηγείται από τους όρους με τους οποίους κινείται και τις επιλογές που έχει μπροστά του τη συγκεκριμένη στιγμή. Σωστό. Δεν έχει επιλογές. Σωστό. Επεξεργασίες, δηλαδή.
επιλογές που έχουν δημιουργηθεί με βάση τις δημόσιες που υπάρχουν και τις προϋποθέσεις, υλικές προϋποθέσεις. Έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά την φυσική ηλική εκστρατεία. Έτσι αλλιώς η εθνική ηγεμονία θα κατέρευε. Δεν υπήρχε. Οι όροι φυσικής οικονομίας της εποχής δεν επέτρεπαν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για την ιστορία ενός λαού που πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Εσύ τι, αμή τι άλλο, αν είσαι δημοκράτης, αριστερός, τρία πουλάκια κάθονται. Αυτό που πρέπει να το εξασφαλίζεις είναι η δυνατότητα να ζυμώνεται. Να ζυμώνεται έξω από τα πλαίσια και τα περιθώρια που του δίνουν τα επίσημα πλαίσια. Πες μου εσύ πότε έγινε. Ζούσαμε μια δεκαετία. Τα πλαίσια της κυρίαρχης κατάστασης. Της κυρίαρχης ιδεολογίας, των ιδεολογικών μηχανισμών και άλλες αυτές οι πουλατζάδικες ηλικιότητες. Ναι, οι πουλατζάδικες αυτές ηλικιότητες. Τουλάχιστον Αλτουσερή και μια. Ήταν πιο σοβαρό. Θέλω να σου πω, υπήρχε και μια γραφίδα. Η γραφίδα του, α πούμε, δεν συγκρίνεται με το του ξεφτύλα. Έτσι. Του copy-paste. Copy-paste. Κλαουντίν, ας πούμε, από τη μία, Αλτουσέρα από την άλλη, λίγο Σάρτρ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ και φτιάχνουμε βιβλία. Γαλλία. Σε μα, Γαλλία τη δεκαετία του 70. Έλα. Και τον έχουν και εδώ πέρα μέσα Θεό. Άσε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέμε, εντάξει, εσύ τι έκανες απέναντι σε αυτό. Εγώ έχω διαβάσει ότι στην εποχή τη δεκαετία του 60 και του 70 γινόταν ο χαμός γινόταν. Βεβαίως υπήρχε ένας μηχανισμός στην Ελλάδα, εννοείς, στην Ελλάδα. Ναι. Φοβερός πλούτος, ας πούμε, και ζήμος σε επίπεδο τέχνης, σε επίπεδο. Βεβαίως υπήρχε ένας κομματικός μηχανισμός που στο όνομα της παρανομίας και τα λοιπά προσπαθούσε να τα μαζέψει όλα αυτά, δεν τελικά τα μάζεψε και τα κάνει σαν τα μούτρα. Και την ίδια την ΕΔΑ πήγε να την μάζεψε. Λοιπόν, και τα μάζεψε, τα μάζεψε τελικά και τα δάμπε. Έτσι, λοιπόν, τα κάνει σαν τα μούτρα του. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Πώς το διάλογο εσύ το υπερασπίστηκες, πότε το υπερασπίστηκες, πότε το βοήθησες. Κοίταξε να το χειραγωγήσεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και εσύ που πρωτοστάτησες όλα αυτά τα χρόνια για να χειραγωγηθεί αυτή η κατάσταση, αυτή η ελευθεριότητα που πρέπει να έχει πάντα ο λαός. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, είτε μέσω της δημιουργίας καλλιτεχνικής ή άλλης. Ή της πολιτικής δράσης. Πρέπει να έχει μια τεράστια ελευθεριότητα. Και το λέω, ούτε ο Άγγελος το έλεγε, τέλος πάντων. Δεν είμαστε, λέει, όταν ήμασταν μικρή ομάδα μεταξύ μας, μπορούσαμε να είχαμε πολύ αυστηρές πειθαρχίες. Τώρα που είμαστε εκατομμύρια, πρέπει να έχουμε την περισσότερη δυνατή ελευθερία που υπάρχει. Γιατί όταν είμαστε, δεν το καταλαβαίνω, το πρώτο κομμάτι. Όταν ήμασταν λίγοι, μια παρέα, εκεί μπορεί να εφαρμόσεις πολύ αυστηρές πειθαρχίες. Γιατί να εφαρμόσεις. Για να περισσωθεί η ομάδα, ρε παιδί μου. Γιατί έχεις παρανομίες και τότε. Όταν είσαι εκατομμύρια. Τότε, λέει, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία που υπάρχει ζύμωσης. Και μέσα και έξω. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το γράψαν κανονικά. Γέρος είναι τελείως τελείως. Τι έλεγε αυτός. Λοιπόν, κονομάγανε οι άλλοι, κάναν καριέρα στο όνομα του άλλη. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είχε ενσωματωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άλλωστε, κάνανε καριέρα στο όνομα του άλλη. Προφανώς. Έτσι, λοιπόν, για ταυτού. Και του άλλου. Ναι, του προηγούμενου. Λοιπόν, βέβαια. Από πού πηγούν αυτοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το θέμα είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική στο λαό εσύ όταν δεν έχεις ούτε καν να επιδείξεις τίποτα θετικό στην πορεία σου. Τίποτα θετικό από ποια άποψη. Από την άποψη της βοήθειας στον ίδιο τον κόσμο. Πού το έκανες εσύ. Πώς καταγγείλεις έναν κόσμο όταν δεν έβαλες το κεφάλι στον τόρβα. Σε τίποτα. Έτσι. Δεν έχεις προσφέρει απολύτως τίποτα στην προσπάθεια να ανοίξει η συζήτηση. Μπήκαμε σε μια κρίση με την αριστερά να φροντίζει να τσακίζεται οποιαδήποτε συζήτηση έφευγε από τα κομματικά κατεστημένα και μάλιστα σε μια εποχή όπου τα κομματικά κατεστημένα, είτε Κουκουέ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, ΨΥΡΙΖΑ, ξέρω όλοι και όλα αυτά τα πράγματα, είχαν συμφωνήσει στην κεντρική ερμηνεία της κρίσης που έδινε η άρχουσα τάξη. Α, το μιλάμε το 9 τώρα. Το 9. Που τότε θα έπρεπε να έχει γίνει έκρηξη συζήτηση. Ναι, μα δεν το συζητάμε. Έγινε στο λαό. Πρωτογενό στο λαό. Και οι μηχανισμοί λυσάξανε μέχρι το διαλύσουν. Και αυτοί οι εκπρόσωποι των μηχανισμών θα εγκαλέσουν τον λαό ότι δεν ξέρει να ψηφίζει. Έλατε. Θα τρελαθούμε τώρα. Έλατε. Το 15 τι κάνανε. Όλος ο πλανήτης πάνω στην Ελλάδα έπεσε. Σοβαρολογούμε. Δηλαδή τι είναι αυτή η τύπη. Που έχουν μαζέψει και 3-4 αργομιστίες από εδώ και από εκεί. Ναι. Ο κύριος Παπάς ειδικά. Ο Παπάς εννοείς. Α, μιλάμε στον δημοσιογράφο, όχι τον Παπά. Τον, όχι. Αυτός είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Άλλο λαμόγιο. Άλλη ιστορία. Ναι, είναι κλασικό λαμόγιο αυτός. Λοιπόν, και τώρα να δούμε πώς θα τις καπουλάρει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Μητσοτάκης ψάχνει για ξυλαστήρια θύματα. Γύρω-γύρω από τον Τσίπρα. Δεν ακουμπάει, λέει, τον Τσίπρα. Όχι. Τους γύρω-γύρω. Τους γύρω-γύρω, γιατί υπάρχει ένα κεκτημένο στην Ελλάδα. Έτσι.
ποτέ πρωθυπουργός δεν πρέπει να καθίσει αυτό που κάνει. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί ρε παιδί, είναι μια μερ τάιμα. Ναι, 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 ναι. Θα τον δώσει δηλαδή τον άνθρωπο του Τσίπρας. Κοίταξε, εγώ βλέπω ήδη από να απομακρύνει τον Τσίπρας από τον παπά. Το Βαγγελόπουλο τον δώσανε καταρχάς. Πώς φαίνεται, γιατί δεν έχουν. Λέει, ναι, θα τον σβήσουν. Λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, βέβαια ο παπάς είναι επειδή είναι στο σκληρό πυρήνα και σίγουρα έχει, έχει πολύ, πολύ υλικό. Υλικό και για τον ίδιο τον Τσίπρα. Και ο Φλαμπουράρης ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τελειώσει εύκολα και γρήγορα αυτό το ξεκατάστασμα ή απλά θα υπάρξει μέσα στο παρασκήνιο μια συμφωνία κυριών. Κυριών. Γιατί κυρίες είναι όλες αυτές. Λοιπόν, όχι με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, με την έννοια της. Με αυτό που λέει ο Κοσμάκης, έτσι. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Θα κλείσει εκεί το θέμα για να μην βγάλω εγώ τα δικά σου. Υπάρχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτή η ιστορία αυτό γίνεται είναι, εδώ και χρόνια. Άλλωστε, εντάξει, υπάρχει ρεμούλα για όλους. Για όλους, ακριβώς. Θα ξαναρθούμε εμείς. Θα θυμάμαι και εμείς. Να μην εκδικούμαστε κι εμείς σε Βένα τώρα, ειδικά τώρα που θα γίνει ο παζολισμός στη Φαγωμάρα. Μεγάλα έργα, ναι. Όχι, με όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις που τις καθυστέρησε. Ερώτημα, και κλείνουμε, ίσως πρέπει να κλείσουμε κάποια στιγμή. Γιατί φύγαν οι Άραβες, οι Καταριανοί και οι Κινέζοι από την τη μεγάλη επένδυση του ελληνικού? Γιατί προφανώς έχουν κλειστεί συμφωνίες απευθείας με τους Αμερικανούς, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το μερίδιο των οι Άραβες, Κατάρα και ιστορίες σε ήχηδες και μαχμουτίδες και όλα αυτά τα πράγματα είναι βιτρίνες για το ελληνικό εγκληματικό, πολιτικό και επιχειρηματικό χρήμα. Δεν είναι δηλαδή η κρίση που έρχεται και αποτρέπει τις επενδύσεις, είναι άλλα παιχνίδια και κερδοφορία που παίζονται πίσω από την. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια θέματα αυτοί. Έτσι αλλιώς το Κατάρ νομίζω και τα Αραβικά Εμιράτα είναι οι πρώτες χώρες στον κόσμο στην εξαγωγή μαύρου χρήματος. Πάνω από το 70% του ΑΕΠ τους είναι μαύρο εξαγώγημο χρήμα. Αυτό το χρήμα μπαίνει στο Κατάρ δηλαδή, ξεπλένεται και φεύγει. Αυτή η ιστορία γίνεται, έτσι. Ναι. Άρα δηλαδή αυτοί οι μάγκες πηγαίνουν και κάνουν επενδύσεις σαν βιτρίνες για άλλους. Μάλιστα. Με το χρήμα των άλλων. Αυτό ναι, το μαύρο χρήμα. Μάλιστα. Είτε είναι μεγάλοι μαφιόζοι, είτε είναι επιχειρηματικά κυκλώματα τα οποία δεν θέλουν να εμφανιστούν για μια σειρά λόγους, είτε πολιτικοί. Πολιτικοί παράγοντες. Αφρικάνοι, Ασιάτες, Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι κατά κύριο λόγο. Όχι, για να το γενικεύσουμε, η λαμπουλιά υπάρχει παντού. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Απλά λέω οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι πρώτα κύρια. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε τεράστιες σχέσεις με τους Άραβες σε αυτό το επίπεδο. Τους βοηθάμε. Βέβαια. Πολύ. Από τότε που είχαμε φτιάξει την Αραβική Τράπεζα εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το ελληνικό μας πολιτικό σύστημα αγκάλιασε με μεγάλη στοργή τους Άραβες σε ήχηδες. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουν αισθητήριο που υπάρχει χρήμα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Άλλωστε και οι Άραβες οι ίδιοι, αυτοί οι σε ήχηδες, έχουν αγκαλιάσει τώρα το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί στη Γερμανία της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει 36% επίσημα εισαγωγή-εξαγωγή κεφαλαίου επίσημα επί το ΑΕΠ. Ένα φοβερό νούμερο. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη, μου εξήγησε. Δηλαδή, εισάγει και εξάγει κεφάλαιο. Είναι ένα hub κεφαλαίου, δηλαδή ξεπλένει χρήμα. Α, και το Ισραήλ ξεπλένει. Ναι, 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 σε τεράστιο επίπεδο πλέον. Και δεν κοίτανε όπως παλιά, που απλά στηριζόταν στην εισαγωγή κεφαλαίου για να στηρίξει την οικονομία του. Η αμερικάνικα κεφάλαια, τα ευρωπαϊκά. Τώρα εξάγει και κεφάλαιο. Εξάγει τρομακτικό ύψος κεφαλαίου. Και πού το βρίσκει? Από τις χώρες αυτές. Ναι, όχι μαζεύει από αυτό και τα λοιπά. Ναι, κυρίως βέβαια είναι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι. Αλλά ξανά εξάγεται ξεπλημμένο με Ισραηλινά πρόσημα, με Ισραηλινά και άλοθη και κάνουν δουλειές. Γι' αυτό και άλλωστε και οι πόρτες των χωρών ανοίγουν τόσο εύκολα. Οι πόρτες των χωρών όπως είναι η Ελλάδα, για τους Ισραηλινούς, όπως είναι η Ελλάδα και άλλων χωρών. Εύκολα ανοίγουν. Δεν θα άνοιγαν εύκολα αν υπήρχαν ανταγωνιστικά συμφέροντα. Έχουν γίνει τα κομπρεμία εκεί πέρα που έχουν γίνει τα κομπρεμία και συνεχίζουν. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η εταιρεία συμφερόντων Τραμπ που έχει μπει στο consortium για το ελληνικό, είχε πει το όνομα? Είναι Hard Rock και η Mohican. Υπάρχει ούτε να κουμπίσει κανένα σε αυτή την επένδυση ποτέ όταν υπάρχει ο Τραμπ? Γι' αυτό φύγανε οι Αμερικανοί. Γι' αυτό φύγανε οι Άραβες. Ναι. Φύγανε γιατί θέλει να κάνει και ο κουμάντο αυτό. Δηλαδή το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο αυτό προφανώς ποτέ δεν είναι. Βιτρίνα. Κάτι εκφράζει.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν να πούμε, με ό,τι έχουμε τις εξελίξεις θα το δούμε κιόλας και το επόμενο διάστημα. Να πω ειδικά σε αυτούς που ψήφισαν το Μητσοτάκη, μπράβο σας παιδιά, έτσι είναι, πρέπει να ψηφίσουμε πρωθυπουργούς που δεν κάνουν υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, γιατί προφανώς το ζήτημα της επικαιροποίησης της Νίκης Λοζάνης είναι μείζονο σημασίας σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μείζονο σημασίας, βεβαίως. Το να δώσεις το Αιγαίο και την Θράκη δεν είναι το ίδιο με το να δώσεις το με το όνομα της Μακεδονίας, της Μακεδονίας μας. Δεν το δίνει, λέει, όχι, να τηρηθεί διεθνής νομιμότητα, λέει ο Μητσοτάκης χθες στη Νέα Υόρκη. Τι? Έτσι λέει, να τηρηθεί η διεθνής νομιμότητα, την οποία παραβιάζει η Τουρκία, γιατί δεν είναι θέση. Ναι, αλλά όταν επικαιροποιείς τη συνήθεια της Λοζάνης, σημαίνει ότι ξαναβάζει το ζήτημα της οριοθέτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων ξανά στο τραπέζι. Λοιπόν, το ξανασυζητάς. Για όλους αυτούς τους νεκρόφιλους με την ιστορία και την πατρίδα, γιατί είναι νεκρόφιλοι αυτοί, είναι περισσότερο έχει μεγαλύτερη σημασία η ονοματοδοσία παρά να τεθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο τραπέζι. Διότι όλοι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Ο πατριώτης υπερασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν υπερασπίζεται ούτε ονόματα, ούτε μυθοϊστορίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ο πατριώτης υπερασπίζει το λαό δηλαδή. Το λαό και έτσι, τον τρόπο που έχει κατακτήσει τώρα το δικαίωμά του να κυριαρχεί στον τόπο του. Αυτό υπερασπίζει. Και αυτοί λοιπόν που κατεβαίνανε κάτω και διαρριγνύαν τα ονόματα, τα ημάτια τους για το όνομα και μετά την κάνανε την. Πού είναι δεν αυτοί, είναι πού πατριώτες. Είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους χαρακτηρίσει, αλλά δεν είναι πατριώτες. Ο πατριώτης υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας του. Τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητη κυρίαρχη. Και τώρα μπαίνει ξεκάθαρα το ζήτημα. Ξεκάθαρα το ζήτημα ότι εδώ πέρα πρέπει να παραδοθεί εθνικό έδαφος. Εθνική κυριαρχία. Το πού και με ποιο μέτρο, σε ποιο μέτρο δεν παίζει κανένα ρόλο. Το ζήτημα είναι ότι μπαίνει ξεκάθαρα. Και πού είναι όλοι αυτοί? Θέλετε, αυτό είναι θέμα. Πράγματι, είναι πολύ σωστό. Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι? Που διαρρήγνυαν τα ημάτια τους. Πού είναι? Γιατί δεν πιέζουν και το Μητσοτάκι, είναι, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν έχουν βγει να το καταγγείλουν. Τώρα, έτσι, ακριβώς. Πού είναι αυτοί οι Μακεδονόμαχοι? Αυτές τις φραγίδες, πού είναι? Έτσι. Ναι. Πού είναι οι Μακεδονόμαχοι? Να το καταγγείλουν για το γεγονός ότι είπε για επικαιροποίηση συνθήκες. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για να καταλάβετε πόσο απατεώνες είναι ορισμένοι που σας κάνουν τους φίλους και τα μέτρα, γιατί ουρλιάζαμε εμείς, όσοι από εμάς ουρλιάζαμε την εποχή εκείνη και λέγαμε ότι εδώ πρόκειται για απατεωνίσκους, και όπως είναι απατεωνίσκοι και όλοι αυτοί που πήραν το μέρο τους στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Που το παίζαν δίθεμα και δονομάχοι στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, αλλά δεν επιτρέψαν να γίνει επί της ουσίας συζήτηση. Για να καταλάβει και αυτός που είναι παρασυρμένος από την επίσημη κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι θα γίνει ειρήνη, θα έχουμε ειρήνη στα Βαλκάνια κτλ. Να δεν κατάλαβε ποιο ήταν το επίδικο ζήτημα. Το επίδικο ζήτημα δεν είναι ούτε νέοι Βαλκανικοί πόλεμοι, ούτε πώς το λένε, θα ξανάρθει ο Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη, ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος που θα έρθει από την Οζάκα της Ιαπωνίας και όχι τις ηλικιότητες. Είναι μην αφήνει λοιπόν, τον υπεριαλισμό να κάνει παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην αμφισβητήσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και τα υπερασπίζεται μέχρι και τελευταία δανείδο αίματο. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι μάγκες που το παίζανε στα παραπολιτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δίθεν Μακεδονομάχοι, αποδείξανε πόσο λαμόγια είναι. Ας το θυμηθούμε. Και ας έχουν το θάρρος να με αντιμετωπίσουν. Λαμόγια. Κοινού ποινικού δικαίου. Δεν ξέρω αν τα παίρνουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά τουλάχιστον απέδειξαν ότι είναι το ίδιο, στο ίδιο καζάνι με όλους αυτούς που υπογράφανε και υπογράφουν όλες αυτές τις συμφωνίες. Γιατί δεν κάνανε σε διάλογο? Γιατί δεν ανοίξανε τα ραδιοφωνά τους? Έτσι. Γιατί παπαγαλίζανε και το χειρότερο, ρίχανε λάσπη σε αυτούς που λέγανε όχι παιδιά έτσι. Όχι τα αιτήματα αυτά. Αναδείξτε τι θέλουμε από το ζήτημα. Και το ζήτημα δεν είναι η ονοματοδοσία. Είναι ποιος είναι κυρίως σε αυτόν τον τόπο. Σε ποια κυριαρχικά δικαιώματα. Ποιος αποφασίζει. Γιατί δεν το ανοίξανε. Ήτανε πράκτορες. Και μπορώ να το πω και κατά μουτρά τους. Ας τολμήσουν να με καλέσουν. Και αν το δούμε, πούμε, θα τα δούμε χοντρά τα ζητήματα. Γιατί πρέπει να τα λέμε χοντρά πλέον. Γιατί φτάσανε την Ελλάδα στο χειρότερο σκαλοπάτι που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της. Θέλει όμως ο κόσμος μετριοπαθή λόγο, Δημήτρη. Δυστυχώς ζούμε σε εικονικό κόσμο, έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης του Ροΐδη. Ο Ροΐδης στον Ασμωδαίο έγραφε το εξής, κλείνοντας βεβαίως τον Ασμωδαίο. Λέει, κλείνω τον Ασμωδαίο, διότι δυστυχώς γράφω
για αυτούς που δεν με διαβάζουν, ενώ με διαβάζουν αυτοί που πολεμώ. Ναι, αλλά χωρίς δροίδι δεν θα είχαμε και πολλούς από τον δροίδι. Ναι, προφανώς. Δεν θα είχαμε τις εξελίξεις μετά. Κανένα... Θα είχε τελειώσει η Ελλάδα εκεί. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό πολεμάμε. Ένα διαμορφωμένο κοινό το οποίο θέλει... Και γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια και τα λοιπά. Και υπάρχει ένας κόσμος. Σήμερα ήμουν σε μια... είχα κληθεί σε μια δεξίωση, όπου ένας φίλος αγαπητός και εξαίρετος στο αντικείμενο, το Πέδρο Λάγιας, παρασμοφορήθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Και μου έκανε την τιμή να είμαι καλεσμένος. Και όντως το πρωί, το μεσημέρι, να το πούμε έτσι, στην Ισπανική πρεσβεία, μάλλον στο σπίτι. Νομίζω ότι γράφει και ένα βιβλίο μαζί με τον Πέδρο Λάγια. Λοιπόν, και το αναμένουν και ο κύριος πρέσβης μου έλεγε: περιμένω πώς και πώς αυτά τα ζητήματα κλπ. Τέλος πάντων, στον δρόμο πηγαίνοντας για εκεί, σταματάγανε άνθρωποι και λέγανε: πέστα, συνέχισε, μη σταματάς. Αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό δεν το συζητάμε. Για έστω και έναν ακόμα εκεί έξω, έστω και έναν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορία και σε όποιον αρέσει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, Δημήτρη. Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Το κεφάλι στον τουρβά. Όχι, έχουμε να κάνουμε πολλά άλλα που μας αρέσουν πολύ περισσότερα. Ναι. Θέλω να πω όμως δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό. Πάντως, να δώσουμε συγχωροχάτη σε αυτούς που θάψανε αυτή τη χώρα. Είτε αναγνία τους, είτε συνειδητά, αυτό δεν πρέπει να το κάνουν ποτέ. Εντάξει, ειδικά στην κατάσταση εδώ πέρα. Και να ξέρετε πολύ καλά ότι όσο δεν παίρνουμε εμείς μέτρα σαν λαός, θα λυθεί η υπόθεση αυτή με πόλεμο. Το λέω από το 9. Το υπογραμμίζω πολύ περισσότερο σήμερα. Εννοείς με εθνικό πόλεμο? Δεν ξέρουμε ποιο. Η φωτιά του πολέμου θα τα λύσει. Ό,τι δεν λύνει η εξέγερση του λαού, το λύνει η φωτιά του πολέμου. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό δηλώνει η ιστορία. Ανώμαλες καταστάσεις αντισημερινές δεν τις δέχεται η ιστορία. Είναι παρά και ενάντια στη φύση της ανθρώπινης εξέλιξης αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο και την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Η λύση είναι ή η εξέγερση του λαού, με την όποια μορφή να πάρει, ή πόλεμος. Μόνο έτσι ξέρει η ιστορία να επανακαθορίζει ή να το κάνει, να κάνει reset. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εντάξει. Η πολιτική διαφορία οδηγεί πιο γρήγορα σε έναν καθολικό και ολοκληρωτικό πόλεμο. Αγνώστων διαστάσεων και αγνώστου βάθους. Στις σημερινές σύνθηκες. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εντάξει. Από εκεί πέρα θα τα πούμε βεβαίως τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε. Και αποζημίωσες και το κοινό με την έννοια ότι ήταν μια μακρύτατη εκπομπή. Θα το πούμε κιόλας. Έχουμε κάποιες τεχνικές αναβαθμίσεις στο σύστημα να εξηγήσουμε. Γι' αυτό δεν κάνουμε καθημερινές εκπομπές. Δεν έχουμε μπει στην κανονικότητά μας. Όλοι οι άλλοι έχουν μπει στην κανονικότητά τους. Εμείς δεν έχουμε μπει ακόμη. Γιατί ακόμη προσπαθούμε να λύσουμε κάποια ζητήματα. Όχι να λύσουμε, να αναβαθμίσουμε. Εργασίες και διαδικασίες. Ναι. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες και να είμαστε με πολύ καλύτερους όρους. Να μπορούμε να κάνουμε και τις ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και τις τηλεοπτικές εκπομπές που διακόψαν προσωρινά. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Εφημείου και να ελπίσουμε και να παρακαλέσουμε και τους ακροατές όσο μπορούν αυτές τις συζητήσεις, αν νομίζουν ότι έχει ενδιαφέρον, ας τις στα social media όπως το λένε στα ελληνικά, ας το κοινοποιήσουμε όσο μπορούμε. Μπορεί να ενδιαφερθεί κάποιος. Πάντως να πούμε, οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, αλλά και οι φίλοι και συναγωνιστές που παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά από κοντά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποστήριξη, μάλλον αυξανόμενη υποστήριξη στην προσπάθεια. Γιατί μας ακούγεται, υπάρχουν εκπομπές που έχουν κάνει και 70 και 80 χιλιάδες χτυπήματα στο YouTube τουλάχιστον. Από ό,τι μου έλεγε, ανεξάρτητος, χωρίς, δεν είναι κοντά μας, να το πούμε έτσι, με τη λογική αυτή, δημοσιογράφος των μέσων μαζικής εξημέρωσης, μου είπε ότι πολλές από τις εκπομπές που κάνετε, κυρίως τηλεοπτικές, αγγίζουν την ακροαματικότητα που έχουν τα τηλεοπτικά αυτό μέσα. Αυτό το βλέπεις, το βλέπεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Ελπίζω να συνεχιστεί. Αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εμάς και την ποιότητα που θέλουμε να δώσουμε σαν ιστορία. Πολύ περισσότερο από τη διαφορετικότητα της οπτικής που δίνουμε στα πράγματα και δεν είναι μια από τα ίδια που βαριέμαι. Ακριβώς. Και... Τι νόημα έχει. Υπάρχουν άλλοι τα λένε καλύτερα τα άλλα. Το παπαγαλιστάν είναι παντού. Λοιπόν, αυτό και εσύ
σίγουρα έχουμε και τις θεματικές εκπομπές που τις κάναμε, πίσω λόγω ακριβώς της αναβάθμισης. Εκκρεμούν μερικές. Σε αυτή την ιστορία. Θα ασχοληθούμε και ειδικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να καταλάβουμε στο σημερινό πλαίσιο γιατί επανέρχονται ζητήματα τα οποία υποτίθεται ήταν λυγμένα. Και ακριβώς επειδή πολλοί κόσμος παίρνει λυγμένα, συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι λυγμένα. Και η ιστορία δεν σταματάει, Δημήτρη. Όχι. Δεν είναι, αυτό είναι. Και το δυστύχημα είναι ότι, ότι η ιστορία, ναι, μεν έχει μια ανωδική πορεία, αλλά κάνει φοβερές οπισθοδρομήσεις ενίοτε, όποτε ιδιαίτερα στην κοινωνία κυριαρχεί η πολιτική διαφορία. Σε περίοδους πολιτικής αδιαφορίας έχουμε οπισθοδρομήσεις απίστευτες ιστορικές, γεννιούνται μεσαίωνες και γεννιούνται μαύρα χρόνια, μαύρες εποχές. Μαύρες από την άποψη της οπισθοδρόμησης που έχουμε. Λοιπόν, φαίνεται να βρισκόμαστε στις παραμονές ή στην πρώτη φάση μιας τέτοιας πορείας. Όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και παγκόσμια. Ελπίζω να αποτραπεί, δηλαδή να είναι απλά μια μεταβατική περίοδος όπου φύτρα καινούρια θα ανακάμψουν και θα βοηθήσουν να ανακάμψουν οι λαοί την πορεία τους και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να. Οι προηγούμενοι αιώνες αυτό έχουν δείξει. Ναι. Τώρα, αν έχει τελειώσει. Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν αυτά τα φύτρα. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει αυτό που είπε και ο πρέσβης σήμερα της Ισπανίας, ότι βραβεύεται, παρισομοφορείται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τους ελάχιστους διανόμενους στον κόσμο, όπου συνδυάζει όχι μόνο τη συστηματική δουλειά και στο αντικείμενο του ή στα πολλά αντικείμενά του, αλλά και στον τον πολιτικό του ακτιβισμό. Δηλαδή, το ότι δεν επιτρέπει, δεν είναι εντός πλαισίου. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη διαφορά, οι ποιοτικές διαφορές, πριν εκδηλωθούν στους λαούς, πριν οι λαοί τις κάνουν πράξη, έτσι, αρχίζουν, ξεκινούν ή ανακοινώνονται από τέτοιους διανοούμενους. Από εκείνους τους διανοούμενους που δεν είναι εντός πλαισίου. Έστω και αν είναι ελάχιστη σε τέτοιες εποχές μαυρίλας ξεχωρίζω. Αυτή ακριβώς είναι το προανάκοσμα του αύριο που ακόμη και αν δεν ζήσεις να το δεις, το δημιουργείς τις προϋποθέσεις του. Γι' αυτό συνεχίζουμε, γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε και γι' αυτό λέμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτά να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, θα δούμε αν από εβδομάδα θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια κανονικότητα κι εμείς και να είμαστε καθημερινά κοντά και να δίνουμε το μπαλμό της επικαιρότητας όπως ξέρουμε ή τουλάχιστον από τη δική μας οπτική γωνιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.